Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Εδώ είμαστε. Βαδίζουμε προς το τέλος της σεζόν, της ποδοσφαιρικής χρονιάς. Η αλήθεια είναι ότι... Λέω γιατί με κοιτάς στραβά. Καλή εβδομάδα και από μένα. Ναι. Τι τέλος σεζόν. Τώρα αρχίζει η σεζόν, φίλε. Πώς τώρα. Αυτά είναι στα play-off. Η ουσία δηλαδή, το ζουμί όλο είναι στα play-off. Ποιος θα πάρει την πρώτη θέση. Το ζουμί. Δηλαδή... Άκου το ζουμί ποιο είναι. Το ζουμί είναι το ενδιαφέρον του κόσμου. Αυτό έχει χαθεί εδώ και χρόνια. Ναι, μπράβο, άστα τα χρόνια. Ναι, το ενδιαφέρον χρόνια. Του κόσμου είναι το ζουμί. Όταν εγώ στέλνω με τον κόκκινο 15 άτομα στο καζίνο να δουν πάω ΚΑΕΚ και ο κόκκινος κάνει τον τελάλι και άντε ρε παιδιά, κάτω τέσσερι θα μπει μόνο 6-8. Πού είναι ρε το ενδιαφέρον. Δεις, και όση μπύρα θέλετε, τους δίνει τζάμπα μπύρα το καζίνο. Τζάμπα δεν είναι, φίλε. Μια τζάμπα είναι. Δεν είναι τζάμπα, μια συμπίρα. Έτσι είπε ο κόκκινος. Κοίτα αυτόν η μπύρα, λέει. Έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Εσύ ξέρεις από καζίνο, δεν είναι. Όχι, εγώ ξέρω από μαγαζιά. Τι από μαγαζιά. Τώρα στο πάω ΚΑΕΚ, εκεί που θα είμαστε κιόλας. Καταρχήν να πούμε καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είπαμε καλή εβδομάδα. Να πούμε την Τετάρτη στην Πνευμένη Αρανιά που είπαμε εδώ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε στην πρεμιέρα εδώ, το play-off να πούμε. Στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ θα είμαστε μαζί εκεί στην Κατερίνη. Στο καφέ, σπορ καφέ σέντρα εκεί απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Στα ΚΤΕΛ θα με πάει. Στου Βασίλη. Στα ΚΤΕΛ θα μας πάει ο φίλος μας ο Καμπερίδης. Απέναντι από τα ΚΤΕΛ θα μας πάει ο Γιώργος. Γιατί, τι έχουν τα ΚΤΕΛ. Εκεί που κατσατζίδικα. Πού θες να πας, δηλαδή, στην παραλία Κατερίνης. Τι να κάνεις στην παραλία, κρύο κάνει τώρα. Κρύο λέγανε. Πού να πας. Κατερίνη έχει τον Όλυμπο, έχει το Λιτόχωρο, έχει την παραλία. Πού να πας αλλού. Έχει το πάρκο, έχει το Σβορώνο. Πού θες να πας, ρε φίλε. Ποιο Σβορώνο, είναι αυτό που παίζει στον Απόλλωνα Αθηνών. Εκεί αυτού βγάζουν τις φράουλες εκεί πέρα. Φράουλες βγάζουν στον Σβορώνο. Τι βγάζουν. Καπροπαραγωγή δεν είναι εκεί. Κυριάκος Παπαδόπουλος, ρε φίλε. Τι κάνεις εσύ. Ποιο Κυριάκος Παπαδόπουλος. Ο δικός μας που παίζει πάνω στη Γερμανία. Ο Τζέιμς Μποντ, εκείνος που, ο Ρώσος που. Με το σαγόνι. Ο Κοκκινομάγουλος. Αυτό που θα έρθει 32 χρονών στον ΠΑΟΚ. Ερείπιο. Νικολάου Δίκα 6 λοιπόν το μαγαζί. Δίκα ποιο είναι. Πού να ξέρω, ρε φίλε. Η οδός είναι. Η οδός είναι. Νικολάου 16, Κατερίνη, εκεί στο απέναντι πάμε από τα ΚΤΕΛ. Θα είμαστε εκεί στο ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Τι θα κάνουμε. Για όσα παιδιά θέλουν να μας δουν από κοντά. Όχι. Και να πάρουν λαχεία λοιπόν τη κλήρωση που θα κάνουμε. Βιάζεσαι πολύ, ρε. Τρέχει, τα λέμε όλα. Τα οποία αυτά είναι οπωσδήποτε για φιλανθρωπικό σκοπό και για εμάς. Για φιλανθρωπικό σκοπό για εμάς. Και για εμάς. Και για φιλανθρωπικό και για εμάς. Είναι διπλή χρήσεω που λέμε. Εντάξει. Θα είμαστε εκεί λοιπόν 2-3 ώρες. Μόνο. Μπορεί και 4. Θα δούμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Θα έρθουμε εδώ να κάνουμε εκπομπή μετά. Βεβαίως, θα έρθουμε μετά από εδώ. Και την Κυριακή που μας έρχεται, στο άλλο το παιχνίδι, στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ, θα είμαστε στο Κιλκής, στην Εθνική Αντίσταση, στο Λαμπομπονέρα, το μεγάλο αυτό. Πώς τον είπες? Λαμπομπονέρα. Ποιανού έδρα είναι αυτό. Τι Λαμπομπονέρα. Ποιανού έδρα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Και τι κάνεις εσύ. Τι Μπομπονέρα. Τι Μπομπονέρα. Όχι Μπομπονιέρα, ρε. Λαμπομπονέρα. Στο Κιλκής. Ναι. Ποιανού έδρα είναι αυτό. Το γήπεδο, ρε, το Λαμπομπονέρα. Ποιο είναι, δεν ξέρω. Για πες με εσύ. Ποιο είναι, ρε φίλε. Δεν ξέρω. Της Μπόκα δεν είναι. Ναι. Ποιο είναι. Εσύ με την Μπόκα τι σχέση έχεις. Πρέπει να το ξέρουν οι Αριανοί. Φέραν την Μπόκα, ρε φίλε. Αυτό σε λέω. Αυτό σε λέω. Ναι, δεν υπήρχε άλλο sold out. Δεν μπορούσα να κάνω τόσα χρόνια sold out. Με την Μπόκα το κάνανε όμως. Εσείς τελευταία φορά που κάνετε sold out. Εμείς κάθε χρόνο δεν υπάρχει χρονιά που να μην κάνει sold out η ομάδα. Πότε έκανε. Κάθε χρόνο. Με ποιον. Με όποιον θέλει. Με ποιον. Όταν υπάρχει ειδικά ενδιαφέρον, όλα τα παιχνίδια sold out μπορεί να γίνουν. Φέτος κάνατε. Δεν κάναμε. Με ποιον. Με την Dortmund δεν έγινε sold out. Dortmund, όχι. Με τον Ολυμπιακό δεν έγινε. Όχι. Πλάκα κάνεις. Με τον Ολυμπιακό έγινε, ρε φίλε. Από πού έγινε. Και στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο. Δεν έγινε. Τέλος. Οπότε μην μιλάς για sold out. Άσερ, τα sold out έκανε. Δεκάδες sold out έχει κάνει ο ΠΑΟΚ. Έκανε, βέβαια. Και ανάλογα τι sold out. Σε ένα γήπεδο 10.000 θέσεις που μπορεί να μην μπορείς να κάνεις sold out και σε ένα γήπεδο 30 τόσους χιλιάδες. Πόσες χιλιάδες είναι το ΠΑΟΚ. Στου πα. 30.000. 30.000. Είχα τη χωρητικότητα. Έχει κάνει και στα 45. Άσε ρε τι έκανε, τώρα τι είναι. Σιγά ρε φίλε, έχει κανένα. 30.000 έχει κανένα μεγαλύτερο. Μισό λεπτό. 1.000.000 παοξίδες δεν κάνει sold out. Άσε με καημένα. 2.000.000 παοξίδες. Έχει κανένα γήπεδο ιδιόκτητο. Όχι, 3 τι είναι, σαν τον Χριστό που κάνει τα ψάρια πολλά. Καλά, ο φίλος ο Αλέφατος μας λέει ότι είναι 8.500.000 αυτή. Ο Αλέφατος είναι και 77 χρονών. Μπορεί να πει και μια. Πες του και μια που είπαμε Αλέφατος. Αύριο, μόλις κάνει την εκπομπή μαζί. Σήμερα κάναμε. Σήμερα, αύριο θα κάνετε. Την Παρασκευή τώρα. Παρασκευή θα του πεις λοιπόν, ρωτάει ο φίλος μου Τζόρνταν, αν ξέρει πώς καθαρίζουν το αυγό.
Ο Αλέφαντος. Ναι. Βράει σαν αυγό, ρε φίλε. Ο Αλέφαντος έκανε φτωχό, ρε. Το αυγό δεν ξέρει πώς καθαρίζει. Έτσι θα καθαριστούν από το ποδόσφαιρο κι αυτοί, λοιπόν, από την ΕΠΟ. Έτσι να του πεις. Δηλαδή πόσα χρόνια. Όπως καθαρίζουν το αυγό, έτσι θα καθαρίσει και ο Ολυμπιακός και την ΕΠΟ. Ποιος θα την πάρει. Έτσι λέω εγώ. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ναι, ναι, αλλά ολοκληρωμένα να μεταπείς. Ναι, ολοκληρωμένα θα σας πω. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι πολύ σπάνια πέφτω έξω και σε αυτό το κομμάτι δεν θα πέσω. Θα το δεις. Βρε γλυκό αγόρι, άλλο λέω. Εγώ βλέπω τις ενώσεις, τι γίνεται με τις ενώσεις. Κανείς πλέον δεν τους ενδιαφέρει, να πούμε. Δεν γουστάρουν πλέον. Οι ενώσεις. Ναι. Δεν θέλουν, ρε φίλε. Ναι. Έτσι θα του πει του. Ναι, τι είναι οι ενώσεις. Ναι. Που κάνει, που λέει το Μαρινάκι πάλι τον πρόεδρο, προεδράρα και αγαθουργίες και την ίδια καραμέλα συνέχεια. Να πούμε και ο κόσμος ακούει. Ευτυχώς ο κόσμος δεν τον παρεξηγεί και τον γνωρίζει πλέον. Δεν κάνει αγαθουργίες. Ναι, ρε, πώς δεν κάνει. Δεν ταΐζει εκεί τους μετανάστες. Τον έκανε Παΐσιο, τα έχω πει 100 φορές. Πώς δεν ταΐζει. Απ' τη μια ταΐζει τους μετανάστες και απ' την άλλη θύρα αυτά είναι χρυσαυγίτες. Τι άμπρα. Αγαθουργίες. Αυτή είναι η μαγιά. Αγαθουργίες. Πώς είπες. Αγαθουργίες. Κάνει αγαθουργίες. Κάνει αγαθουργίες. Τι να κάνουν τώρα. Τι, δεν κάνουν. Αλλάσουν τον Αλέφαντο, αφού το λέει ο Αλέφαντος τώρα. Αφού ταΐζει τα παιδιά. Πέρσι έκανε αβάντα τον Τσίπρα και φέτος τον κράζει τώρα. Του χαλάσουμε αυτόν τον άνθρωπο. Ο γιατρός είπε ναι. Του λέμε ναι. Και εγώ ναι το λέω. Αλλά ξέρει μπάλα ο Αλέφαντος. Ξέρει μπάλα, αλλά εγώ βλέπω ένα τίτλο. Δεν πήρε τίτλο. Πώς δεν πήρε. 50 χρόνια μισό αιώνα καριέρα, τίτλο δεν πήρε. Πήρε κύπελο Κύπρου. Κύπελο Κύπρου. Πήρε κύπελο Κύπρου. Με ποιον. Με το Αποέλ. Χωρίς προπονητή ο Αποέλ τα παίρνει όλα. Λες. Εδώ πήγε ο Δόνης και πήρε. Πού πήγε. Στον Αποέλ, δεν πήγε. Στον Αποέλ, ναι. Ας πάρει στην Ελλάδα. Γιατί δεν πήρε με τον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό πήραν όλοι. Ο Σεγκούρα πήρε πρωτάθλημα, θυμάσαι. Έλα, ρε, τον αδικήσανε. Ναι, τον αδικήσανε. Καλά, δεν υπάρχει αδικία, λέει. Τους λέει δεν αδικούνε. Του χρόνου θα μου κλαίει ο Αλέφαντος. Δεν νομίζω. Τα λέει αυτό ήταν πέναλι, δεν το έδωσε. Λες. Έτσι λέω εγώ. Ποιος θα την πάρει την ΕΠΟ. Εγώ θεωρώ ότι. Έχει φύγει πλέον. Ναι, βρε παιδί μου. Οι ενώσεις, δηλαδή, όταν ναι. Παραδοσιακά σε κόκκινες ενώσεις, να πούμε, οι ίδιοι δεν θέλουν πλέον. Να μην πω τώρα για Κρήτη, να μην πω για νησιά, να μην πω για. Δεν βλέπεις, αλλάζουν αυτά. Από εκεί μετά τι. Για Μακεδονία δεν το συζητάμε. Θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία, ίσως μία-δύο να χαθούν από τη Μακεδονία. Δεν νομίζω να. Πλέον. Ποιος θα τις πάρει πέντε φορές σε την ερώτηση. Πάλι τα ίδια. Οι απέναντι. Ποιοι είναι οι απέναντι. Ο Σαββίδης και ο Μελισσανίδης. Αυτοί μαζί. Παρέα. Παρέα, αγόρια δεν ξέρω, μαζί είναι. Και αν παίξουν θα μαζί. Θα κατεβάσουν πιστεύω έναν υποψήφιο αυτοί. Και αν παίξουν μαζί μετά. Και αν παίξουν μαζί κάποιος πρέπει να νικήσει, ρε φίλε. Με ποιος θα νικήσει. Τι να κάνουμε τώρα, άμα παίξουν μαζί δεν πρέπει να νικήσει κάποιος. Ναι, ποιος θα νικήσει. Ποιο θα είναι. Δηλαδή τι να σκεφτώ εγώ τώρα. Αυτό που έκραζε ο κόσμος. Και η φιλία και η λυκοφιλία με τον Αλαφούζο που μας λέγανε στο τελικό που έφαγε τα 4 ο ΠΑΟΚ, αλλά ξεχάσαν τον ημιτελικό που πήγε ο Μαγκελάρης και εκτέλεσε όλο τον άξονα. Αυτά ξεχνούνται, ρε. Δηλαδή, ο τελικός δεν ήταν ο ημιτελικός. Ναι. Γιατί δεν με καθάρισε όλη την ομάδα εκεί πέρα. Γιατί να κράξω εγώ τον Βάζουλα, να κράξω τον Ολυμπιακό, αυτός με καθάρισε την ομάδα. Δηλαδή, τι έκανε, ας πούμε, ο Νάτχο εκεί πέρα, για πες, έκανε κανένα έγκλημα και τον έβγαλε την κόκκινη. Εδώ, ε. Ναι, εδώ. Ο Μάνταλος. Ναι. Τι έκανε, ας πούμε, ο. Πώς το λέγανε το άλλο το παιδί, ο Κατσουράνης ναι. Εκεί πέρα, ναι. Τι έκανε. Τι έκανε. Έβρισε τη μάνα του Μανιάτη. Ναι, σώπαρε. Ναι. Ο Μανιάτης τι έφιανε στη Βέρεια. Μια μισή ώρα έβριζε εκείνος, γιατί δεν έφαγε την κόκκινη. Γιατί έχει την ΕΠΟ. Α, έχει την ΕΠΟ. Αυτά λέμε λοιπόν. Ο άλλος ο Κλάους τι έκανε. Κοίταξε στραβά. Στραβά. Πάρ την κόκκινη. Δεν έχει την ΕΠΟ. Ναι, αλλά είδες λοιπόν. Ναι. Μετά κράζανε, είδες, σου λέει θα τον καθαρίσω εγώ τον άξονα, να πάει να φάει το τετράμπαλο κάτω, να δει ποιοι είναι οι φίλοι του μετά. Ναι. Οι άμπαλοι να λένε μετά δεν σου φίλοι του. Όχι ότι είναι φίλοι μας οι άλλοι. Οι άλλοι μπορεί να είναι χειρότεροι. Φίλοι σας είναι. Ναι, μπορεί να είναι χειρότεροι. Αλλά πώς το πράγμα. Την ΑΕΚ αφού εντάξει. Τι. Δεν μιλάω για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό μιλάω. Εκεί η ΑΕΚ φίλοι σας είναι. Φίλοι μας είναι. Ξέρεις τι λέει και ένα ρετό ρε φίλε, να σου πω και το άλλο. Ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου. Δεν κατάλαβα. Μάλιστα. Πώς θα γίνει. Οπότε θα πάρετε την ΕΠΟ. Θα πάρουμε την ΕΠΟ. Θα αλλάξει η ΕΠΟ, λέω εγώ. Ναι. Θα πάρουμε την ΕΠΟ. Θεωρώ ότι η ΕΠΟ θα αλλάξει πλέον. Ναι. Φτάνει, ρε φίλε. Άρα, εσύ θα πάρετε. Ναι. Θα πάρετε δηλαδή, το. Αν 1% δεν αλλάξει. Μη μου τα γυρνά. Λέω εγώ. 1% λέω. Τελείωσε το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Το ήδη τελειωμένο. Ναι. Γιατί γελάει όλο ο κόσμο τώρα. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται. Δηλαδή, εσεί θέλετε να πάρετε του διαιτέ μαζί με τον Μελισσανίδη. Να στείλουμε. Ναι, μη πε μου τι θα κάνετε. Τι να κάνουμε. Θα βαράνε. Λέει τον Οκτώβριο θα δούμε τι θα κάνετε. Καταρχήν τον Ιούνιο υπάρχει γενική συνέλευση. Θα δούμε εκεί πόσα πίδια χωράει ο σάκος. Τι κουκιά έχει ο καθένας. Ναι. Θα φανούν εκεί πέρα. Ναι. Μη σου πω ότι μπορεί να γίνει και καμιά μορφή τον Ιούνιο. Τώρα. Ναι. Ναι. Εγώ μιλάω τώρα. Μπορεί να γίνει καμιά μορφή. Εντάξει, εσύ τα ξέρεις. Εγώ ήρθα να με ενημερώσεις τι ξέρεις από την περίπτωση. Λέω εγώ ρε παιδί μου τώρα εντάξει. Αυτά που εισπράττω εγώ απ' έξω. Κατάλαβες. Κοίτα να εισπράξεις κανένα φράγκο να πάρεις τα μάξι. Κι άσε τα άλλα που εισπράττεις, ναι.
Λέω εγώ τώρα. Ναι. Πού να στείλει χαιρετίσματα, λέει. Λοιπόν, μα στέλνει στο κινητό μα ένα φίλο μα, ο οποίο είναι από τα Ούτσενα πάνω, το Μεσόβουνο τέτοιο. Το άλλο Ούτσενα, άλλο Μεσόβουνο. Διπλανό είναι το χωριό. Ναι, τα Ούτσενα είναι το αυτό, ρε, πώς το λέτε, του. Ναι. Τα Κομνηνά, ξέρω. Τα Κομνηνά. Δεν ξέρω. Ρε. Το Μεσόβουνο. Δίπλα είναι το Ανατολικό. Ναι. Καλαράκι μου, ο Μάρκος, εκεί χαιρετίσματα. Έτσι. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Μάκης, λοιπόν, ναι, από το Μεσόβουνο. Ναι. Ο οποίος ήταν εδώ Θεσσαλονίκη, τώρα είναι στην ΚΟ. Δουλεύει στην ΚΟ. Είναι έφυγε από το Μεσόβουνο και πήγε στην ΚΟ. Θεσσαλονίκη χρόνια. Παοξής δικό μας. Παοξής από το Μεσόβουνο. Είναι στην ΚΟ, δουλεύει σε τουριστικά, ξέρεις, κυλοφορία και αυτά. Να α, είναι πουλμαντζής. Ναι. Ναι. Και μου είπε κάποτε, ναι, όταν σε είπε κάτι να πούμε, τι Ούτσενα αρεσί να πούμε εκεί, ακόμα οι τουαλέτες, αν δεν θυμάστε τι τον είχε πει. Είχαν στην αυλή ήδη. Το Μεσόβουνο, ναι, όταν θέλαν να κάνουν κάκα. Για να ανοίξουν αυλή. Για να ανοίξουν και περπατούσαν κανένα 50 μέτρα στην αυλή. Άμα η τουαλέτα ήταν έξω. Ξεδρική. Η τουαλέτα ήταν έξω. Άμα είχε τίποτα κάτω από το και μηδέν. Για πόρτα κυλίμη. Εκείνο το κουράδι γινόταν να μπει στα λαχτίδια, στα λαγμίδια. Ρίχναν νερό, ρε, να κουβά νερό από πάνω. Από πού ρίχναν νερό. Δίπλα. Ρε Τζόρνταν, στο Θεό σου δηλαδή. Δηλαδή θα βγει έξω στο να πα στον απόπατο να πούμε και να έχει 4 βαθμού κατά το μηδέν εκεί πάνω στο μεσόβουνο. Δεν λέγεται απόπατο αυτό. Απόπατο. Στα ποντιακά δεν λέγεται απόπατο. Απόπατο είναι. Απόπατο ήταν. Δεν ήτανε, δεν είχαν τι τουαλέτε που κάθεσαι και διαβάζει ό,τι Τρίτη και Σεραφείο. Εσύ είσαι στην επόμενη γενιά, ρε φίλε. Η προηγούμενη γενιά δεν, ναι, είχαν τέτοια πράγματα. Τι. Δεν είχε, πώς το λένε. Τι δεν είχε. Τα Φιλ και Ραμ Τζόνσον τότε, να πούμε, και Γεωργιάδη, α πούμε, να πατά στα καζανάκια. Δεν είχε τέτοια πράγματα. Απόπατο. Ήταν οι πρόσφυγε τότε από τη Ρωσία. Ναι, ρε, ποια Ρωσία. Ποια... Αναγκαίων λεγόταν τώρα στα ποντιακά του. Απόπατο λεγόταν. Αναγκαίων λεγόταν. Εγώ στο λέω, απόπατο λεγόταν. Αναγκαίων λεγόταν. Άντε πάλι τα ίδια. Σου αναγκαίων, έτσι το λέγανε οι ποντίοι, α πούμε. Απόπατο λεγόταν. Ρε, σου λέω αναγκαίων λέγεται. Και είναι ήτανε... αρχαία ελληνικά αυτά. Και άμα είχε τίποτα. Καμιά, κάνα μηνίσκο, κάνα αυτό. Άντε πάνε, κάνε κάκα γύρω. Τι μηνίσκο τώρα να έχει τώρα. Δηλαδή τώρα εσύ δεν. Ή καμιά... να έχει υγρασία και να γλιστρεί το ποδάρι σου επειδή, και να πέσει μέσα. Επειδή, άντε φύγε πέδω. Αυτό είναι μια απόλαυση. Αυτό... Καμιά φορά το ζητά. Η ανάγκη είναι απόλαυση, ρε φίλε. Τι απόλαυση. Απόλαυση δεν είναι. Ξαλαφρώνει. Λε είναι απόλαυση. Ναι. Η απόλαυση ζωή είναι λίγε. Ναι. Είναι το φαγητό καταρχήν. Είναι το μπάνιο. Ναι. Είναι ο ύπνος. Ναι. Μεγαλύτερη απόλαυση υπάρχει. Είναι ο ύπνος. Η εκδίκηση. Η εκδίκηση δεν είναι. Η εκδίκηση είναι αίσθημα, συνέστημα, δεν ξέρω τι είναι. Απόλαυση. Δεν είναι απόλαυση. Πώς δεν είναι απόλαυση. Δηλαδή, σε πείραξε κάποιο να πάει τον κουμπανί, είναι απόλαυση. Έτσι το κάνει. Απόλαυση. Αυτό είναι ένα κακό συνέστημα το οποίο. Κακό το είναι. Τι είναι. Καλό, κακό, απόλαυση. Ναι. Δεν είναι. Και είναι... το άλλο κακό είναι, αλλά απολαμβάνει. Είναι ένα συνέστημα, λέει, είχε. Η αίσθημα. Είχε... Τι αίσθημα να ξέρει. Αίσθημα, συνέστημα, ανάλογα. Αυτό μεταφράζεται όπως το θέλει εσύ. Λοιπόν, άκου να δει. Ναι. Είναι, το φαγητό είναι απόλαυση. Ανάλογα τι φαγητό είναι. Ανάγκη... Άμα τρως σαλάτες για να κάνεις δίαιτα, τι απόλαυση είναι. Απόλαυση είναι να φας την πέτσα. Μην ενεστικός εσύ τρεις μέρες, μην το. Απόλαυση να φας την πέτσα, να φας τη μουστάρδα, να φας την τηγανιτή πατάτα, να φας το ψωμί, να πιεις τις μπύρες. Αυτό είναι απόλαυση. Όχι, απόλαυση είναι... τι είναι, να μετράς, όχι να μην φάω το αλάτι. Αυτό τι είναι απόλαυση. Να φας τώρα μισό γουρούνι, να πιεις μια κάσα μπύρες, αυτό είναι κατάχρηση, δεν είναι απόλαυση. Αυτό είναι απόλαυση. Αναγκαίο στα ποντιακά. Λοιπόν, απόπατο πώ λέγεται, δηλαδή. Για γράψει απόπατο. Λοιπόν, είδε λοιπόν. Ο παππού μου ο Γιώργο, ο γανωματή, ναι, έλεγε θα πάω στον απόπατο. Λοιπόν, αναγκαίο τώρα, λέγεται στα ποντιακά. Έτσι το άκουγα εγώ μικρό. Α, εντάξει. Ναι. Οπότε λοιπόν, είδε, το ξέρουμε γι' αυτό. Αναγκαίο λέγεται στα ποντιακά. Ναι. Τα οποία είναι, ναι, αρχαία ελληνικά, αν θέλει. Ναι. Αναγκαίων. Ναι. Γιατί ήταν η ανάγκη, γι' αυτό το λέγεται και αναγκαίο. Ράσε τώρα. Είναι μια μεγάλη απόλαυση λοιπόν κι αυτή. Γιατί ξελαφρώνεις, ρε φίλε. Ξελαφρώνεις. Και ειδικά όταν πας και το κάνεις στη φύση αυτό το πράγμα. Δεν νοσταλγείς καμιά φορά να φύγεις στο βουνό πάνω, ρε παιδί μου, πάνω στη φύση. Όχι, ρε φίλε. Εγώ θέλω κάθομαι να διαβάζω το περιοδικό μου, το σπίρτο μου, το μέτρο σπορτ μου. Στα ντουβάρια, στα τέσσερα ντουβάρια μέσα. Να μου διάζει το ποδάρι μου, να πούμε τα αριστερά από το καλοκαίρι. Στη φύση, ρε φίλε, το καλοκαίρι, έτσι ξέρω εγώ. Πήγα και στη φύση. Δεν είναι πιο ωραία να πούμε. Ήρθε ένα τράγο από απέναντι με 130 χιλιόμετρα την ώρα και με πήρε στο κυνήγι. Τι απέναντι. Στη φύση πάνω. Πού πήγε, στα λιβάδια πήγε. Σε ένα λιβάδι πήγα μια φορά. Έτσι στο βουνό πάνω κάπου μόνο σου, να είσαι μόνο, ξένια σου. Έρθει καμιά όχια να σε γαργαλεύει το πισινό. Τι μα λε. Άφια παιδό. Θα πα, ρε φίλε, στα βράχια πάνω θα πα να πούμε. Θα πας σε ένα σημείο το οποίο να είσαι ακίνδυνος, το πούμε, να μην έχεις πρόβλημα. Άλλες απολαύσεις τι είναι. Παλιά, ναι, τότε που λες εσύ τον απόπατο. Απόλαυση δεν είναι να αδικείς τον αντίπαλο με διαιτησία τον οποίον τον μισείς και να λες έτσι, ρε. Δεν απόλαυση. Αυτό είναι εκδίκηση, δεν είναι απόλαυση. Απόλαυση είναι. Είναι εκδίκηση.
Δηλαδή, άμα παίξει πάω ο Ολυμπιακός και του σου δώσει δηλαδή... δύο πέναλτι ανύπαρτα και διαμαρτύρονται αυτοί και του κάνει εσύ, δεν είναι μια ειδονή να πούμε. Όχι, η εκδίκηση είναι, είναι ένα πράγμα, είναι, είναι αυτό το πράγμα που θες να το εκδικηθείς δηλαδή στον άλλον, όταν αυτό έχει αδικήσει κατά καιρούς. Κάποιο που δεν το χωνεύει έτσι και πεθάνει, δεν χαίρεσαι και μετά κάνει το λυπημένο, α πούμε και τέτοια. Κοίταξε να δεις, εντάξει, όταν φτάσει εκεί πέρα, νομίζω εκεί πέρα είναι το. Πώς λέγεται, εκεί είναι ο σεβασμός του νεκρού. Κατάλαβες, δεν φτάνει στο σημείο να πούμε να πεις καλά να πάθει. Δεν νομίζω να το πει κανένας αυτό το πράγμα. Κοίτα, δεν το λέει από μέσα, από έξω του. Τώρα από μέσα του μπορεί να λέει. Εντάξει, λες, θα τον κρίνει ο Θεός πλέον μετά, τελείωσε. Εντάξει, δεν μπορείς να τον κατηγορήσεις. Τι να τον κατηγορήσεις, νεκρός είναι. Πρέπει να σεβαστούμε τους νεκρούς μετά, κατάλαβες. Δεν μπορείς να τον κάνεις. Φίλε, τώρα δεν είναι. Δηλαδή σου κάνει κάποιος κακό και πεθαίνει. Κακό όμως. Και σου λέει πέθανε ο τάδε. Τι θα πεις εσύ. Θα πω εγώ. Θα πανηγυρίζω, δεν γίνεται. Τι θα πεις. Τι να πω, να την πλήρωσε, ξέρω εγώ. Ναι, πέρα, τι θα πεις. Δεν θα πανηγυρίσουμε κιόλας όμως. Πλέον πω. Εκεί σταματάνε όλα πλέον. Εγώ θα πω, ρε φίλε. Εντάξει. Σκατά στην ψυχή του θα πω. Εντάξει. Αν με κάνει κακό. Ναι. Είναι κακός άνθρωπος. Πουλάει ναρκωτικά. Είναι, ξέρω εγώ, στην κοινωνία κοπρίτης. Στα κρέα. Ποια κρέα. Αυτό είναι τα ακραία. Ακραία, όχι κρέα. Ναι, όταν φτάσουμε δηλαδή σε ένα τέτοιο άτομο. Μάλιστα. Το οποίο έχει πειράξει κόσμο. Κοινωνικές ομάδες, κόσμο ναι. πολύ, βασάνισε ναι. λαό, ιστορίες ναι. τον Ατάλο. Ναι. Φυσικά και θα πεις γιατί ναι. καθάρισε η κοινωνία, ρε φίλε. Γλίτωσε η κοινωνία στο κάτω-κάτω. Δηλαδή, αν πεθάνει ο Βαρουφάκης, τι θα πεις. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη με μένα. Δεν σε πιάνει. Βέβαια, τι να το κατηγορήσω γιατί. Ναι. Τι. Δηλαδή, εμείς ξεχνάμε εύκολα. Εγώ δεν τους ψήφισα ποτέ αυτούς. Αν πεθάνει ο Κόκαλης, τι θα πεις. Ο Κόκαλης. Ναι. Ζωή να έχει ο άνθρωπος. Ναι. Και ο Βαρουφάκης να έχει. Ναι, ναι. Λέμε τώρα. Εγώ ναι, ούτε, ούτε θα στεναχωρεθώ. Ναι. Γιατί ξέρεις δεν είμαι υποκριτής. Ούτε θα χαρώ κιόλας. Ναι. Εντάξει, κάποια στιγμή θα το πει το πείμα φυσικά. Αλλά ούτε θα στεναχωρηθώ. Ναι. Ούτε θα χαρώ κιόλας. Αδιάφορος θα είσαι. Ναι, αδιάφορος. Δηλαδή, αν ήταν κάποιος παράγων ο οποίος βοήθησε σημαντικά, ρε παιδί μου, στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο αυτό, μπορεί να είχα στεναχωρηθεί. Όπως ας πούμε, π.χ. για μένα, ο Πέτρος ο Θοδωρίδης. Τι στεναχωρέθηκε. Στεναχωρέθηκα που έφυγε αυτός ο παράγοντας. Γιατί ήξερε ποδόσφαιρο αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Δεν ήταν πλούσιος. Ναι. Βέβαια. Είχε ομαδάρα, το έπαιρνε εσύ το πρωτάλημα με τον Πασόκ. Αυτό σε κάνει ναι, πίσω. Αλλά, ναι, στα πέντε χρόνια βγήκε. Άμα σου έπαιρνε. Άμα σου έπαιρνε 2-3 πρωταθλήματα, θα τον έβγαινε. Ναι, αλλά στα 5 χρόνια έβγαινε και μια φορά Ευρώπη ο Ηρακλής, έτσι δεν είναι. Ναι. Δεν μπορείς, και από τότε άλλη φορά, για να ρωτήσω. Αν ζούμε. Αν ζούμε. Αν ζούμε. Και πεθάνει ο Γκάλης, θα στεναχωρεθείς. Ναι. Θα στεναχωρεθείς. Θα θυμάσαι εκεί που σε έκανε σεξ. Καλά, τι να κάνω. Να κάτσει να χάσει ο Γκάλης επειδή ήταν άλλη ομάδα, επειδή εγώ είμαι άλλη ομάδα. Δεν γίνεται αυτό. Με να μ' αρέσει αυτό. Φυσικά δεν στεναχωρηθώ. Γιατί ο άνθρωπος ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές που πέρασαν ποτέ από την χώρα. Άσχετα αν ήταν Αριανός. Δεν έχει σημασία αυτό. Η προσωπικότητα ο άνθρωπος. Λοιπόν, θα στεναχωρηθώ φυσικά, ειλικρινά θα στεναχωρηθώ. Ναι. Εάν Θεός φυλάξει πάθει κάτι ο Γιαννάκης, ούτε κρύο ούτε ζέστη. Γιατί ήταν κλάψο, να μην πω τι ήταν. Λοιπόν, παίζει ρόλο δηλαδή. Βεβαίως, η φυσιογνωμία. Εκμεταλλεύτηκαν τις καταστάσεις αυτής στον Άρη και πήραν τα λεφτά. Θα σου πω. Λοιπόν, γιατί τον Γκάλη θα τον κλάψεις, ας πούμε. Γιατί ο Γκάλης ήταν. Καταρχήν, θεωρώ ότι καμία. Σχέση σαν αξία ο ένας με τον άλλον. Σαν μπασκετική. Μπασκετική αξία. Καλά, τι σημασία έχει αυτό. Έχει αυτό και τη σημασία του φυσικά. Αν θεωρώ ότι εάν δεν ήταν ο Γκάλης, ο Γιαννάκης δεν θα είχε αυτή την. Ναι. Την, ναι. Την αυτή την. Δημοσιότητα που είχε τόσο πολύ. Αλλά δηλαδή. Μεγάλος παίκτης ήταν και στον ελληνικό που ήταν. Εντάξει, δηλαδή. Θα ήταν στον ελληνικό. Αν πεθάνει ένας άνθρωπος δικός μας. Δηλαδή το άσκα μια σκληρή ερώτηση. Το χρησιμοποίησαν. Ναι. Πρόσεξε να δεις, για να πάρουν τα λεφτά από τον Άρη τότε. Ναι, ναι. Γιατί ήταν για τα λεφτά. Η Ευγενία δήμασε τότε. Ποια Ευγενία? Η γυναίκα του. Ναι. Λοιπόν, μόλις ερχόταν το παιχνίδι με τον Πάκ, μια εβδομάδα πριν την κουμπάνα για αυτό, έφευγε κάτω. Ναι. Έφευγε κάτω, πίεζε για να έρθω πάνω, θέλω τα λεφτά. Ναι. Τρέχαν μαζεύαν οι Αριανοί τα λεφτά να πούμε. Με τον Πάκ, παιδιά, πρέπει να τον κερδίσει. Καλά του έκανε. Ναι, του εκβίασε λοιπόν. Καλά του έκανε. Εγώ αυτού δεν του γουστάρω. Όχι, ρε. Να τα χάσει σαν τον Άβελ, σαν τον Κατσαρό. Να τα χάσει σαν τον Άβελ. Πάλι κορόιδο είναι. Πρόσεξε να δει. Ναι. Ο Νικολάκης πάλι κορόιδο είναι. Ναι. Θα σου πω γιατί. Τι είναι καλύτερα, να είσαι κορόιδο ή να είσαι εκβιαστή τώρα. Κάτι τώρα να είσαι εκβιαστή ή καλό, δηλαδή να τον τιμήσουμε κιόλα γιατί εκβίασε. Καλά του έκανε. Καλά του έκανε. Και εγώ να τον τιμήσω γι' αυτό. Όχι, θα. Καλά του έκανε. Και εγώ να τον τιμήσω. Φυσικά. Τα χρέη που τράβηξε και την τυράνια και το κανάλι που έβγαλε ο Άρης μετέπειτα ήταν εξαιτία αυτού του φίλε. Ποιο ήταν κανάλι. Δεν έβγαλε κανάλι μετά ο Άρης. Κανάλι. Δεν μπήκαν στα άρθρα και σε αυτά να πούμε μετά. Εγώ τα πήρα τα πρωταθλήματα. Χέσαι με, τι με νοιάζει. Εγώ δεν κάνει ομάδες. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Αλλά αυτή τα λοιπόν. Πήρα εγώ τα πρωταθλήματα. Α, γράφτηκα. Σήμερα άκουγε στους Αριανούς στο ραδιόφωνο. Πέθανα στα γέλια. Δεν τους ακούω. Είχαν εκεί στο ραδιόφωνο τους, θα πούμε, άκουγα επίτηδες. Ναι. Εκείνη τη Μαρινέλα. Με τον Γκάλη. Το Γιαννάκη.
Αδέρφια, ερχόμαστε! Αδέρφια! Ερχόμαστε, αδέρφια! Τους έφυγα από τον δρόμο, ρε. Τα παιδιά δεν έχουν. Συνήθως βγαίνουν από τον δρόμο όταν ακούνε εμένα. Έφυγα από τον δρόμο, ρε. Και να η Μαρινέλα. Και άντε πάλι η Μαρινέλα. Δεν μου λες η Μαρινέλα στο Αγιονέρι πήγε να τους δει. Αυτό θα ρωτήσω. Τι να την πω, ρε. Και του ομάδα έχει ξεθοριάσει τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια. Και το ρίξανε στις αναμνήσεις τώρα αυτή. Ναι. Καλά, εσείς το ρίξατε στο βόλεϊ τώρα. Σε πήραξαν οι Αργιανοί. Βόλεϊ είναι στη Super League, ρε. Super League. Ναι. Και πήρε και πρωτάθλημα. Και αυτοί, να μην το ρίξουμε λίγο. Και αυτοί κερδίσαν όλο τον Παναθηναϊκό του Γιανακόπουλο, δηλαδή. Να μην το ρίξουν λίγο. Εγώ δεν τους κατηγορώ. Α. Ναι. Αλλά αυτό πέρασε, ήταν στα παλιά τα χρόνια. Τώρα θυμήθηκαν τις αναμνήσεις. Αναπολούν το παρελθόν. Mm. Δεν είναι τώρα δηλαδή. Πάρτε τώρα το πρωτάθλημα να πω μπράβο. Εσείς πότε πήρατε πρωτάθλημα δηλαδή. Τώρα, φέτος, φίλε. Δεν πήραμε στο βόλεϊ. Γι' αυτό λόγο. Βέβαια εγώ. Κατακρίνω τον κόσμο. Γιατί δεν μπορεί, ρε φίλε, 200 άτομα κάθε Κυριακή στο γήπεδο και στον ημιτελικό και στον τελικό 9.000. Άμα φύγει ένας άνθρωπος από τη δική σου την ομάδα που πήρε τίτλους, δεν θα στεναχωρηθεί. Εξαρτάται ποιος είναι. Τι εξαρτάται ποιος είναι. Εξαρτάται, ρε φίλε. Άμα ο άνθρωπος. Έφυγε ο Φουντουκίδης πριν 7-8. Βέβαια, θα σε δω. Φυσικά. Ωραία. Πολύ ωραία. Δηλαδή, αν πεθάνει ο Γούναρης, δεν θα στεναχωρηθεί. Κοίταξε να δεις. Ούτε κρύο ούτε ζεστή. Πάλι τα είπε. Ούτε κρύο ούτε ζεστή. Αυτοί μπορεί να μας θάψουν, λέμε τώρα παράδειγμα. Ναι. Λέμε ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, μα γερός να είναι ο άνθρωπος να ζήσει. Ναι. Λέμε κάποια στιγμή άμα φύγει. Δηλαδή σε πήρε πρωτάθλημα το 76. Δεν με κάθεται καλά. Το 72 κύπα. Ναι, το 74 κύπα. Τα τελειώνουν. 12 χρόνια σε έπαιξε μπάλα μεγάλη. Θα θυμάμαι εκείνη τα 100 που πήρε από τον Κουσκοντά τότε. Ναι. Να πούμε και ξέρω εγώ και δεν μπορώ εγώ ρε φίλε. Ναι. Θυμάμαι και τη δούλευση που είχε κάνει μόνο τον Κούδα, σέβομαι όταν ήρθε. Ναι, εντάξει. Τα θυμάμαι όλα αυτά. Δηλαδή ο άλλος που πήγε στον Παναθηναϊκό, τον Βαρδινογιάννη. Τώρα με τον Κοντρέρα, α πούμε. Δεν με κάθεται καλά εμένα. Πώς θα γίνει τώρα. Τι να ξεχάσω εγώ τώρα μέσω κόλο-κόλο Ολυμπιακό. Μέσω κόλο-κόλο. Ναι. Τι κόλο-κόλο. Α, η ομάδα. Ναι. Στο κόλο-κόλο, ρε. Και τώρα ξανά ναι. Μανά, ξέρω εγώ ήμουν παουξής και με δέθηκα με αυτήν την ομάδα και αυτά τα. Άσε, ρε, 9.55. Αυτά τα ακούσαμε πολλές φορές. Θέλω να μου πεις τώρα ποιο άνθρωπο αν πεθάνει θα πανηγυρίσει. Εγώ, άμα πεθάνω, θα στεναχωρηθεί. Τώρα θα στεναχωρηθεί. Είναι αρκετοί ναι. Που δεν γουστάρω. Ποιον δεν γουστάρει. Τώρα εντάξει. Θα πει ότι ρε παιδί μου, δηλαδή δεν. Αυτόν τον άνθρωπο τον μισώ γιατί είναι ομάδα μου, για την πατρίδα μου, για την αυτή μου, ξέρω εγώ. Τον μισώ. Τώρα, εντάξει, είναι, υπάρχουν άνθρωποι στη ζωή μα. Είναι στον πολιτικό κόσμο αρκετοί, είναι στον αθλητικό κόσμο αρκετοί, είναι σε άλλε. Αρκετοί, να χαρίζει δηλαδή που θα πεθάνω. Να χαρώ, εντάξει, δεν θα πανηγυρίσω κιόλα, ναι, αλλά εντάξει. Δεν αστεναχωρηθώ. Δεν αστεναχωρηθεί. Ναι. Τώρα είναι πολλοί άνθρωποι ρε, στην κοινωνία. Δεν μπορεί να ο Μητροπάνος που πέθανε, στεναχωρέθηκε. Στεναχωρέθηκε, φυσικά. Στεναχωρέθηκε. Αν πεθάνει ο Νταλάρος δηλαδή. Εντάξει, δεν θα στεναχωρηθώ, αλλά δεν θα χαρώ. Ρε, άντε πάλι. Γιατί. Στα βγάζω σιγά σιγά δηλαδή. Εντάξει, ο Νταλάρος, κοίταξε. Καλό είναι, δεν είναι. Αλλά. Δεν αστεναχωρηθεί. Τώρα α πούμε για το παιδάκι το μικρό, τον Παντελίδη. Εγώ έπαθα σοκ. Δηλαδή, ακόμα και τώρα μπορώ να πιστέψω γιατί έφυγε αυτό το παιδί. Γιατί. Που δεν έχω καμία σχέση με το παιδί. Πώς γιατί έφυγε. Ήπια ένα βαρέλι ουίσκι και πήγε και τράγκα. Λέω, γιατί για τη ζωή, κρίμα, τουλάχιστον μια ευκαιρία να του δίνει, ξέρω εγώ. Ναι, να τραυματιζόταν. Ναι, ρε, παιδί μου, κατάλαβε. Πάνω στη δόξα του απάνω, ναι. Στεναχωρέθηκα πολύ, πώς το λένε, πάρα πολύ. Ναι. Για πολλούς λόγους. Ήταν αυτοδημιούργητος, ξεκίνησε μόνος του. Ναι. Θα τους ξεφτύλιζε όλους, ναι. Γιατί ήταν από μόνος του. Ήταν μόνο 32-33 πόσο ήταν. Ναι. Δηλαδή, κρίμα για αυτό το παιδί. Στεναχωρέθηκα πολύ, σου μιλάω, χωρίς καν να το ξέρω. Και στους διαιτητές το ίδιο. Καλά, για τους διαιτητές δεν το συζητάμε. Δηλαδή ο Σιδηρόπουλος, άμα πάθει τίποτα, θα στεναχωρηθεί. Ο Σιδηρόπουλος, ναι. Αν και είναι ο καλύτερος διαιτητής για μένα. Είναι παοξή του Ζαγοράκη φίλους, ναι. Όχι. Θα στεναχωρεθεί άμα πάθει. Δεν ξέρω αν είναι του Ζαγοράκη φίλους, γιατί. Είναι θεωρώ... συμπαθητές, ναι. Μπορεί να είναι, γιατί να μην είναι. Ναι, λέω εγώ τώρα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι από του καλύτερου διαιτητές και σε αυτή τον κυκαιώνα των άχρηστων διαιτητών που υπάρχουν στη χώρα αυτό το διάστημα τα τελευταία χρόνια. Ορίστε. Αν ψοφήσει, λέει ο Φινοκαλιώτης, εγώ θα χαρώ. Ο Χρήστος από τη Λαμπράκη. Κακός άνθρωπος. Ναι, δηλαδή ναι. Τώρα να πω εγώ. Τι, πού το θυμήθηκε τώρα τον άνθρωπο αυτόν. Δηλαδή, και για μας μπορεί να πούνε. Πέθανε ο Ναυτόπουλος, χάρηκα. Ναι. Δεν μου λες, θα στεναχωρηθείς για τον Σιδηρόπουλο, έτσι. Γιατί γελάς. Τι. Λέγε ρε, διάβαστο. Διάβαστο ρε, λέγε ρε. Θα το πω. Πες το, αλλά άμα δεν είναι πρόστιχο και μηνύσιμο να το πεις. Αν είναι πικάντικο, πες το. Να προσέχεις, μας παρακολουθούν τώρα. Πες το για να γελάσουμε, λέει. Ναι. Ο φίλος μας, ο Παύλος, ο Νέπε. Ο Νέπε. Εγώ ναι. Πες να λέει ότι αν πεθάνει ένα χρόνο δεν θα ξυριστεί όλοι. Πες το να γελάσει μου λέει. Για μένα. Ναι. Ένα χρόνο δεν θα ξυριστεί. Ναι. Θα γίνει δηλαδή σαν τον Πάντερ Αβρόσιο αυτό να δω πέρα. Τα τέτοια γένεια. Ποιον Πάντερ Αβρόσιο. Αυτό πώς το λένε τη Κορίνθου, του Αργαδίας, ποιο ήταν αυτό. Α, που είπε να πάρουμε καρκίνο στο σώμα μας όσοι φάγαμε. Δεν τα άκουσα. Εγώ αυτά εσύ τα είπες εχθές. Εγώ δεν τα άκουσα. Λοιπόν. Είπα ο κύριος, να κάνουμε.
Να τρυπήσω στο μάχη μου. Έτσι είπε. Ναι. Κακός φίλε μου. Απαράδεκτος. Λες γι' αυτό εμένα να έχω. Να πάθω. Έφαγε σε κρέας μεγάλη Παρασκευή. Κοτόπουλο βραστό. Ναι. Έφαγα. Βραστό τι, γιατί. Γιατί ήθελα να φάω. Εσύ νηστεύεις σε πολλάρι δηλαδή. Όχι, δεν νηστεύω εγώ. Α, γι' αυτό. Λοιπόν. Ναι. Κοίταξε, είναι. Τώρα να σου πω για, για διαιτητές. Τι να θυμηθώ, από πού να θυμηθώ. Κασναφέρ να θυμηθώ. Για το Σιδηρόπουλο όμως θα στεναχωρεθεί. Μπριάκο να θυμηθώ. Όχι, μου είπα αυτό. Παπαπέτρου να θυμηθώ. Ναι. Σπάθα να θυμηθώ. Ναι. Τι να θυμηθώ, να τους βάλω σε ένα καζάνι αυτούς και να τους βράζω. Σταυρίδη. Πώς κάνει ο διάβολος με τα κέρατα στο καζάνι και τους βράζει. Ο Σταυρίδης θα πεθάνει. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Και να πανηγυρίζει κιόλας. Ο Σταυρίδης. Πάντα μέσα σε εισαγωγικά. Έχει χαιρετίσματα ο Σταυρίδης. Είναι φίλος μου, να ξέρεις. Έχει το ξενοδοχείο εκεί κάτω. Ο Σταυρίδης. Παίζει. Ναι. Την Κατερίνη, ο Σταυρίδης. Κατερίνη, χαιρετίσματα ναι. Και από μένα. Έχει ξενοδοχείο και. Είναι φίλος του φίλου μου του Μαρίκα, να πούμε ο Σταυρίδης. Είναι διαιτητής στο Λος Άντζελες. Μπράβο. Και είναι από τους καλούς. Γιατί. Και θα πάμε το καλοκαίρι. Έκανε ένα λάθος κι αυτός παλιά. Έκανε ένα λάθος. Θα στεναχωρηθούμε. Δεν είδε το χτύπημα που έκανε πάνω στον καράμπελα. Και, και αυτό το Κιλκής. Θα στεναχωρηθούμε αν πάθει κάτι. Ποιος ο Κιλκής, ποιος είναι. Που ήταν βοηθός προπόνητος στον Κιλκησιακό. Πώς το λένε εκείνος ο. Ο Φουσκωτός, πώς το λένε, ρε. Παμπορίδης. Τι Φουσκωτός, ο Παμπορίδης. Ένα 75 είναι, τι Φουσκωτός. Σήμερα είναι τα μαγουλάκια του, αυτά του. Εντάξει, γεματούλη. Πριν, ναι, Φουσκωτός, ναι. Εντάξει, δεν το. Εγώ δεν θα στεναχωρηθούμε. Εγώ, ο Ηρακλήδης με κάνει παράπονα. Όχι παράπονα, Ηρακλήδης, ναι. Με κάνει παράπονα ο παπάς ο Παμπορίδης. Ναι, τι είπε. Γιατί λένε από μένα έχουν παράπονα. Όχι από τον Βασίλη, λέει το γιο. Ποιος το είπε αυτό, ο παπάς του Παμπορίδη. Παπάς, ναι, λέει για μένα. Ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι πριν από πόσα χρόνια. Ναι. Πολύ παλιά ήταν αυτό. Το 77, ναι. Αυτό τι έκανε? Μου λέει, έδωσε ένα πέναλι, δεν έδωσε ένα πέναλι. Δεν θυμάμαι ναι. Την ιστορία. Θα δείξει μάλλον τον Ηρακλή. Ναι. Πιθανόν. Δεν το ξέρω εγώ. Επί Λουκά Μπάρλου τότε. Μάλλον τον Ηρακλή θα δείξει. Ναι. Και αυτό να σου πω ότι είναι από την Αλεξανδρούπολη, δεν είναι από το Κυλκές. Δεν με νοιάζει. Πάντω την ΑΕΚ τη σφύριξε καλά. Το θυμάμαι. Το μάτσι μου ήταν 9 χρονών εγώ τότε. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι διαιτητές, ναι. Αυτός ο κλάδος μάλλον των διαιτητών, τα τρία τέταρτα ναι. Είναι να τους πάρεις να τους βάλεις στο καζάνι μέσα, όπως λέει που πας εκεί και βλέπεις αφήσεις με το διάολο που τους βράζεις στο καζάνι ναι. Και να τους βράζεις και να μην. Να κάνω μια ερώτηση τώρα, να τους βράζεις. Γιατί. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Αν πάρουμε την ΕΠΟ με το Μελισσανίδη. Μιλάω ποδοσφαιρικά. Ναι, άκου τώρα εμένα. Δηλαδή, αν πάρουμε την ΕΠΟ τώρα με το Μελισσανίδη, ας πούμε, εμείς έτσι. Δεν θέλω, δεν θέλω. Ναι, όχι, δε. Να τους βράσουμε πάλι τους διαιτητές. Όχι, να μην τους βράσουμε. Θέλω σαν καλύτερα. Παθένια πράγματα να παίξουν. Ναι. Τελείως. Γιατί, ναι. Θα σου πω κάτι. Ναι. Αν δεν παίξεις παθένια, δημιουργείς το αίσθημα της αδικίας στον αντίπαλο μετά. Ναι. Αν ευνοηθείς, ας πούμε, ναι. Μάνι-μάνι ο αντίπαλος νιώθει αδικημένος. Και όταν νιώθει αδικημένος, αυτόματα φανατίζεται κιόλας. Και έχουν και δίκιο, έτσι είναι. Ο κόσμος έχει δίκιο. Γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ έχει το πιο φανατικό κόσμο από τις μεγάλες ομάδες. Κατάλαβες. Γιατί έχει το αίσθημα της αδικίας μέσα του. Τι έχει αίσθημα? Της αδικίας. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό. Μην πας να μου το κάνεις τώρα γυριστή. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ωραίο κόλπο. Τις μεγάλες ομάδες. Με την αδικία, ωραίο κόλπο. Γιατί δεν είναι, δεν ισχύει. Στον ημιτελικό κυπέλλου δεν έπεσε αδικία. Δεν κατάλαβα δηλαδή τώρα. Θα μου πεις ότι ήταν σπαθένιο το μάτς. Δηλαδή το 74 που τον πήρατε. Φάγατε τον Πιερικό. Προχθές. Α, βγει ο Κυρκώστας. Άσε τον Κυρκώστα. Τι άσε τον Κυρκώστα. Ο Κυρκώστας, εγώ διαφωνώ με τον Κυρκώστα γιατί μου είπε ότι ήταν με Τσανακλή διαιτητή. Του λέω του Κυρκώστα, προχθές το ήμουν Κατερίνη, δεν το βρήκα. Λοιπόν, μου είπε ο ίδιος ο Τσανακλήδης, πες τους μου λέει, ότι ο ΠΑΟΚ με εμένα δεν κέρδισε ποτέ. Τον Τσανακλήδη τον έχω φίλο και πελάτη. Και χαιρετίσματα στα παιδιά εκεί που ακούνε. Πού είναι ο Τσανακλήδης? Καβάλα. Καβαλιώτης. Ναι. Ναι. Ήταν διοικητικός παράγων στην τράπεζα εκεί πέρα, δούλευε ο άνθρωπος. Ωραίος. Αεξής ήταν ο Τσανακλήδης. Ναι. Πόντιος. Ο γιος του Άκης, χαιρετίσματα να πούμε. Ναι. Πόντιος. Εντάξει, δεν ξέρω. Πιθανόν. Δεν ξέρω. Να δω το επίθετο. Αλλά πες τους μου λέει, για να μην το πολύ κουράζω με αυτό και σου κούπω όλη την ιστορία μου και την καριέρα μου και μου είπε πολλά πράγματα. Πες τους μου λέει ότι με μένα διαιτητή ο ΠΑΟΚ δεν κέρδισε ποτέ. Μάλιστα. Δεν τελείωσε, τι να πούμε. Ναι. Ναι. Τώρα. Παρακάτω. Λέγαμε για τις απολαύσεις, λέγαμε. Ναι. Το πήγαμε στην αδικία και στην εκδίκηση. Λες, είναι απόλαυση εκδίκηση. Δεν είναι απόλαυση εκδίκηση. Δεν είναι απόλαυση. Πώς δεν είναι. Είναι, νομίζω... Χερεκακία δεν είναι ωραίο πράγμα. Δηλαδή. Χερεκακία να σε κάνει ο άλλος κακό και να πάρεις εκδίκηση. Εγώ λέω: άμα δεν μπορείς να κάνεις καλό, μην κάνεις κακό. Καλά, αυτά μην... τα λέει και το Ευαγγέλιο. Όχι, δηλαδή τώρα δηλαδή, θα κάνεις κακό και θα χαρείς, ας πούμε. Όχι, δεν λέω αυτό. Ναι. Αν σου κάνουν κακό και πάρεις εκδίκηση, δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Αυτό άμα σου κάνουν κακό. Ναι. Εντάξει, πάνω εμβρασμό ψυχής μπορεί να το κάνεις κακό. Αυτό, αυτό είναι άλλο. Δεν είναι ευχαρίστηση αυτό. Τι ευχαρίστηση. Του σκοτώσεις και θα είναι ευχαρίστηση. Είδες κανέναν δολοφόνο όταν πάει στο δικαστήριο να λέει: καλά τον έκανα. Ευχαριστήθηκα. Όλοι λέει το μετάνιωσα πάνω στο αυτό, ναι, ζητώ συγγνώμη. Για να γλιτώσει την ποινή. Ποια ποινή. Άμα είσαι άντρας, πες το.
Και τι να φας ισόβια, κοροϊδεύεις. Μα άμα κάνεις μια ποινή που είναι ισόβια και θα τη φας ισόβια, γιατί το λες με τους δικαστές τώρα, μα πάρεις τώρα τον καλό, τον δικηγόρο, μπορεί να την γλιτώσεις. Δεν υπάρχει ρε, τρως ισόβια, τι θα πεις, στον χρόνο τρως ισόβια. Τώρα άμα στα 8 χρόνια βγεις έξω, αυτό είναι άλλο. Στα 4 χρόνια είσαι έξω. Δεν βγαίνεις έξω. Στα 6. Εδώ Παπαγιώργο. Τρία πέμπτα τη ποινή, ρε. Εδώ Παπαγιώργο που έφαγε ισόβια και στα 3 χρόνια βγήκε έξω. Τρελό, είσαι. Αλλά τώρα, άμα φας άλλο να πούμε, είναι ισόβια. Είναι στα 3-5 τη ποινή, βγαίνει έξω. Τώρα, μου πει, ανάλογα και τι ποινή είναι. Σκοτώνω εγώ εσένα. Ναι, και εσύ εμένα. Ναι. Μα βάζουν ισόβια. 3-5. Τι 3-5. Κάνει 3-5 τη ποινή. Σε 6 χρόνια είσαι έξω. 7. Άμα σε στείλουν στα κάτρικα και κάνει, πιάνουν διπλά δηλαδή. Θα στο πω τώρα το έργο πώ είναι. Άμα σκοτώσει εσύ εμένα και πάρει δικηγόρο, ξέρω εγώ, το φούφουτο. Θα φας 20 χρόνια, 30 ισόβια, θα βγει στα 10. Ναι. Άμα έχω εγώ το κούγια, θα βγω στα 4. Ναι. Κατάλαβες. Θες να σου το πω έτσι, δηλαδή κοινικά το πράγμα. Ναι. Πώς το πες. Ε? Εντάξει, τι εντάξει. Παίζει ρόλο. Φυσικά. Πώς παίζει ρόλο. Βέβαια, παίζει ρόλο. Μην το πιάνεις το θέμα. Ο ποινικολόγος φυσικά. Δεν το πιάνει. Βέβαια, τι μην το πιάνει το θέμα. Ξέρουμε αυτό, τι να πιάνουμε. Παίζει κάποιο ρόλο. Άμα πιάσουν εμένα με ναρκωτικά, ξέρω εγώ, με χώσουν μέσα, λέμε έτσι. Είναι και πώς τον έφαγες. Άμα πιάσουν, ξέρω εγώ, με κάνα πλοίο. Μεγάλο δεν να τον πάρουμε. Τώρα, το ίδιο είναι. Τώρα, άμα με φάσει εσύ, τώρα με δύο μπουνιές, ας πούμε. Ναι. Παράδειγμα, μπορεί να φάσει 20 χρόνια. Άμα με φάσει όμως με δύο μπουνιές, ναι. Βγάλεις και το κουμπούρι, με ρίξει και 30 ρουμπαλιές. Ναι. Βγάλεις και το σουγιά, με φάσει και 50 μαχαιριές. Τότε θα τότε είναι που θα βγω έξω. Θα φάσει 100 χρόνια μετά. Τίποτα δεν βγω. Θα με βγάλουν τρελό, θα με βγάλει ο κούκια τρελό, θα κάτσω στο ψυχιατρίο 2 χρόνια και θα βγω έξω. 3. Ναι, δεν είναι. Επειδή το Κούγια είναι φίλος μου, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι. Και ο Γρόλιος είναι φίλος μου. Μα κάνω δηλαδή δίδυμο τέτοιο, είμαι ισχυρός. Τέλος πάντων, άστα αυτά τώρα. Άστα αυτά είναι για άλλες μέρες, για άλλες ώρες, για άλλα αυτά. Λοιπόν, η Παοκάρα καλά προχωράει, τον Ήβιτς προπονητή θα έχεις από ό,τι φαίνεται. Προσωρινά τον Ήβιτς. Να δούμε. Εγώ σου είπα από την αρχή. Κοίτα, για να βγει σου έφα με τον Ήβιτς, δεν βγαίνει σου έφα, θα βγει πάλι του χρόνου. Κοίταξε. Θα βγει πάλι. Του χρόνου είναι άλλος χρόνος. Ναι. Ναι. Τελείωσε. Μέχρι του χρόνου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα δηλαδή, από ναι, Σεπτέμβριο. Ναι. Έχουμε πολλά πράγματα. Έχουμε. Μεσολαβεί το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα είναι ζεστό. Πολύ ζεστό, πολύ θερμό. Ναι. Από όλες τις πλευρές. Να σε κάνω μια πρόβλεψη. Βεβαίως. Γιατί κάνεις προβλέψεις και έχεις και πληροφορίες. Για πες. Εγώ νομίζω με τον Ήβιτς θα τη βγάλεις. Στα playoff με τον Ήβιτς θα τη βγάλεις. Βρες τα playoff. Για μετά λέω εγώ. Μετά ανάλογα πώς θα πάει στα playoff σου λέω. Πώς θα πάει η ομάδα στα πλοία. Δηλαδή. Εμένα δεν με χαλάει άμα την περπατήσει την ομάδα και την βγάλει πρώτη. Και να σου πω και κάτι άλλο. Τι. Πέρα που έχω το πιστεύω μου αυτό ότι θα κυνηγηθεί από τη διαιτησία. Ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Εγώ θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα. Από ποιον. Από όλες τις ομάδες. Και από τις τρεις. Και από τις τρεις. Πιο γρήγορη ομάδα καταρχήν. Βέβαια. Πιο γρήγορη και πιο ποιοτική. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι καλός μπροστά, αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν είναι. Τζιόλι εξάρι, α πούμε. Λέω βατσαριστερό μπακ. Ο Μάκο Γόλο θα φυλάει τα ποδάρια του γιατί έχει και το πανευρωπαϊκό. Βάλουμε τον Κάτσε εξάρι, ας πούμε, και τον Τζίμιρο πιο μπροστά. Τον Κάτσε και, και τρίτο χάφ, ποιο θα βάλουμε. Όποιον θέλεις εσύ, ποιο να βάλουμε. Ποιο να βάλουμε. Ποιο να θέλεις. Ποιο να βάλουμε. Τον Μπέλκα. Να βάλουμε. Τον Τζίμιρο, τον Κάτσε και τον Μπέλκα να βάλουμε τρία χάφ. Γιατί μάλιστα. Όχι. Και τι θα κάνουμε, τη χιονάτη με του 7 νάνου θα κάνουμε. Ποιο θα πηδήξει κεφαλιά. Ποιο θα πηδήξει κεφαλιά. Στο τρεις, από τους τρεις. Στη κόντρα δεν μπορεί να τον βάλεις γκολ, δηλαδή. Ρε στον αέρα τι θα κάνει. Α, στον αέρα. Δεν θες ένα ψηλό. Τι, εντάξει, έχεις πιο μπροστά τον το φόρ, τον Κλάους. Ο Κλάους, στο φόρ, μάλιστα. Ωραία. Ο Μπέλκα θα πηδήξει να πάρει κεφαλιά από πίσω να βάλει. 1,65 ο Μπέλκα. Και τι να κάνει. 1,60 ο Κάτσε και 1,68 ο Τζίμιρο. Δεν του έχουμε αυτού για να βάλουν τον γκολ. Θα του βάλει και του τρει. Έχουμε τρει γρήγορου. Θα βάλει τον Κίτσιου. Όχι, θα βάλω τον Ροντρίγκες μια μεριά, θα βάλω τον Κλάους μπροστά και τον άλλον από την άλλη μεριά. Και τα πλάγια μπακ ποια θα είναι δηλαδή. Τα πλάγια μπακ. Ναι, για πες. Τα πλάγια μπακ. Ναι. Το μπακ το ένα είναι ο Τζαβέλας από ό,τι φαίνεται. Ο, ναι, ή ο Λέοβατς που επιστρέφει. Όχι, ο Τζαβέλας είναι. Το Τζαβέλα. Είπαμε, βρίσκει γκόμενε στο μικρό. Γιατί μπορεί να παίξει τόπερ. Βρεάκου τι σε λέω εγώ τώρα. Αν είναι καλά ο Λέοβατς. Πάνε παρακάτω τώρα. Όχι, θα του σταματήσω λίγο. Ο Λέοβατς. Ναι. Από ό,τι έμαθα, σήμερα είναι καλά. Ναι. Μπορεί να τον βάλει αριστερά. Θα βάλει το Λέοβατς αριστερά και στο πρώτο Ζαβέλα. Και δεξί μπακ ποιο θα παίξει. Δεξί μπακ τώρα δεν είναι το πρόβλημα. Ο Κίτσικου θα παίξει. Πιθανόν, μπορεί να είναι ο Κίτσικου. Ναι. Λοιπόν, και μπροστά ο Χατζησαΐας με τον άλλον. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Με αυτού όλο τον χρόνο. Και ο Μάκ εκεί και τα λοιπά. Ο Μάκ δεν είναι μπροστά. Τι δουλειά έχει γι' αυτό. Ναι. Μάκ είναι μπροστά. Εντάξει, ρε φίλε. Θα πάτε να παίξετε με τον Παναθηναϊκό. Και στη λεωφόρο, έτσι. Μάλιστα. Εντάξει, πάτε. Γιατί. Πάτε, τι με νοιάζει εμένα. Ο Πάκ θα κερδίσει την Αγγλία. Ναι, οπωσδήποτε, βέβαια. Θα το δει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ναι. Και μόλις την κερδίσει, ναι, ναι. Λέω εγώ, ναι. Καβαλάει στον πόντο. Τελείωσε. Περνάει ένα πόντο. Τελείως. Όλα ξεκινάνε από την αρχή. Δεν πάει, τελείωσε. Ναι. Νομίζω ότι. Λοιπόν, α τον δούμε στο χορτάρι. Εγώ δεν τον βλέπω καλά στο χορτάρι. Τέλος πάντων, μπορεί να τα κάνει καλά. Οπότε πριν το μάτι δεν μπορούμε να λέμε. Πιο γρήγορη ομάδα ο Πάκο. Θέλω να το ξέρω. Όλε οι ομάδε είναι πιο γρήγορε. Ταχύτατη.
Βεβαίως. Μπροστά είναι πολύ γρήγορη. Βέβαια. Από το κέντρο και μπροστά είναι πολύ γρήγορη. Βέβαια. Έχει βάλει γκολ στην κόντρα φοβερά. Βεβαίως, δεν έχει βάλει. Εντάξει. Ο Μακ, τι τον έχουμε το Μακ εκεί. Το Μακ. Mm-hmm. Εγώ λέω ο Μακ δεν θα κουμπίσει την μπάλα. Θα δούμε. Έτσι λέω εγώ. Θα φοβόμαστε εδώ. Ναι. Θα φυλάει τα ποδάρια του λέω. Και πε τέτοιο καιρό, όχι τέτοιο καιρό, πιο νωρί. Εγώ λέω ότι ο Μαξ στα playoff δεν θα κουμπίσει την μπάλα. Θα δούμε. Μπερμπάτοφ θα παίξει. Επειδή λε ότι πιθανόν να φύγει. Ε? Ναι, θα φύγει, δεν υπογράφει και θέλει να παίξει και το αυτό. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι θα έκανα. Θα φύλαγα τα ποδάρια μου. Ναι. Εσύ άμα τάβα στη φωτιά, καλά να είναι. Ο Λούκα όταν έφευγε, ναι. Έπαιζε μπαλάρα εδώ. Μας για έπαιζε... το Μαξ μιλάμε τώρα. Ναι, άκου ναι. Τώρα θα σου πω. Δεν ισχύει αυτό που λε. Γιατί ναι. Και ο Λούκα θα φεύγε, ναι. Μα έπαιξε μπαλάρα, μα έβαλε στου ομίλου. Και έφυγε. Ωραία. Για το Μακ μιλάω εγώ. Ναι, θα το δούμε. Τελείωσε. Μας, θα το δούμε. Τελείωσε. Πάμε στον επόμενο. Ποιο είναι ο επόμενο. Ποιο είναι ο επόμενο. Που είπες να παίξει μπάλα. Τι να παίξει μπάλα. Εγώ λέω όλοι είναι ξεκούραστοι, όλοι είναι καλά, θα παίξουν. Τελείωσε. Yeah. Πάει. Για άλλες ομάδες τι τις βλέπεις. Έχουμε θέματα. Ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής δεν πήρε την άδεια, τα πάμε αυτά. Τα λέμε τώρα τόσο καιρό. Δεν πήρε την άδεια. Δεν θέλουν βοήθεια από σένα να πάρουν δανεικούς. Θέλουν, είναι πρόβλημα. Δεν θέλουν από τον Ολυμπιακό δανεικούς. Θέλουν να είναι αυτόνομοι. Άστος εκεί να πέσουν. Και τα προβλήματα είναι αυτόνομα μετά. Είναι δύσκολα. Τελείωσε. Είναι δύσκολα. Δεν, θα αντιβρούν τη λύση, λέει μόνοι. Είναι δύσκολα. Βοήθεια. Ανεβαίνει η Λάρισα, ανεβαίνει η Κέρκυρα. Ναι. Είναι δύσκολα. Είναι, δεν είναι ομάδες καλονές αυτές. Ναι, 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 είναι πατρακική. Σωστό. Ναι. Ο χρόνο υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, από τώρα πρέπει ο καλό λέει πώ λέει. Ο Φούρναρης πριν, πριν πεινάσει, λέει. Μη άστο να πάει στο διάλογο. Άστο να το πούνε άλλοι που το ξέρουν. Ναι. Ναι. Οπότε λοιπόν από τώρα πρέπει να δουν τι θα κάνουν. Mm. Λοιπόν, η Βέρεια έχει θέματα. Η Βέρεια έχει θέματα. Η Βέρεια. Την έκανε ο Αμπτούν τη δουλειά και ο άλλος, πώς το λένε. Mm. Έτσι. Κάποια λεφτά χρωστάνε εκεί πέρα. Ποιος είναι πρόεδρος στη Βέρεια, ο Χαρυμπίδης. Γιατί δεν πλήρωσε. Έχει φράγκα. Τι φράγκα. Γιατί δεν πλήρωσε. Ποιον? Είναι αδειοδότηση βέβαια. Μέχρι αύριο το μεσημέρι πρέπει να πληρωθούν αυτοί. Ναι. Δεν ξέρω πόσα είναι λεφτά. Είναι 300, είναι 200, πόσα είναι. Μπορεί να την συγχωνεύσει με τον Άρη, δεν ξέρεις. Ποια συγχωνεύσει. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Βλέπεις δυσίωνα τα πράγματα. Ούτε συγχώνευση υπάρχει, ούτε θα συγχωνεύσει. Δεν ναι, δηλαδή εσύ τι βλέπεις, τι ξέρεις τώρα. Δύσκολα, δηλαδή, δύσκολα για το... Είναι δύσκολα για τον Καρυμπίδη. Πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ στο μακιάλε φορέ. Εδώ γράψανε το ρεπορτάζ του Άρη, ο Χατζάκη, ότι πήγανε οι εξοδιοικητοί και πιάσανε λέει τον Γκάλα. Τον μπούνε να έρθει και τα λοιπά. Τον παρακαλέσαμε. Ναι. Ο Μισιρλής λέει, έτσι είπε. Ναι. Καλό παιδί είναι ο Μισιρλής. Για νέο μας το λες. Σε σένα το λέω για νέο. Ναι. Όχι, σε μένα είναι παλιό. Νέο το είναι για τους άλλους. Α, συγγνώμη, ναι, το... ναι. Για τους άλλους. Εσύ τι. Δηλαδή, όταν ήρθε ο Καρυπίδης στον Άρη, ποιον συμβουλεύτηκε για να πάρει τον Άρη. Τον Καλαϊτζίδη δεν συμβουλεύτηκε. Πώς πήρε τον Άρη, δηλαδή ξέρει αυτός πώς θα κάνει τα τερτύπια και δεν νομίζω να μιλήσει με τον Καλαϊτζίδη. Λεφτά, ο Καλαϊτζίδης γιατί δεν μιλάει τόσο καιρό. Έλεγε, έβαλε 700-800 χιλιάρικα στον Άρη. Ναι. Ο Καλαϊτζίδης θέλει να πάρει την Καλαμαριά του. Τόσο καιρό γιατί δεν μίλησε ο Καλαϊτζίδης. Πού να ξέρω εγώ. Πιθανόν τα πήρε τα λεφτά, γι' αυτό δεν μίλησε. Με τον Κανελάκη ρωτάει, εμένα τι, εγώ καιρό να πήρε τα λεφτά, γι' αυτό δεν μίλησε. Κάτσε ρε φίλε, άμα σε χρωστάει η ομάδα λεφτά ή κάποιο άλλο, πώ δεν είσαι ομάδα. Και πώ θα τα πάρει. Από τον Καρυμπίδη πρέπει να τα πήρε αυτό. Λέω εγώ τώρα, υποθέτω ότι θα τα πήρε τα λεφτά. Τώρα λοιπόν που στέγνωσε ο Καρυπίδης, ψάχνει πάλι σύμμαχο σε αυτόν που δούσε τα λεφτά του. Τον Γκάλας. Τον Γκάλας. Δηλαδή να συνεχίσουν μαζί. Είναι δύσκολα. Οι Αργενοί το αρνούνται αυτό. Εντάξει. Δηλαδή είναι λένε δύσκολα. Ότι μόνο εσείς το γράφετε αυτό εδώ. Ποιο. Το ρεπορτάζ αυτό, μόνο το μέτρο που λέει το γράφει. Ποιο, είναι, δεν ισχύει. Έχει προβλήματα ο Καρυπίδης. Εγώ το... παίρνω και την άλλη πλευρά. Ναι. Κοίταξε. Εγώ πρέπει να πάρω για να είμαι δίκαιο. Εμείς το βγάλαμε εδώ. Και αυτοί λένε ότι εκ του πονηρού το κάνετε, δεν ισχύει κάτι τέτοιο και αυτό και τα λοιπά. Λένε οι Αργιανοί. Ναι. Εγώ πρέπει να τα δω και τα μεν και τα δε. Ναι. Εντάξει, εγώ είμαι στο μέσο εδώ δυνατός, αυτό δεν το βγάλα εγώ το θέμα. Το είδα όμως γραμμένο εδώ. Είδα ότι είναι τακτοποιημένο. Για, ναι. Ποιο, για ποιο λες γι' αυτό εδώ. Για ότι το, αυτοί το ψάχνουν τον Γκάλας, λέει και τέτοια. Ναι. Φίλε, τι, και, δηλαδή μυστικό είναι αυτό. Δεν είναι μυστικό αυτό. Και αφού το αρνούνται για αυτό. Και τι να κάνουμε τώρα, ακούσουμε στο τούμπανο αυτή κρυβού καμάρι. Τούμπανο είναι. Ναι. Όλος ο κόσμος το γνωρίζει αυτό, τι είναι δηλαδή. Άλλο σου λόγο τώρα. Τα προβλήματα δεν τα γνώριζε ο κόσμος αυτά. Μάλιστα. Οι επιταγές αυτά, οι σφραγισμένες, ξέρω εγώ, τα οικονομικά προβλήματα του ανθρώπου αυτού δεν τα γνώριζαν αυτά. Εντάξει. Ναι. Εγώ το είπα και σε μερικούς φίλους μου εκεί στα Γιάννητσά αυτά τότε, σόπαρα μου λένε. Ναι. Λέω δεν το λέω που πάνω να μην έχετε θέματα. Και μου λέτε άλλα. Να, βγήκαν τώρα. Μήνες πίσω, τρεις μήνες. Ας βγει ο φίλος μου ο Κόκε τότε που με έκραζε. Ποιο Κόκε. Ο Κόκε που είχα πει τότε τον πρόεδρο. Το. Ναι. Και με έκραξε. Ναι. Τώρα γίνεται φίλοι. Φίλοι, ναι. Γιατί. Τι έχουμε χωρίσουμε. Μετανόησε. Μετανόησε αυτό. Μετανόησε. Τι να μετανόησει. Λέω τώρα, γνωριστήκαμε, ας πούμε, πιο καλά. Έμαθα ένα τον άλλο. Μου είπε όμως μερικά πράγματα. Ας βγει τώρα να μου πει. Τι θα μου πει. Μάλιστα. Δηλαδή, άλλο θέλω να σου πω. Δεν είχα εγώ κάπου άδικο, ρε φίλε. Είχε προβλήματα ο πρόεδρος. Mm. Οικονομικά.
Και το ξέρω όλο ο κόσμο. Και έχει ακόμα έτσι. Ναι. Βγήκαν μετά από 3 μήνες αυτά, 4 τα προβλήματα. Mm. Εγώ ήμουν τότε ο κακό που το πάει εκεί πέρα. Αντιαριανό. Αντιαριανό, ναι. Ναι, μια ασχολήσε με τον Άρε, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Έτσι είναι, ρε φίλε. Τι έκανε προβλήματα. Εγώ τον βλέπω τον Καρυπίδη το καλοκαίρι σε λέω ζεστό. Μπορεί να πάει πρόεδρο στην Ειρηνούπολη εκεί πέρα. Πρόεδρο στην Ειρηνούπολη. Γιατί από τη Βέρεια θα φύγει, να ξέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Mm. Πιθανόν και από τον Άρη, άμα δεν ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις. Τώρα θα σου πούνε οι Αργιανοί θα βγουν, φίλε, μας έχει λάδι. Άμα είναι λάδι, σας έχει λάδι. Εγώ λέω τώρα, πρόσεξε να δεις. Και θα μας βάλει και στην Αθήνα, στην Εκαθάριση. Μακάρι να βγει ο σύλλογος. Άλλο λέω εγώ. Εάν δεν βγει, τι γίνεται. Εσύ τι μας λες. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Και αν βγει, έχει η οικονομική αυτή να την περπατήσει στην ομάδα. Ρωτάω εγώ τώρα. Στη Β' κατηγορία. Ναι. Άντε, ας με πούνε. Εγώ λέω αυγή. Mm. Που δύσκολα το βλέπω να βγαίνει. Πώς βγήκε 20 πόντι διαφορά. Άστο αυτό. Το ξέρω. Α, λες για τη Μαρούπα. Ναι, ναι, για τη Μαρούπα. Μαρούπα, ναι. Αυτό το γνωρίζουμε το έργο. Ναι. Από την αρχή φαίνονταν ότι έχει μια κλάση καλύτερη ομάδα από τις υπόλοιπες. Ναι. Λοιπόν, το άλλο το κομμάτι λέμε, το νομικό εμείς τώρα. Ναι. Άμα βγει αυτή η ομάδα που σου μιλάω ειλικρινά, εύχομαι να βγει. Τι γίνεται, μπορεί να την περπατήσει στην άλλη κατηγορία. Ρωτάω. Πού να ξέρω. Οικονομικά λέω. Οικονομικά, μπορεί. Οικονομικά, ναι. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν βλέπω μέλλον στον άνθρωπο αυτό, να καταλάβεις. Τελείως. Θες να ανοίξουμε γραμμές. Βεβαίως. Για πες τα νούμερα. Ή έχουμε κι άλλα να πούμε. Άλλο τι έχουμε, τι να έχουμε άλλο να πούμε για Ευρώπη. Ευρώπη. Για Ευρώπη τι να πούμε. Τα πρωταθλήματα τελειώνουν και εκεί πέρα. Οι εκπλήξεις μόνο εκεί γίνονται, ναι. Μάλλον τα, εδώ είναι, τα ξέρουμε τα πράγματα. Πέφτουν ομάδες μεγάλες εκεί πέρα σε πρωταθλήματα, mm. Παραδοσιακά μεγάλες ομάδες, ναι. Εδώ δεν υπάρχει ούτε υποψία για τέτοιο πράγμα, ναι. Οι πρωταθλήτριες χάνουν το πρωτάθλημα, ναι. Βλέπουμε τον Άγια, ξέχασε τελευταία στιγμή, ναι. Το πρωτάθλημα από μια διάφορη ομάδα, ναι. Λοιπόν, το πήρε η Αϊτχόβεν. Ναι. Βλέπουμε ακόμα και τη Γιουβέντους έχασε από την τελευταία. Ναι. Βλέπουμε την Αθλέτικο εκεί που διεκδικούσε μέχρι τελευταία, έχασε την ελπίδα διεκδίκησης. Ναι. Από την τελευταία Λεβάντε και αυτήν. Μάλιστα. Λοιπόν, 2-3-10 να πούμε τις γραμμές, 90-90-90. Για πολιτική θα πούμε τίποτα. Για πολιτική, για μένα, φίλε μου, είναι όλοι οι ίδιοι. Τώρα, εγώ δεν γουστάρω να με βγαίνει τώρα ο άλλος και να με γκρινιάζει. Ναι. Ξέρεις γιατί. Γιατί. Αυτό το, αυτά τώρα τα νομοσχέδια, ποιοι τα ψήφισαν, πες μου. Ναι. Ποιοι. Ο Καμένος και ο Τσίπρα. Οι άλλοι δεν ψήφισανε. Όχι. Κανένας. Κανένας. Ο Καμένος και ο Τσίπρας, αν ψήφισανε, περνάγανε. Περνάγανε. Γι' αυτό δεν ψήφισαν οι άλλοι. Ναι. Αν δεν περνάγανε, ναι, θα ψήφισαν και οι άλλοι για να περάσουν. Ναι. Αυτά τα υποκριτικά τα ξέρω. Αυτοί δεν είναι όλοι μνημονιακοί. Είναι. Λοιπόν, μια παρέα δεν είναι όλοι. Είναι. Τι να ξεχάσω εγώ, τι να με πούνε. Ναι. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν βριζόντουσαν και ήταν στα μαχαίρια 30 χρόνια ολόκληρα, ήταν, και ξαφνικά κυβερνήσανε. Ναι. Τι να με πούνε, μια παρέα δεν είναι αυτή. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης τώρα τι να μου πει ο Κούλης εμένα. Λέω εγώ τώρα, τι να μου πει. Τι να με κάνει τώρα. Αφήνει τον άλλον, τρώει όλη την φάπα τώρα. Ναι. Από το κράξιμο από τον κόσμο. Και περιμένει. Και περιμένει να πούμε, τάκ, πότε θα ορμήξει πεντακάθαρος. Να οικονομήσει. Και ο κόσμος, όπως πάντα. Ταγάρι. Ταγάρι. Ναι. Μνήμη χρυσόψαρου. Ναι. Ξεχνάει λοιπόν αυτή την κατάντια εδώ πέρα ότι την έφεραν αυτοί οι υπόλοιποι. Όχι οι ίδιοι συγκεκριμένοι. Τα κόμματά τους. Οι προκάτοχοι τους, να πούμε. Μάλιστα, ναι. Τα κόμματά τους λοιπόν με την πολιτική τους την ίδια, ναι, γιατί δεν αλλάζει τίποτα. Ναι. Λοιπόν, και ξανάμανα, τα προσώπατα λοιπόν αλλάζουν, τίποτα δεν αλλάζει αυτή. Αλλάζουν τα όλα προσώπα. Τα ίδια αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν που λέει και το άσμα. Και τελειώσαμε. Άσμα. Ναι. Προσώπατα και άσμα. Ναι, ναι. Ωραία, με αυτά τα δύο, με το άσμα 9.55 και τα προσώπατα. Κενό το μήνυμά σας στο 54.340 λοιπόν. 90-90-90, πάμε στον πρώτο. Εδώ είμαστε. Έλα, τα προσώπατα. Ναι. Έλα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα, ρε καλέ άνθρωπε. Δεν μου λες, ρε, πρέπει να περιμένουμε εμείς να σκοτώσεις άνθρωπο, να μαχαιρώσεις άνθρωπο για να μας αποδείξει ο Κούγιας ότι δεν είσαι καλά. Α, έτσι, ε. Ε, εμείς δεν το ξέρουμε δηλαδή. Το Κούγια θα περιμένουμε. Παράδειγμα έφερα. Α, παράδειγμα. Όπως έφερες παράδειγμα ότι ο Σιδηρόπουλος με τον Ζαγοράκη ήταν συμμαθητές. Στο ίδιο δρόμο. Ο ένας είναι 47 χρονών και ο άλλος είναι 32, ρε. Ποιος είναι 47? Λέμε τώρα ο Ζαγοράκης. Δεν είναι 47. Πώς, πόσο είναι περίπου, ρε. 45. 45. Και ο άλλος πόσο είναι? 40 είναι πόσο. Τι είναι? Πιο μικρός είναι. Πιο μικρός είναι. Πώς γίνεται να ήταν συμμαθητές, ρε. Στο ίδιο χώρο. Και θα μας αποδείξεις. Ναι. Ότι θα περιμένουμε τον Κούγια να μας αποδείξει ότι δεν είσαι καλά. Αφού δεν είσαι καλά, όχι. Παοξάκι είναι, ρε, Σιδηρόπουλο. Ποιος? Τον αγαπάτε τον Σιδηρόπουλο. Μπερδεύεσαι. Εντάξει. Δεν μπερδεύεσαι, δεν είναι Παοξάκι. Τι είναι? Εσύ μπερδεύεσαι. Τι είναι? Ψάξε να βρεις τι είναι. ΑΕΚ. Ομάδα των Αθηνών είναι. ΑΕΚ. Ομάδα των Αθηνών είναι. ΑΕΚ. Εντάξει, είπαμε για Ζαγοράκι. ΑΕΚ. Δηλαδή τώρα ο Ζαγοράκης είναι ΑΕΚ. Τι ήταν?
Ζαγοράκη πότε ήταν ΑΕΚ. ΠΑΟΚ, μια ζωή ήταν. Άστο να λέει πότε ήταν ΑΕΚ. Ο Θόδωρος ο Ζαγοράκης πότε ΠΑΟΚ, ήταν ΑΕΚ. Μια ζωή, ναι. Στο σχολείο ήταν ΑΕΚ. ΠΑΟΚ ήταν στο σχολείο, άστο να δείξει. Όπως ο Βρίζας ήταν Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ στο σχολείο ήταν να σπάσει στις κρινίδες. Όπως και ο Σαράφης ήταν Αριανός. Ήταν. Και έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Και όπως ο Σταυρίδης ήταν Αριανός και έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Και όπως ο ένας και ο άλλος, ο Γούναρης ήταν Αριανός και έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Όλοι αυτοί αλλάξαν, έτσι. Εντάξει, αλλάζουν. Ο Ζαγουράκης δεν ήταν ποτέ. Ήταν πάω ξανά. Κάτσε να μωρέ να λέει αυτό τώρα. Εγώ έχω φίλους. Επικαλέστηκε και τον Κούγια και όλα. Γιατί ο Κούγιας σε χαλάει εσένα. Τι. Ο Κούγιας τι ομάδα είναι. Ο Κούγιας. Ρώτω το Ραπτόπουλο. Στην ομάδα του θέλει να έρθει. Τι ομάδα είναι. Πετράγωνα. Όχι, όχι. Είναι μια ομάδα δύσκολα να την ξέρεις, Μακή. Πετρούπολη. Όπου φυσάει ο άνεμος. Πετρούπολη, Πετράλωνα. Όπου φυσάει ο άνεμος. Δηλαδή, ρε μπαγκάσες, μιλάτε για τον Κούγια. Αν είχατε λεφτά και είχατε ένα πρόβλημα. Τι να τον κάνουμε τον Κούγια. Τι, δεν μιλάμε για τον Κούγια. Άλλο δικηγόρο. Για τον Κούγια. Για τον δικηγόρο Κούγια. Μίλησες για τον Κούγια. Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποια θεωρείς μεγαλύτερη ομάδα, τη Μάντσεστερ ή για τη Λέστερ. Τη Μάντσεστερ. Τη Μάντσεστερ. Φέτος ποια βγήκε πρωταθλήτρια. Η Λέστερ. Με πόσους βαθμούς διαφορά από τη Μάντσεστερ. Ποσαριά. Ε? Όλους. Ναι, γιατί μας αναφέρει συνέχεια τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟΚ. Η Σεβίλη. Ναι. Παίζει τελικό. Παίζει. Με πόσους βαθμούς τερμάτισε διαφορά από την Μπαρτσελόνα. 44, πόσους, 40. Ναι, τόσο. Ε? Από εκεί. Τι μας παραμυθιάζεις όλη την ώρα ρε σήμερα. Ό,τι 30 βαθμούς με τον Ολυμπιακό έχετε. Εσύ 24 έχετε με τον Άλλονα. Αυτές δεν είναι μεγάλες ομάδες. Ναι, αλλά εσείς είστε επιμονή μου βάσεως. Τι? Επιμονή μου βάσεως. Γιατί αυτές τι είναι? Επιμονή μου βάσεως. Τότε. Πάτε και εσείς σε τελικό να κάνουμε. Τι να πάμε? Σε τελικό έφα. Μα για το πρωτάθλημα μιλάμε. Εντάξει. Τι εντάξει. Σε βίντεο. Τι εντάξει. Λες για τον Κίτσιο είναι κοντό. Εσύ χρόνια παρακολουθείς που λες ο ποδόσφαιρο. Μπορεί να μου πεις δυο ακραία μπακ. Πού είναι ψηλά. Το που ήτανε ψηλά μάλλον. Γούναρης. Τι ήτανε? Βαβακούλας. Ας το Βαβακούλα ρε. Μιλάμε για άτομα πολλά. Ποιος ήτανε ψηλός ρε, ο Γούναρης. Τι κοντός ήτανε. Δεν ήτανε ούτε κοντός ήτανε. Ένα 80 το δεκαετία του 70 δεξί μπακ κοντός. Όταν ήταν τερματοφύλακες ήταν ένα 78. Κάτσε να δούμε τι ώρα είναι. Σ' αρέσουν οι πίπες. Γιατί εσένα δεν σ' αρέσουν. Πώς δεν μ' αρέσουν. Καπνίζω κιόλας. Βέβαια. Εσένα δεν θα σ' αρέσουν που δεν καπνίζεις. Έτσι. Βλαμμένο. Δεν μου λες δεν τώρα. Άστα ρε τα ποδοσφαιρικά. Με τα πολιτικά τι να κάνουμε. Πες μου ένα κόμμα να ψηφίσω. Πραγματικά δεν κάνω πλάκα. Βρες μου, είμαι από τους αναποφάσιστους. Εγώ τώρα, ακούω ναι. Τώρα συνέχεια. Ναι, και εγώ ακούω. Που λένε όλοι. Ναι. Εγώ δεν ψήφισα εκείνο, δεν ψήφισα τον άλλο, δεν ψήφισα τον. Και ποιος τους ψήφισε και βγήκανε ρε. Άσους αυτούς που λένε. Τα δέντρα ψηφίσανε. Εγώ με το Super 3 δεν ήμουν ποτέ. Ράς το Super 3, ποιος σου μίλησε εγώ για εγώ με το Ζαγοράκι δεν ήμουν υπήρχε ποτέ. Υπήρχε και ένα 45% ναι. Μάκη που δεν ψήφισε όμως. Ναι. Τι? Ένα στους δύο δεν ψήφισε. Αυτοί που ψηφίσανε, τι ψηφίσανε. Αυτοί, ναι, αυτούς δεν. Τι? Όλοι λένε δεν ψηφίσανε, δεν ψηφίσανε. Μόνοι τους βγαίνουν κάθε φορά, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα, πες μας, ποιο είναι το μέλλον. Να ψηφίσουμε τα δέντρα. Πλάκα κάνεις. Όχι, τι πλάκα κάνεις. Οικολόγους κάποτε δηλαδή. Έτσι δεν λέγανε. Ότι πήγανε και τα δέντρα και ψηφίσανε. Κάτσε ρε φίλε, τώρα εδώ, τώρα πέρα από την πλάκα. Τον άλλο μήνα πιθανόν λέω εγώ τον παράλληλο, λέω εγώ τώρα. Ακούγεται. Πολλοί το λένε. Ναι, θα γίνουν εκλογές. Ωραία. Είναι να πάω εγώ να ψηφίσω και είμαι αναποφάσιστος ας πούμε. Και μιλάμε μαζί στο καφενείο ή έρχομαι στο φούρνο, τα λέμε κτλ. Τι να κάνω εγώ τώρα για πες μου, ρε Τζόρνταν πες μου εσύ, τι να κάνω. Πρέπει να δεις, πρέπει να δεις ποια. Τι να κάνω. Θα σου πω εγώ. Ναι, πού πρέπει να, δεις τα συμφέροντά σου σαν Έλληνας ποια είναι. Και συμφέροντά μου σαν Έλληνας. Τα συμφέροντα. Ναι, σαν να σε πω κάτι Τζόρνταν. Mm. Έχουμε 10.000 άνεργους. Τι δεν σε βάζω πάνω να πάρω, 10 σου λέω εγώ. Τι 10.000. Επειδή μίλησες για συμφέροντα. Mm. Έχεις δει 10 άτομα από αυτούς να κατεβαίνουν σε πορεία διαμαρτυρίας. 10, όχι πολλούς. Αυτούς, τους άνεργους μόνο. Τους έχει δει κανένας μας. Ο Βουβός φωνάζει από μέσα. Ναι ρε. Τον ακούω μου γκρίζει γιατί φέρ τον εδώ. Είναι μου γκριτά, μίλουσε με έναν άλλο Βουβό. Φέρ τον να τον πω μια καλημέρα. Θα σε ρίξει μπινελίκι στον αέρα είναι. Δεν πειράζει. Δεν μπορεί να μας ρίξει πρόστιμο το ραδιοτηλεοπτικό άμα βρίσκει Βουβός. Δεν γίνει. Έλα φαλάκρα Κώστα είναι, έλα. Έλα φέρ τον εδώ. Να, μου γκρίζει. Φέρ τον εδώ. Κώστα να σε πει χρόνια πολλά, έλα. Αλλά θα μιλήσεις ευγενικά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλά στο επίπεδο. Πάω εκεί με λέει. Καλά στο επίπεδο. Πίπα, πίπα. Αγγλικά.
Σάλμα! Ναι, παλιωτόμαρο, τι κάνεις. Παλιωτόμαρο, χρόνια πολλά, ρε. Το Μάρι, καλά είσαι. Ε. Ρωτάει αν είσαι καλά, είσαι καλά. Ο πες τον ότι δεν είσαι καλά. Ακούει, ρε, αυτός. Εσύ μίλα, ρε, πόδι. Δεν θέλει να μιλήσει. Ο Λευγές σηκώνεται, πες το, εντάξει, όλα. Ε. Ναι, ναι. Άμα σηκώνεται. Άμα και λαϊδά ο Λευγές, ο Τσεμέ. Ποιο να ψηφίσουμε και ποιο να ψηφίσουμε. Ποιο να ψηφίσουμε, ρε, πάει ξυπνέ. Τόσα χρόνια. Αυτός, ναι, πες. Εγώ τι να ψηφίσω. Να, αυτός, ο άνθρωπος, μπορεί να είναι το πρόβλημα έχει πέρα από αυτό όμως, δεν υπάρχει πιο ανέστητος άνθρωπος. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, το ίδιο είναι. Μια χαρά είναι, ευτυχισμένος είναι. Δεν έχει ούτε άγχος ούτε τίποτα. Παιδιά έχει. Αυτός. Ναι. Πώς δεν έχει, ε. Γυναίκα έχει. Αυτός. Έχει. Έχει, πώς δεν έχει, μια χαρά είναι. Χρέη δεν έχει. Πού να ξέρουμε, θα έχει. Δηλαδή, φώτα, νερά, τηλέφωνα, εφορίες δεν έχει. Δεν, παιδί μου, δεν το δείχνει εδώ μέσα. Και πώς δεν έχει άγχος, ρε, τι είναι, highlighter είναι. Τι με το μουγκριτό του φεύγει το άγχος, να πούμε, θα με τρελάνει. Δεν το βγάζει έξω, ρε, εσύ, εδώ πέρα σε εμάς, ας πούμε. Μάλιστα. Ενώ πολλοί από εμάς είμαστε που το βγάζουμε και στη δουλειά επάνω. Ίσως είναι καλύτερα που το βγάζουμε παρά να πούμε να μην το βγάζουμε. Εντάξει. Τέλος πάντων, έγινε. Γλυκό αγόρι, μ' αφήνεις ανικανοποιητός στο θέμα της πολιτικής. Τι να ψηφίσω, δεν μου είπες. Εγώ είπα, αυτό που σε εκφράζει, πας σαν πατριώτης και κοιτάς σαν Έλληνας, σαν αυτό που σαν Έλληνας. Εμείς θα είμαστε μια ζωή πατριώτες μόνο, ρε Τζόρνταν. Καλά, ας γίνουν και μια φορά αυτοί πατριώτες. Ναι, αλλά πρέπει εσύ να ψηφίσεις να πούμε αυτό που σε εκφράζει. Κάθε φορά το ίδιο βιολί με όλους. Ας γίνουν και αυτοί, ρε. Τους άλλους. Τελειώσανε. Αυτό λέω εγώ. Εσύ θα κάνεις το χρέος σου. Τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, έγινε. Κουτσούμπα. Ο Τσούμπας άρχισε να μιλάει. Ναι. Ναι, φίλε, καλημέρα. Ω, καλημέρα, φίλοι μου. Καλώς τώρα. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι, ακούγεσαι. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, Γιορδάνη, Κωστή. Μάλιστα. Σας ακούω που διαφωνείτε για τις απολαύσεις της ζωής. Πες μου τη μεγαλύτερη απόλαυση της ζωής. 7 είναι η απολαύση της ζωής. 7 είναι. 7. Μισό λεπτό να τις γράψω. Ναι. Μία για να δω. Ναι, και να μου βάλεις και το βαθμό. Ποια είναι πιο απόλαυση, ας πούμε. Ναι. Πάμε. Πρώτα είναι το ρέψιμο. Πρώτο, ναι. Μετά είναι το ξύσιμο. Ξύσιμο. Όταν ξύνεις τη μύτη σου. Ναι. Το ξύσιμο. Εξαρτάται αυτό που ξύνεις. Α, μπράβο. Όπου θες, εσύ ξύσαι, Γιορτάνη, όπου γουστάρεις. Το τρίτον. Το κλάσιμο. Κλάσιμο. Μάλιστα. Τέταρτον. Το κατούριμα. Κατούριμα. Ναι, βέβαια, άμα ζορίζεσαι πολύ. το κάκα. Το πέμπτο. Ναι, το χέσιμο. Το κάκα, μιλάμε τώρα πιο. Ναι. Πέμπτο. Το έκτο. Το φαγητό. Φαγητό. Και άμα τα κάνεις όλα αυτά, ναι. Το έβδομο είναι το πίδημα. Πίδημα. Σεξ θα λες. Δεν θα λες τέτοια πράγματα. Άλλες δεν έχει απολαύσει. Ξέχασες τον ύπνο. 7 είναι, 7. Γράψατε όλες. Ύπνος, 8. Ύπνος. 8. Βάλε 8 εσύ, εντάξει. Το μπάνιο. Ποιο μπάνιο. Άμα τα πάρει. Καλά, μπάνιο, δεν κάνει χαλαρά. Μπάνιο μετά από προπόνηση. Δεν κάνει μπάνιο. Μπάνιο μετά από γυμναστική. Άντε, βάλτε και αυτό. Μπάνιο αλλά μετά από 7, προπόνηση. Όπως είναι 9, τα 9 θαύματα τη αρχαιότητα. Ποια είναι τα 7 θαύματα. Κοίταξε να δει. Οι αρχαίοι τα ξέραν. Είπε ρέψιμο, έτσι δεν είναι. Ρέψιμο. Ναι. Δεν ισχύει γιατί για να ρευτεί πρέπει να φας πρώτα. Εντάξει, βάλτε εσύ πρώτα το φαγητό. Άμπρο, γιατί μετά έχει και κακά. Άμα δεν φας κακά, πώ θα κάνει. Τη σειρά βάλτε όπω γουστάρει. Λοιπόν, μια που μιλάμε για ψηλά μπακ. Να ξεδιψάς. Το ξεδίψασμα δεν είναι, ρε. Χαϊβάνι. Εντάξει, τώρα άμα το πάμε έτσι. Για να σ' αφήσω εγώ μια μέρα χωρίς νερό. Το πάμε ότι η ζωή. Το νεφρό σου να πάει 2,8. Οπότε. Κρεατινίνη. Μπορούμε να βάλουμε πολλά πράγματα μέσα. Πώς, αυτά λέμε να μας πεις. Λοιπόν, ακούτε τώρα για ψηλά μπακ που λέμε. Ψηλά πλάγια μπακ. Πλάγια μπακ. Ήταν ο πατέρας του, ο συγχωρεμένος του Κωστή. Δεν ήταν πλάγιο ο μπακ ο πατέρας. Έπαιζε και center back, αλλά όταν χρειαζόταν έπαιζε και δεξί μπακ. Ποτέ δεν έπαιξε δεξί μπακ. Εγώ το θυμάμαι στον μπακ, δεξί μπακ έπαιζε. Δεξί μπακ μεταγραφή στον Άρη. Ποτέ δεν έπαιξε δεξί μπακ. Καλά. Τρία ήταν... μάτς έπαιξε δεξί μπακ. Το πολύ ψηλό το μπακ δεν είναι και. Τι λέτε μωρέ. Αυτό που ο Μουρίνιο κορόιδο είναι που δεν θέλει κάτω από ένα 80 παίκτη. Πώς τι ένα 80 καλό τώρα. Ένα 90 α πούμε δεν κάνει για μένα. Πλάγιος μπακ πλέον 80... πρέπει να είναι ψηλός. Γιατί θα γίνει σέντρα από δεξιά και ο πλάγιος μπακ θα γίνει τρίτο στόπερ. Δεν έχει όμως τόση μεγάλη ταχύτητα. Και άμα έχω κοντό εξάρι, π.χ. κάτσε. Άμα έχω κοντό εχτάρι, π.χ. Τζίμι Ροτ ή Χαρίση,
πρέπει η τετράδα μου να είναι πάνω από ένα 80, ένα 83. Πλάκα μα κάνετε. Ψηλό και γρήγορο θα βρει. Συμφωνούμε σε αυτό. Πώ θα γίνει πλάγιο μπακ. Ο Γούναρη ήταν μπακάρα. Ένα 80. Το 71-72, ένα 80. Ήταν ο Κελεσίδης τερματοφύλακα. Θα με τρελάνετε. Ένα 80 είναι καλά, ρε παιδί. Ένα 80 δεξί μπακ. Για ένα 90 μιλάω εγώ τώρα. Άλλο δεξί μπακ στον Πάοκ έπαιζε ο Μακρύς τότε, άμα το θυμάσαι. Γι' αυτό πήρε ο Αριστοκύπελλο, γιατί έπαιζε ο Μακρύς δεξί μπακ. Και πέρναγε από εκεί. Στον Πάοκ έπαιζε. Ναι. Γιατί άμα είχε ο Πάοκ δεξί μπακ καλό, αριστερό μπακ καλό και τερματοφύλακα καλό, δύσκολα θα το έπαιρνε ο Άρης το κύπελο. Όχι, το κύπελο ξέρεις γιατί το πήρε ο Άρης. Γιατί όταν πήγαινε ο Κούδας να βαρέσει τον πέναλτι, περνούσε ο Σπυρίδωνας τρεις φορές μπροστά από την μπάλα. Και μετά το έχασε τον πέναλτι ο Κούδας. Ρε φίλε, ποιο πέναλτι που έχασε ο Κούδας. Τρία γκολ σε έβαλε ο Άρης και ακυρώθηκαν να μου ένα μέτρο. Όχι, λέμε για το 1-0 στο Καφτατζόγλου. Ναι, 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 σου λέω. Με μακρύ κοντο Γιώργο έπαιζε δεξί μπακ. Όταν το έχασε στο κύπελο. Όταν ναι. Το έχασε στο κύπελο, ναι. Από εκεί και μπροστά είχε ομαδάρα. Τερζανίδη να θυμηθώ. Ναι, Σαράφη ήταν. Να θυμηθώ. Κούδα να θυμηθώ. Παρίδη να θυμηθώ. Τι να πρώτο θυμηθώ. Ομαδάρα. Δεν είχε πλάγιο μπακ αριστερό, δεν είχε πλάγιο μπακ δεξί και τερματοφύλακα. Αντίθετα, ο Άρης είχε δεξί μπακ καλό, αριστερό μπακ καλό και μεγάλο τερματοφύλακα. Γι' αυτό στο πήρε. Απ' την άμυνα στο πήρε. Όχι απ' την άμυνα. Το πέναλτι. Άμα όταν πήγαινε να χτυπήσει τον πέναλτι ο Κούδας, περνάει μια φορά μπροστά από την μπάλα και τον κόβει τη φορά τον Κούδα, ο Σπυρίδων. Ναι. Πάει να βαρύσει δεύτερη φορά, ξαναπερνά ο Σπυρίδων. Τρεις φορές πέρασε. Και τι φταίει ο Σπυρίδων. Μετά ο Κούδας τα χάσε μετά. Γι' αυτό χάσε. Σιγάρε μην τα χάσε ο Κούδας τώρα. Πώς, τι. Τα χάσε ο Κούδας. Όταν πας να σουτάρεις και περνάει ο άλλος, τότε δεν είχε και κόκκινες. Δηλαδή ο Κούδας που το έχασε το 74 ο Γιώργος τον πέναλτι με τον Κελεσίδη πέρασε κιόλας από πάνω. Δες, κοίτα, όλα χάνονται τα πέναλτι. Και οι μεγαλύτεροι παίκτες έχουν χάσει πέναλτι. Αλλά το θέμα είναι. Ο Πάοκ λοιπόν εκείνο. Άλλο να το χάσεις όταν σουτάρεις και άλλο να περνάει μπροστά από την μπάλα όταν το δέντρο βλέπεις, το δέντρο βλέπεις. Αν ο Πάοκ τότε μόλις το χάνει το κύπελο, γιατί είχε παραγοντάρες τότε ο Πάοκ, σου λέει χάσαμε το κύπελο πολύ ωραία. Τι ομάδα έχουμε. Απ' τη μέση και μπροστά ομαδάρα. Ομαδάρα! Φουντουκίδη σεντερμπακ, μεγάλο σεντερμπακ, ωραίο σεντερμπακ. Βέβαια, βουνό ήταν. Παπα, ποιος ο ήταν ο άλλος. Ο άλλος ο σεντερμπακ δεν θυμάμαι, πολύ καλός κι αυτός. Ο Θεοφανίδης ήταν. Όχι, ο Θεοφανίδης δεν έπαιξε στο τελικό. Δεν έπαιξε. Όχι, λέμε γενικά αρχή. Όχι, ήταν... όχι, όχι, όχι. Δεν είχε δεξί μπακ καλό, αριστερό μπακ καλό και τερματοφύλακα. Πήρε το Γούναρη λοιπόν. Έκλεισε τη δεξιά τρύπα. Παίρνει τον Ιωσιφίδη. Κλείνει την αριστερή τρύπα την ίδια χρονιά. Παίρνει και τερματοφύλακα. Στέφες, Ντεκ, Μεκ, μέχρι που πήρε και το Φορτούλα, έκλεισε τις τρύπες και από εκεί και πέρα μπροστά πιάσ' τους. Πού να τους πιάσεις. Τερζανίδη θα πιάσεις. Κούδα θα πιάσεις. Παρίδη θα πιάσεις. Σαράβη θα πιάσεις. Ποιο να πιάσεις. Εντάξει τότε και ο Άρης όμως είχε καλή ομάδα. Κώστα έπαιζε ο Σπυρόπουλος στο κέντρο τότε. Έπαιζε ο Πάλας. Το δικό μας τον Αχιλέα, τον Ασλανίδη να πιάσει. Έπαιζε ο Σπυρίδων. Έπαιζε μπροστά Αλεξιάδης. Είχε καλή ομάδα και ο Άρης. Ρε τι Αλεξιάδης, οι άλλοι είχαν μπροστά. Οι άλλοι είχαν μπροστά πέντε παικταράδες που είχαν τέχνη, ταχύτητα, σκοράρισμα. Αυτοί είχαν ένα Αλεξιάδη που ήταν στον γκολ πολύ καλό στο κεφάλι. Αριστούχος. Χαμηλά δεν έκανε γιατί και πολλά. Γιατί ο Κωνσταντινίδης στον Άρη δεν ήταν δεξί εξτρέμ, δεν ήταν καλός. Πολύ ωραίος, βεβαίως. Και ο Σιρόπουλος ήταν καλός. Αλλά θέλω να σου πω, ναι. Ο Πάοκ είδε το πρόβλημά του. Δεν πήγε να πάρει σαν το Σαβίδι του Κοντρέρα στα παλτά και του Στέφε στα παλτά. Καλώς, πήρε τον Γούναρη, πήρε τον Ιωσιφίδη, παιχταράδες για εκείνη την εποχή. Μοντέρνα μπακ και η δυνατή πίσω. Και για ένα παιδιά ψηλός ο ένας, ο Γούναρης. Ανεβαίνανε μπάλα, δεν πολύ δεν ξέρανε βέβαια, αλλά βγαίνανε. Γινόταν εξτρέμ. Ο Λάζος έπαιζε τότε, θυμάσαι. Που να πει, αναπληρωματικός. Παιχταράς ο Λάζος, αλλά έπαιζε ο Κούδας. Ο Ματζουράκης παιχταράς, δεν μπόρεσε να παίξει. Παίζανε αυτοί οι παιχταράδες. Πού να παίξει. Ο Μαδάρα, αλλά η άμυνα. Οπ, πάντα η άμυνα. Πάντα η άμυνα δίνει τον τίτλο. Έτσι. Τώρα τι έγινε, αυτό το Μάτος που φέρνουν είναι καλός. Φύγε από εδώ, ρε. Εδώ μιλάμε για παιχταράδες και εσύ μην μιλάς για το Μάτος τώρα. Μήπως είναι καλά παλτόπαλοι, ρε Γιορδάνη. Εσύ τι λες να είναι, ρε φίλε. Ρε φίλε. Βραζιλιάνος. Να σου πω εγώ. Λέγε. Είναι δυνατόν να έχει παίξει τελικό UEFA ο άνθρωπος και να είναι καλά παλτό. Είναι τελικό να σε ρωτάω εγώ τώρα. Ναι. Πάμε παρακάτω. Ακόμα δεν ήρθε παλτό, το βγάλαμε εμείς. Πάμε παρακάτω. Λέμε, μήπως γιατί τόσα παλτά που φάγαμε. Καλά, ρε φίλε, καλά, ρε σιλβίστε. Θα φάτε όλο ένα, μωρά αδερφάκι μου, τι έγινε. Σωστός. Για χαρά. Σιγά. Επόμενος κύριος.
Εγώ δεν συμφωνώ να είναι. Εσύ δεν συμφωνείς. Πάρ' ψηλά τα... Πάρ τον κόσμο τώρα. Ναι. Πάμε, έλα. Μάλιστα. Έλα, Κώστα. Καλώς τον. Τι έγινε. Καλά. Τζόρνταν, ακούς. Δεν ακούει κουφός ή τι. Λοιπόν, Τζόρνταν, είπες κάτι για ΕΠΟ και για αλλαγή και τέτοια. Έτσι είπε. Θεωρώ προσωπικά πολύ δύσκολο, είσαι κατόρθωτο, να αλλάξουν τα πράγματα. Από πού παίρνεις, φίλε. Πρέπει να συνυπολογίσεις, άκουρα αυτό που μην μιλάς. Πρέπει να συνυπολογίσεις την ευρύτερη περιοχή, των Βαλκανίων πρώτων, το τι συμβαίνει, το ποιος κάνει κουμάντο και ποιοι είναι ποιοι, με ποιους. Τι θέλω να πω, άκου Τζόρνταν. Πες τα αναλυτικά, ρε φίλε, τώρα τι τα λες έτσι. Εάν δεν γίνει το αυτόνομο κουρδικό κράτος, Τουρκία, μιλάμε για τουρκικό έδαφος. Δεν κάνουν οι Αρμάνοι του κράτους πάλι στο τουρκικό έδαφος. Οι Αρμάνοι. Οι Αρμένοι. Αρμένοι, Αρμένοι. Δεν κάνουν οι Χριστιανοί το δικό τους εκεί κράτος. Οι Τούρκοι να μείνουν το 1 τέταρτο. Δεν φύγουν οι Αλβανοί από τα Σκόπια που είδε ότι η πολίτη δεν κατεβαίνει. Έμαθε Τζόρνταν έτσι. Έχουν εκλογές, δεν ξέρω πότε έχουν τα Σκόπια. Το Αλβανικό κόμμα. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν για να πάρουμε πρωτάθλημα εμείς. Συγγνώμη, ΕΠΟ τι σχέση έχει με τους Κούρδους τώρα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Πες μας για... Είναι ο Γιάννης μέσα, ο Κυλητήρης μέσα είναι. Ο Κυλητήρης δεν είναι μέσα, όχι. Μου λες, ο Κυλητήρης. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Άκου Τζόρνταν. Ακούω. Για να πάρει την ΕΠΟ. Ήθελα να σε πω τώρα, να σου το πω, αλλά... Επέτω. Μην μας κλείσουν να πούμε. Άμα μας κλείσουν, μην το λες. Ποιος ελέγχει ηλεκτρονικά τη Μακεδονία. Ηλεκτρονικά τη Μακεδονία, πώς την ελέγχουν. Είναι εγχώροι Έλληνες που την ελέγχουν. Εγώ δεν ξέρω, ήξερε ο κύριος Κάζης. Τον είπα να μην φύγει. Να μην φύγει, τον είπα έφυγε. Τι άτομα. Πειραιά, εδωμένοι πάνε μαζί, ναι ή όχι. Πάνε μαζί, έτσι. Τα ξέρει και δεν τα λες. Ρε Γιάννη, την ΕΠΟ λέει αυτός τώρα. Τι σχέση έχει η δωμένη με την ΕΠΟ, μωρέ, θα με τρελάνεις. Από πού ελέγχεται ηλεκτρονικά η Μακεδονία. Άντε πάλι τα ίδια. Ποιοι είναι στην Αλβανία, ποιοι είναι ακόμα στην Αλβανία. Ποιο έχει δουλειά, πες. Τον είπα τον κύριο Κάζη να μην φύγει, τι να τον κάνω. Αυτό ήξερε τώρα να σε απαντήσει. Πες τώρα, Τζόρνταν. Με σένα μιλάω τώρα. Δεν ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι καλά, ρε Τζόρνταν, αγόρι μου τώρα. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ τον είχα μέσα στην αστυνομία, φίλε. Μέσα στην αστυνομία τον είχα. Ποιο να λέει. Ελληνικά μιλούσε. Ποιο να λέει. Ελληνικά μιλούσε, Τζόρνταν. Το 2007 εδώ ήταν. Μέσα. Ελληνικά μιλούσε. Εμείς τον εκπαιδεύσαμε. Αυτό το διοικητή που είχα εδώ μέσα. Το ελληνικό κράτος τον εκπαίδευσε. Ελληνικά μιλούσε. Κατάλαβες τι λέω. Προσπαθώ. Εδώ στο ελληνικό έδαφος τον είχα. Ρε φίλε, ρε γλυκέ άνθρωπε. Άστο και. 5 χρόνια τον είχα, Τζόρνταν. Σταμάτα εσύ, ρε. Εσύ είσαι ανύπαρκτος, αγόρι μου. Δεξιά στην Ελλάδα δεν θα μιλάς. Δεν υπάρχει, αγόρι μου. Φίλε, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει. Για την ΕΠΟ, ρε φίλε, μιλήσαμε τώρα. Πού τα μπερδεύει. Δεν πρέπει να μιλάς με άχρηστους παντελώς που καταστρέφεται η Ελλάδα. Και δεν μιλάς και ο Μητσοτάκης χασμουριέται, δεν θα βγάζεις φωνή εσύ. Εντάξει. Εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Είσαι άχρηστος παντελώς. Εγώ. Σε μένα μιλάτε, κύριε. Άστε ρε τώρα, κλείνω. Κλείνεις γιατί μπήκε η γυναίκα στο δωμάτιο. Εγώ είπα τον κύριο Κάζη να μην. Χέστηκε απάνω τώρα. Μόλις άκουσα δυο τακούνια κλουγκ κλουγκ. Ρε το χέστηκε. Εγώ είπα τον γιατρό μη φύγει. Μα πώς γίνονται άντρες ρε εσύ μέσα. Αυτοί άμα πιούν και πιάσουν μικρόφωνο γίνονται άντρες. Μόλις μπήκε στο δωμάτιο, άκουσες τρεις τακουνιές. Κλουτς, κλουτς, κλουτς. Αϊ κλείνω. Ουβλάχο. Δεν κατάλαβα τι είπε αυτός εδώ. Αυτός ήταν ανισόρροπος. Τον είπαμε για την ΕΠΟ και αυτός μας είπε για τους Κούρδους να πούμε. Ρε εσύ. Εγώ όταν ήρθα είπα. Τι μαρμελάδα κουβαλάνε. Τον είπα τον κύριο Γκάζη, μη φυγείς γιατί. Ρε στον Γκάζη, ρε. Ρε τι μαρμελάδα κουβαλάνε. Μαρμελάδα ροδάκινο, βύσινο, σίκο, κομπόστο ροδάκινο. Την ΕΠΟ μιλήσαμε εμείς. Ρε άχρηστε, πρέπει μην να γίνει συντεχνία λοιπόν όλοι. Να φύγουν οι Σύριοι, να γίνουν εκλογές. Ναι. Αυτό να γίνει αυτόνομοι οι Κούρδοι. Για να πάρουμε το πρωτάθλημα πρέπει να γίνουν ερευνητέ. Τι τον άνθρωπο, ρε. Μόλις μπήκε η γυναίκα μέσα, τρεις τακουνιές. Και αυτή η ρουφιάνα να φοράει τακούνι 2 η ώρα τη νύχτα. Φαντάζεσαι να στον τρίτο όροφο, στο δεύτερο άλλο να κοιμάται και κλατς. Δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Είπα τον κύριο Γκάζη, τον είπα εγώ, τι άλλο κάνω. Άστον μόνο και αυτόν τον τρελό για το να μας τρελάνε περισσότερο. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Επόμενη γραμμή, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Καλά, κύριε, εσείς τι κάνετε. Πολύ καλά, κύριε Ραυτόπουλε. Γιατί παραξενεύεσαι, κύριε Κώστα. Εδώ δίνει βήμα στον κάθε επικραμμένο να πει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Όχι, εμείς δεν λέμε όχι. Εμείς είπαμε κάποιο θέμα και αυτός μας είπε άλλο θέμα. Τον μπέρδεψε μετά. Αυτός είπα. Φίλε, εγώ μπερδεύω τη βούρτσα με τη βούρτσα. Τι σε πειράζει εσένα. Εντάξει. Πήρα εγώ τώρα να πω μια εξυπνάδα. Έχω ξέρω όλους τους κατασκόπους στην Ελλάδα. Ξέρω όλες τις συντεχνίες. Αλλά δεν μιλάω τώρα γιατί εντάξει και καλά, ας το καταλάβετε μόνοι σας. Χρυσέ μου άνθρωπε, δεν διαφωνώ εγώ να μας πει ο καθένας ό,τι θέλει. Απλά εμείς για την ΕΠΟ είπαμε, με τους Κούρδους τώρα πώς μπλέκει η ΕΠΟ. Είναι κουρδική ΕΠΟ, δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί να φέρουμε κανένα Κούρδο.
Απλά για να διορθώσουμε τα πράγματα για τις απολαύσεις που είπες. Μάλιστα. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι οι απολαύσεις της ζωής είναι αυτές που έχει αναγάγει η φύση σε απολαύσεις. Δηλαδή. Τι θέλω να πω. Δες ένα ζώο. Ένα ζώο τι του ενδιαφέρει, τι θα φάει, πού θα κοιμηθεί και πώς θα τη δείξει. Μάλιστα. Αυτές είναι πας. Στάνταρ. Τα υπόλοιπα είναι για να διαθέσουμε την πορεία μας. Κατάλαβες. Δεν μου λες. Δεν μου λες. Όταν ζορίζεις, είδε, δεν θα κάνεις κακά. Ναι, ρε Ζόρνταν, αφού κάνω όμως. Όταν τα κάνεις όμως, δεν χαλαρώνεις και λες, άρε μάγκα, τι ωραία ήταν. Κοίταξε, άμα τα ιεραρχήσουμε, είναι ας πούμε στη β' κατηγορία αυτές. Είναι οι δευτεροκλασάτες. Πρωτοκλασάτο τι είναι, να φάω ένα καλό φαΐ, να ρίξω ένα καλό ύπνο και μετά ένα καλό κρεβάτι. Καταλάβεις. Δηλαδή τώρα, άμα δεν ρίξεις κρεβάτι, θα πάθεις τίποτα. Κάνα μήνα, ας πούμε. Όχι, βέβαια. Άμα δεν κάνεις κακά, κάνα μήνα, δεν απάθεις. Είδες λοιπόν, όταν χαλαρώνεις λοιπόν δεν το γουστάρεις. Εντάξει, είπατε, απλά θεωρώ ότι τα ζώα είναι λίγο πιο σοφά από εμάς και βάζουν πρώτα αυτά τα τρία, κατάλαβες. Έτσι το βλέπω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό βράδυ να έχετε. Να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα. Να είσαι καλά και με υγεία. Και σε σένα. Μάλιστα. Πώς το είπε. Ναι. Εντάξει, πώς το βλέπει ο καθένας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το. Τι κάνουμε, καλά είμαστε. Ωραία. Καλώς παρακολουθούσα ναι. Εδώ μια εκπομπή της ΑΕΚ στην τηλεόραση και συγκινήθηκα λίγο. Της ΑΕΚ. Ναι, έβγαλε και ένα πρώην προπονητή της ομάδας του Άρεός μας και συγκινήθηκα και με αυτό με τα λεγόμενά του. Ποιον? Και ο Ρόμπι Ουίλιαμς, είναι τώρα στην εκπομπή της ΑΕΚ στο Sky. Μιλάει στην εκπομπή της ΑΕΚ. Στο Sky, ναι. Η ΑΕΚ τι σχέση έχει για με τον κύριο Δωμαίδη, θα λέει πιθανόν. Ρε φίλε, έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 μετρά στο παράθυρο τώρα. Mm. Οι 6 έχουν μιλήσει με πενητικά σχόλια υπέρ του κ. Μελισσανίδη. Εκπομπή της ΑΕΚ, δεν λέγεται αυτό. Α, μάλιστα, ναι. Ναι. Γιατί δάκρυσα πραγματικά. Γιατί είπε, παιδί μου, ότι πρέπει να έρθει κάθαρη σε ολικό ποδόσφαιρο, γιατί εμείς οι καθαροί παράγοντες σε ολικό ποδόσφαιρο πρέπει να ξανασχοληθούμε, γι' αυτό λέω. Ναι, αυτή η καθαρή... ναι αλλά τώρα τον κατηγορείς χωρίς να τον δεις, καταλάβεις τι γίνεται. Όχι, εγώ δεν μιλάω για αυτούς που θα έρθουν. Εγώ ναι. Λέω για τον Ρόμπι Ουίλιαμς που είπε ότι θέλει την κάθαρση, επειδή αυτός είναι. Έχει στο μυαλό του καθαρό ποδόσφαιρο. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα έρθει κάθαρση. Έχει το Καλαϊτζίδικη. Πώς εδώ, ναι. Ρόμπι Ουίλιαμς, δεν είπε. Σε στούντιο τι βλέπετε. Δεν βλέπουμε τίποτα. Ένα μάτς βλέπουμε εδώ, Ατζέ, τι λέει, ρε. Χάνετε επεισόδια, χάνετε επεισόδια. Δεν μιλάει και με τόσο αραία ελληνικά και τόσο κομψά και ότι. Το ποδόσφαιρο πρέπει να αλλάξει σελίδα για να γίνει πιο καθαρό, γιατί εγώ είμαι καλός προπονητής, αλλά... Μην το δεις του χρόνου σε κανένα ρε πάλι. Ναι, κοίταξε, να σου πω κάτι ρε φίλε. Mm. Ο αδερφός σας έρθει καλοδεχούμενος. Mm. Μάλλον να την πιάσουμε την κουβέντα από αλλού. Το έξυπνο στο ποδόσφαιρο είναι να έχεις καλές σχέσεις με όλους και όταν σε συμφέρει να ενεργοποιείς την κάθε σχέση που έχεις με τον καθένα. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Άρης πέρυσι ήταν που έκλεισε τις πόρτες με όλους ή καλές σχέσεις μόνο με έναν. Mm. Εγώ δεν έχω θέμα να έχω καλή σχέση είτε με κάποια κόκκινη ομάδα είτε με κάποια κίτρινη. Δεν είναι όμως έτσι. Όταν πάρεις μια γραμμή με κάποιον πρέπει να την ακολουθήσεις ή θα τραβήξεις τα δύσκολα και θα έρθουν και τα καλύτερα μετά. Ναι, ρε φίλε, όμως όταν κυβερνάει κάποιος ναι. Και εσύ πας και τραβήξεις γραμμή με θα την αντιπολίτευση. Θα βγάλεις κανένα. Δεν γίνεται. Θα βγάλεις άμα τραβήξεις γραμμή με την αντιπολίτευση, γιατί ξέρεις τι, τον άλλο χρόνο που θα είσαι πάλι με τον κάποιον μπορεί να είναι αντιπολίτευση εκείνος. Πάλι θα βγάλεις το κανάλι μετά, κατάλαβες. Τον άλλο χρόνο μπορείς να αλλάξεις τα δεδομένα. Τον άλλο χρόνο δηλαδή, δεν είναι. Αυτή τη στιγμή είναι κυβερνήτης κάποιος. Πας με τον κυβερνήτη. Άμα τον Οκτώβριο αλλάξεις κυβερνήτης, πας με τον κυβερνήτη. Δεν πας μετά. Μετά είναι άχρηστο. Ξέρεις τι γίνεται. Το θέμα είναι στα δύσκολα να πας. Στα εύκολα μόνο σου πηγαίνεις. Το ξέρουμε, αλλά είναι αργά μετά. Και τώρα στα δύσκολα που πήγαμε ρετζόρα δεν καταλάβαμε. Τίποτα, υποφέρεις κανένα χρόνο, αλλά μετά θα είσαι αλλιώς. Και να σου πω και αλλιώς. Ναι. Άντε πήγαμε στα δύσκολα μαζί. Άντε αυτός που υποστηρίζει νομερική ραδιοφωνική παραγωγή, καλημέρα Κωστή μου, ότι είναι καλός προπονητής. Mm. Να σου πω εγώ πέντε λόγους για τους οποίους δεν είναι καλός προπονητής και παράγοντας. Για πες μας. Για το συγκεκριμένο μιλάς. Ωραία. Για το συγκεκριμένο μιλάω, ναι, για ποιο θα μιλήσουμε, για άλλο. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τεχνικό σχεδιασμό, Σανιά Ελουντούλου, Σαμαρά Γεωργιάδη, Λιόνης Καλογέρης, ναι. Ο Καλογέρης που πήγε στο δικαστήριο και θυμάται τι του είπε. Ναι, μαζί σου. Ναι. Λουντούλου, Νάκα, Κωνσταντινίδη από δράμα του Γενάρη, ξεχνάω κάποιον. Από αυτούς ρε φίλε, αν ξέρεις το Γεωργιάδη δεξιά, το Λιόνι αριστερά.
Ο Καλογέρης μέτρια πράγματα. Ο Ελουντούλου ένα παίζει, πέντε δεν παίζει. Τι παίχτες είναι αυτοί. Είναι και τι λεφτά είχε όμως, να ξέρεις. Εσύ θες να μου πεις ότι με τα λεφτά που είχε για αυτούς τους παίχτες ότι δεν μπόρεσε να βρει καλύτερους. Δεν ξέρω. Ο Φυσέκης είναι εντάξει, άλλο σενάριο. Εγώ να σου πω, Θοδωρέ, κάτι. Προπονητικά λίγα πράγματα είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέω και εγώ, ρε φίλε, είχε μαλώσει με τον Κίνο. Τον έδιωξε γιατί μαλώσανε. Με τους μισούς ήταν μαλωμένος, δεν παίζανε γιατί είχαν μαλώσει. Πάει στην Αρμία και από το 70 και μετά καθόταν στον πάγκο της άλλης ομάδας γιατί τον γιούχαραν μέχρι και ο παδί δική μας. Αυτός ρε φίλε τι είναι, μπορεί να ασχοληθεί αυτός ο άνθρωπος με το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και ο Αρβανίδης τον είχε με το στόμα και δεν τον είχε συμβόλαιο. Εννοείται ρε φίλε, πώς θα τον είχε. Ανέβα κατέβα στο λεωφορείο τον είχε συνέχεια. Δηλαδή τι άλλο θες να σου πω. Θες να σου πω για την εσωστρέφεια μέσα στην ομάδα, μαλωμένος με όλους. Για τους οπαδούς που δεν τους εμπνέει, ποδόσφαιρο που δεν έπαιξε. Θες να πούμε για έλλειψη συμμετοχής στις δημόσιες σχέσεις τις δικές του και έλλειψη συμμετοχής στις δημόσιες σχέσεις της αντίπαλης ομάδας που διεκδικούσε την άνοδο. Αυτός είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να το βάλει στην αντίπαλη ομάδα που διεκδικεί κάτι μαζί σου για να τα καταφέρεις εσύ και να χάσει άλλη. Να σας θυμίσω για τον Λεχόνα Σερών και έχω 50 χιλιάρια και θέλω να πάρω την ομάδα γιατί είμαι από τις Σέρες. Αυτά τα πει ο πρόεδρος σε μένα, ο Χαλκίδης. Ναι, αλλά αυτά δεν τα ακούμε. Εμείς ακούμε τα παγόρε, φίλε. Τα παγόρε, φίλε. Ναι, βρε, δεν λέω για σένα. 30 τα Χριστούγεννα, 20 το Πάσχα. Ήρθα να πάρει το Πασέρα, εγώ μου είπε ο Χαλκίδης. Τι λέει, τι ψηφίζουμε. Θα τα πω, Παναγιώτη, πες τα μου, λέει. Ας τα πει. Ποιο γουστάρει, πέσε έτσι. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε, Κυριάκο. Αλλά όταν τα έλεγα εγώ, κράζαν οι άλλοι. Λέγε, ψηφίζουμε Κυριάκο, Καρατζαφέρη, Χρυσή Αυγή, τι. Εγώ στην πολιτική λειτουργώ όπως στο ποδόσφαιρο. Σου είπα το εξής. Ναι. Ότι βλέπουμε... Τσίπρα, ξανά Τσίπρα. Άκου να σου πω, ρε, πώς λειτουργώ για να καταλάβεις. Εσύ δεν λες ότι ένας τερματοφύλακας για να αποδώσει καλά πρέπει να έχει ένα καλό από πίσω γιατί αλλιώς χάνει το 25 με 30% της αποδοσής του. Εννοείς δηλαδή ένα καλό, μια καλή ρεζέρβα, ναι. Βέβαια. Ναι, οπότε πώς πρέπει να σκεφτόμαστε στατιστικά τις εκλογές. Παίζουν γκάλοπ όλα τα κανάλια ένα κόμμα. Ναι. Εμείς πάμε για να έχει την καυτή ανάσα από πίσω και να φοβάται μην χάσει την εξουσία, να στηρίξουμε το δεύτερο προκειμένου να τον κάνουμε να έχει την πίεση και να κάνει σωστά πράγματα. Αλλά το θέμα του είναι τώρα, την παίρνει και το υποκειμενικό κομμάτι. Άμα τώρα παράδειγμα μια κυβέρνηση θεωρητικά αποτυχημένη είναι αντιπολίτευση, δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι, θα σκεφτώ πιο ορθολογικά και θα δω τι έχει κάνει το κάθε κόμμα στην κοινωνία. Σωστά και λάθος, θα τα ζυγίσω και θα τα στηρίξω ανάλογα το κομμάτι. Πολύ καθένα. Σωστά μιλάς. Λοιπόν, άκου μήνυμα, ρε, πριν κλείσεις. Παιδιά, μη μασάτε, υπάρχει παγκόσμιο πρόβλημα. Όπως λέει και ο Πούτιν, αν διαβάσατε για την Ελισάβετ της Αγγλίας, έχουμε εισβάλει, λέει, ερπετοειδή όντα. Έτσι λέει και εδώ. Ένας... Παιδιά, επαναλαμβάνω, λέει, τα πράγματα είναι σοβαρά. Πολλοί γνωρίζουν, υπάρχουν, λέει, ερπετοειδή και ανάμεσα σε πολλούς λεγόμενους πολιτικούς εδώ εναντίον όλων μας. Τα ερπετοειδή. Ρε μπας και είναι παοξής και βλέπει ότι ανεβαίνει ο Άρης και βλέπει ερπετοειδή. Ρε Ραπτόπουλο, ό,τι και να ψηφίσουμε όταν γίνουν εκλογές, να ξέρετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βγει. Γιατί το θέλει η Αμερική που μας κάνουν ό,τι θέλουν. Λέει, γι' αυτό πάμε, δεν πάμε, λέει ένα και αυτό. Αεκάρωμα. Επειδή με πήγε στο πολιτικό, να πούμε κάτι και να κλείσω για να μιλήσω και οι επόμενοι. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά εκπροσωπούσε τη λαϊκή δεξιά. Ναι. Και άμα μιλήσεις με ανθρώπους που βρίσκονται μέσω μισό της κοινωνίας. Και είναι το επιχειρήν η ελεύθερη επαγγελματία και οτιδήποτε, θα σου πούνε θετικά σχόλια. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία άλλαξε σελίδα και πήγε προς τον νεοφιλελευθερισμό. Οπότε άλλαξε και ταυτότητα σαν κόμμα. Δεν σημαίνει ότι είναι το ίδιο με παλιά, γιατί μερικοί έχουν κάποιες θετικές εντυπώσεις από τον Σαμαρά, παρότι έκανε ό,τι έκανε. Το μόνο σίγουρο είναι το εξής, ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με ειλικρίνεια, να πούμε ότι όποιος και αν έρθει η κυβέρνηση. Θα υπάρχει μνημόνιο θέλοντας χυμή. Οπότε να δούμε ποιος είναι ο πιο ικανός να χορέψει μέσα σε αυτό το μνημόνιο. Τι ικανός, ρε φίλε, αφού άλλα μας λένε στην αρχή και άλλα κάνουν μετά, ρε φίλε. Τι να πιστεύεις από αυτούς τώρα, για πες. Ρε φίλε, κρίνεις από τις πράξεις, τι έκανε ο καθένας. Ναι. Αυτό σου λέω. Τι έκαναν οι προηγούμενοι δηλαδή, άντε να πούμε. Οι προηγούμενοι τι έκαναν, ρε φίλε, ο καθένας έκανε το κομμάτι του. Ναι. Αυτοί τι κάνανε τώρα, άλλα δεν μας είπαν, άλλα δεν κάνανε. Καλά, να σου πω κάτι, όταν έχεις φάει. 30 χρόνια παπά, Γιωργάκη, Ανδρέα, όχι εσύ συγκεκριμένα, λέω σαν λαός. Και αυτοί τι κάνανε, τα ίδια πράγματα δεν μας είπανε, τι κάνανε. Τι ξαναφάς τέτοιο παπά Γενάρη και Σεπτέμβρη, και Σεπτέμβρη πολύ περισσότερο που έχει κλείσει τράπεζα. Φαντάσου τι. Ναι. Είσαι άξιο τη μοίρα σου. Όχι, δεν είσαι. Φαντάσου τι κανάλι βγάλανε από του προηγούμενου. Πόσο αγανάξαν από του προηγούμενου. Φαντάσου τι παπά έφαγε ο λαός και πόσο άξιο τη μοίρα δεν είχε να παθαίνει. Όταν κατεβαίνει ο λαός κάτω και το 70% λέει όχι και εσύ πα και το κάνει ναι.
και μετά από λίγο έχουμε εκλογές και σε ξαναστηρίζει ο κόσμος. Δεν φταίει ο Τσίπρας. Δεν φταίει φυσικά ο Τσίπρας, αλλά μήπως αγανάκτησαν αυτοί όλοι από τους πιο προηγούμενους. Ρωτάω εγώ τώρα. Δεν λέγεται αγανάκτηση, ρε φίλε. Είναι, λέγεται ότι σουτάζω μία τρίμηνη σύμβαση και τσιμπάς. Αυτό λέγεται. Έτσι λες εσύ. Εγώ περίμενα από το λαό και τελειώνω. Όταν έγινε το δημοψήφισμα και είπαμε όχι, και ο Τσίπρας τελικά είπε το ναι και σε όλα ναι, και κάναμε εκλογές, εγώ περίμενα τουλάχιστον ότι ο Λαφαζάνης θα μπει στη Βουλή. Τώρα θα μπει. Ήταν τόσο τρομακρατημένοι οι Έλληνες από τα μίντια, όπου πιστήκανε ότι χωρίς το μνημόνιο δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Ναι. Να σου πω κάτι λεφτά. Και πρόσεξέ με τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εγώ γιατί ήμουν εναντίον της απεργίας των δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι σκυλιάσανε να πάμε στο μνημόνιο. Σκυλιάσανε. Ναι. Ήρθε το μνημόνιο, το οποίο φυσικά δεν είναι ευχάριστο για κανέναν από εμάς, αλλά ο κλάδος των δημοσιογράφων πίστεψε ότι αυτοί θα είναι προνομιούχοι. Ναι. Γι' αυτό ο λαός δεν τους γουστάρει. Ναι. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό ο λαός δεν τους γουστάρει καθόλου. Το θέμα ποιο είναι με αυτό που γι' αυτό βλέπεις, συγγνώμη Θόδωρε. Ναι, ναι. Γι' αυτό βλέπεις τα περισσότερα σπίτια, μαγαζιά, κλειστές τηλεοράσεις. Αυτό που γίνεται το τελευταίο καιρό με τις τηλεοράσεις και ότι το διαδίκτυο έχει πάρει φωτιά γιατί δεν θέλουν να ακούν τις ειδήσεις με αυτόν τον τρομοκρατικό τρόπο. Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου έχω δει, εγώ με τηλεορασάκιας. Ναι. Πρώτη φορά έχω δει στη ζωή μου το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο, σε σπίτια φίλων αυτό και τα λοιπά, λυσά, μαγαζιά, κλειστές τηλεοράσεις. Ναι. Ναι. Δεν το περίμενα. Απλά το θέμα ποιο είναι, για το κόμμα που είπες ότι δεν μπήκε στη Βουλή, ναι, ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Περίμενα, λέω. Ο άλλος που λέει κάτσε ρε φίλε, εμείς είπαμε ναι και είπαμε όχι και τα λοιπά, φεύγω εγώ. Δεν είπε φεύγω να φαζένεις. Ναι, ναι, ναι. Ήταν τόσο το τρομοκρατικό χτύπημα των μίντια απέναντι στο λαό, που ακόμα και ο Λαφαζάνης που επαναστάτησε δεν μπήκε στη Βουλή. Ναι, για να εισέλθεις σε αυτό το κτίριο των 300 καθισμάτων, πρέπει να κάνεις μερικές υποχωρήσεις και να σου θυμίζω τον κύριο που μπήκε στις τελευταίες εκλογές, ενώ 20 χρόνια ήταν σε ένα κανάλι με 0,01%. Μάλιστα. Ο οποίος έκανε κάποιες υποχωρήσεις λίγο προς πλοία και λίγο προς θρησκεία. Πλοία και θρησκεία. Μάλιστα. Κατάλαβες. Άμα δεν κάνεις υποχωρήσεις μεγάλε, δεν μπαίνεις σε αυτό το κτίριο. Και από τη στιγμή που κάνεις υποχωρήσεις, δεν μπορείς να ακολουθήσεις την ιδεολογία σου και εξυπηρετείς συμφέροντα άλλων. Οπότε, γι' αυτό σου λέω, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Πρόβλεψη για τον Ιούνιο. Θα έχει κάνει ο Άρης εκαθάριση. Τι πλάκα, ρε. Επόμενη γραμμή, ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Χίλια χρόνια Ηρακλής. Γήπεδο στον Ηρακλή. Τα παρά στο Κουρδιστάν. Ρε φίλε. Τάσο. Χρόνια πολλά. Γεια σου, ρε Τάσο. Και το οδηγό θα τα ξαναείπαμε. Τι κάνει, Τζόρνα, καλά. Καλά, φίλε μου, καλά. Όπω θα λε, κατάλαβα το Κουρδιστάν. Προχθές, ρε φίλε, να πούμε, σε άκουσα μια μέρα πότε ήταν. Ναι. Και σε γούσταρα γιατί πήρε ανάποδε 2-3 φορέ βγήκε. Από γά, τα είχα πιει. Ναι, τα έχει πιει, λέω, είναι ματιαγμένο αυτό τώρα. Λοιπόν, έκραξε, δεν με νοιάζουν ποιοι είναι οι άλλοι και τι είναι. Ναι. Και ξέρω εγώ και θυμάσαι εκείνο που λέγαμε τότε που, για τα εισιτήρια και το τόνισε. Ναι, ναι. Και ναι, μ' άρεσε, ρε φίλε, ναι, γιατί έπιασε το πρόβλημα, κατάλαβε. Γιατί ο Κώστα άρχισε την κόντα, ξέρει, θα γινόταν επεισόδια. Ναι. Και τώρα και εγώ τον Κώστα, πότε έγινε επεισόδια. Πότε έγινε επεισόδια, α πούμε. Ναι. Από το 78 που φύγει από μωρό πήγα. Θα έπαιρνε καμιά 300, τότε 250. Εσύ θα πλήρω... ποτέ να γίνανε επεισόδια. Ποτέ δεν θυμάμαι. Εγώ πήγα πολλέ φορέ στο Καφτατζόγλου. Ποτέ δεν γίνανε. Τι επεισόδια. Από την ιστορία με τη Λιλέο τότε κάτι ιστορίε που είχαμε. Με τον Ολυμπιακό. Σε ένα παιχνίδι Ηρακλή Ολυμπιακό γίνανε μέσα και ήμουν και εγώ τότε. Κάτι μπορεί να γίνανε με τον Πάκο, δεν γίνανε ποτέ όμω. Στο 2-2. Πάντα από πέναντι ήταν οι δικοί μα, θυμάμαι. Φωνάζαν τους Παοξίδες, κάναν. Μόλις βγαίναν έξω, ψάχναμε τους Ηρακλήδες που πήγανε δίκαιο μας. Ναι, και καλά, με το Ζόρα τον κάνουμε αντίπαλο, ρε φίλε. Με το Ζόρι. Ναι. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Ποιον αντέ και καλά να κάνουμε. Τον Ηρακλή, δεν γίνεται αυτό. Εντέ και καλά να κάνουμε τον Ολυμπιακό, ρε. Είναι ο Ολυμπιακός, ρε. Πώς είναι ο Ολυμπιακός. Ποιος είναι, ρε φίλε, τώρα. Για πες τους αντίπαλους σου. Δεν μου λες. Πόσους τίτλους έχει ο Παοκ. Άσου τίτλους. Έξι. Τέσσερις και δύο έξι. Ο Ηρακλής έχει έναν. Ωραία. Ο Ολυμπιακός πόσους τίτλους έχει. 40. 40. 50. 50. Ναι. Ποιο αντίπαλο ποιο είναι, ο Πάοκ με τον Ηρακλή. Με το τίτλο το κάνει στον αντίπαλο. Με τι τίτλο. Φορές... Ξεκινάει το πρωτάθλημα, ποιο διεκδικεί τίτλο. Κανένα. Μόνο Ολυμπιακό. Άσε ρε μεγάλο. Τι διεκδικεί τίτλο. Ο Ολυμπιακό και ο Πάοκ.
Και τώρα θα μπει και η ΑΕΚ φυσικά. Και ο Παναθηναϊκός, αυτές τις τέσσερις ομάδες. Ρε άμα κλάσει ο Παναθηναϊκός. Άσε ρε φίλε τώρα. Ρε άμα κλάσει ο Παναθηναϊκός. Τι θα γίνει. Θα βρωμήσει μεθάνιο όλη η Θεσσαλονίκη. Από ποια άποψη. Από ποια άποψη. Ο Παναθηναϊκός σαν οντότητα. Που είναι άρρωστος τώρα. Τι μιλάτε, ρε, ποιος ΠΑΟΚ. Σοβαρά μιλάς. Μπροστά στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Στους τίτλους μιλάς. Δηλαδή εσύ κοροϊδεύεις τον Ηρακλειδέα. Όχι, που λέει είμαι αντίπαλος του ΠΑΟΚ. Ενώ εσύ είσαι αντίπαλος του Ολυμπιακού. Πλάκα κάνεις τώρα. Ποιος θα γελάσει τώρα. Ο ΠΑΟΚ με τον Ηρακλειδέα και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Τον Γκάζι θα τον φέρω και για σένα. Δεν τον φέρω μόνο για τους άλλους. Ποιο Γκάζι. Τον γιατρό. Ακάζι. Ναι, τον Γκάζι. Δηλαδή αν μου πεις τώρα ότι ξεκινάμε το πρωτάθλημα και έχουμε αντίπαλο τον Ηρακλή για το, γιατί ο ΠΑΟΚ πηγαίνει για πρωτάθλημα. Ναι. Ή άντε στη χειρότερη σου λέω πάει τελικό κυπέλου, πάει για Champions League να σου πω στη χειρότερη. Ναι. Και αυτό είναι ο σκοπός. Και θα έχω αντίπαλο τον Ηρακλή, ρε γελάει ο κόσμος. Όχι τον Ολυμπιακό δηλαδή. Ε, ποιον θα έχω. Τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Ποιον θα έχω άλλο. Ναι. Ναι. Εγώ ξέρω ότι ο Άρης θα έχει επέκταση, εμείς δεν θα έχουμε. Ναι, είναι δύσκολη χρονιά, δυστυχώς. Τι δύσκολη, μόνο δύσκολη. Εγώ το λόγο και δύσκολη. Φίλε, άκου, Τάσο. Οι φίλοι του Ηρακλή έχουν θέσει βέτο μόνοι μας. Είναι απλά τα πράγματα. Ο Παπαθανασάκης λέει μόνος μου δεν μπορώ. Υπάρχει αδιέξοδο. Το μόνοι μας σημαίνει σου Παπαθανασάκη, ή μένεις και λειτουργείς την ομάδα μόνος σου, ναι, χωρίς βοήθειες, ή τη δίνεις σε κάποιον που μπορεί μόνος του, ή κάνουμε κουμάντο εμείς. Εσύ τι καταλαβαίνεις από όλα αυτά. Αυτό που λες εδώ και καιρό για Super 3. Ε, μετά καταλαβαίνεις. Εδώ και καιρό. Καταλαβαίνεις μετά τι. Εγώ το είπα, γι' αυτό δεν είχα και ενευριασμό. Όχι, οι Ηρακλειδείς έχουν μια. Ούτε η θύρα 10, ούτε η θύρα. Καλός ή κακός, κάνει η θύρα 10 κουμάντο. Δεν κάνουν οι απάτσι, δεν κάνουν ξέρω κτλ. Αυτοί κάνουν κουμάντο. Στο οπαδικό. Αυτοί περνάνε μια ιδεολογία στην ομάδα. Τέλος πάντων, θέλουν να περάσουν μια ιδεολογία στην ομάδα. Που λέει ανεξαρτησία, μοναξία κτλ. Αυτό για να γίνει είναι ωραίο. Αλλά χρειάζεται δύναμη. Χρήματο. Τι θα πει η δύναμη. Όχι. Χρήματο μεγαλομέτωχος, με 20.000 στο γήπεδο γεμάτο, πολιτικοί να παρακαλάνε να κάνουν το καφτατζόγλιο για να πάρουν ψήφους κτλ. Το έχετε αυτό. Όχι. Λοιπόν, η άποψή μου. Πρώτα δυναμώνετε και μετά γίνεστε ανεξάρτητοι και πηδάτε τον κόσμο όλο. Πρέπει να κρατηθεί ομάδα. Ναι. Εγώ δεν είμαι αντίθετος με τη φιλοσοφία. Άκουμε. Εγώ δεν είμαι αντίθετος με τη φιλοσοφία, είμαι ανεξάρτητος, είμαι μόνος μου. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη μεριά, αν κάνεις αυτό που έκανε ο Ντάν Γεωργιάδης, ο προπονητής, που όταν αρρώστησε και πέθανε, του είπε ο Βαρδινογιάννης, σου δίνω λεφτά για εγχείρηση να σωθείς και λέει ο άλλος όχι και πέθανε, κάντο. Θα γραφτείς την ιστορία. Κάντο. Εμένα πάλεψε μόνος σου. Με ενδιαφέρει Κώστα να μην φύγουν οι πιτσιρικάδες Κυριακή που ακούω για αυτά, μην ξαφανιστούν όλοι αυτό. Το Κυριακή δεν έγινε ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Λοιπόν, μου ζήτησε το τηλέφωνο του Σαραμαντά ο Καρατζαφέρης. Ο Γιάννης. Πήρε τηλέφωνο, ήμουνα στο hardball, ήμουνα σε ένα ίντερνετ εκεί, μελετούσα κτλ. Και με παίρνει, μου λέει ο Γιάννης ο Καρατζαφέρης, θέλω το τηλέφωνο του Σαραμαντά να το βγάλω τηλεόραση κτλ. Από πού και ω που ρε Γιάννη, τον καλέσα στην Εθνική, τον θέλει ο Παναθηναϊκός και ΑΕ. Πάει ο Σαραμαντά, το λέω εγώ. Πάει ο Βέλιος. Αυτό πάει ο Περόνε. Πάει ο Ρωμάνος. Αυτό πάει ο Λαζάρ. Πάει ο Μπαρτολίνη. 8 με 10. Ναι, πάει. Πόσο καιρό το λέω. Ωραία. Ποιους θα φέρεις. Θέλουν λεφτά. Με τι διαιτησία θα τους φέρεις. Θέλουν λεφτά. Πώς θα τους φέρεις. Ναι, λεφτά. Είναι ερωτήματα αυτά. Αν μπορέσεις, μαγκιά σου. Εγώ δεν λέω πάρε παρακάλα. Εγώ λέω μόνο σου, φτιάξτα και κάντα. Είναι αυτή η φιλοσοφία σου. Είναι αυτός ο δρόμος ζωής. Λες εγώ θέλω έτσι. Και απαιτείς από το μεγαλομέτωχο να ακολουθήσει, ναι, τη δική σου κουλτούρα. Α, μπράβο. Αλλά λεφτά θα τα βρείτε. Κάτσε ρε φίλε. Κουλτούρα αυτή και τα λεφτά ποιος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Σωθεί ομάδα. Πώς θα σωθεί ρε φίλε. Για πες μας. Ας στείλω Ολυμπιακός 15. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Εμένα δεν με πειράζει όρδα. Εσύ είσαι ενάντια στην ανεξαρτησία αυτών. Μα παίρναμε πέσα τον Ολυμπιακό. Είπα μέχρι τελευταία του Πουσαρίδη. Όταν μπας και τον λες μην τους δίνεις εισιτήρια. Όλα και, μαζί και είναι οικονομικό πρόβλημα αυτό. Και το πρόβλημα βγαίνει τώρα. Το οποίο δεν το έχει ο Ηρακλής ανέκαθεν. Και τον κάνει τώρα όταν βγαίνει ο άλλος και μου λέει εγώ τον είπα. Εσύ ποιος και τον είπες ρε ο φίλος μας. Πήγα και τον είπα. Ποιο να πεις, τι δουλειά έχεις εσύ. Ήταν τότε ρε φίλε που πουλήσαν τον Κωστή. Τώρα μην με τρελαθούμε τώρα. Δεν θέλω να μην τρελαθούμε τώρα. Μια ζωή, καλό πρόεδρο είχατε και αυτά. Δεν γίνανε κλίματα, μια ζωή στον Ηρακλή γίνανε. Από παλιά. Ζήσανε αυτοί αυτά. Να βλέπω Κωστή Νικολάδη απέναντί μου σε ένα Κύπρο και να τραβάμε σκλωσίσω κατά τζόγλιο.
Δεν τα ξεχνάω αυτά. Και λίγο πολιτική θα σκοστάσει. Εμείς όταν είμαστε κοντά στα ίδια μια ζωή στα πολιτικά. Αν ο Κούλης ακολουθήσει ακριβώς τα βήματα του μπαμπά του, εγώ θα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Εγώ δεν τους πιστεύω όμως, να ξέρεις. Λέω, αν ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα του. Για πολλούς λόγους δεν τους πιστεύω. Γιατί τα είχε πει τότε ο άλλος ότι κάποτε θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Κάναν και συγγένεια με πολλούς και δεν τους πιστεύω. Είναι αυτά τα άσχημα. Και τι κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τίποτα. Εγώ δεν ξέρω, θα δω τι θα κάνουμε να πούμε. Εγώ θα πάω πιο. Εγώ πήγα, είναι πιο δεξιά, αλλά και τι θα γίνει. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα δούμε. Κόμμα νωρίς. Πού πήγε ο φίλος? Πιο δεξιά. Πιο δεξιά πήγε. Πιο δεξιά πήγες. Σιγά μπες καχαντάκι. Πάμε σε γραμμές. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα. Είπαμε μάλιστα. Καλά, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Τι κάνετε? Καλά, καλά, καλά. Άνα, μπράβο. Ιορδάνη. Έλα. Μπράβο. Για απολαύσεις της ζωής μιλούσατε νωρίτερα. Ναι. Εν συντομία, ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε, ό,τι τεραπάξει. Οι άντρες λένε το πουλί μας. Ναι, ναι, σωστά. Οι γυναίκες λένε το μύδι μας. Και οι μητασιών λένε ο ποπός μας. Ό,τι ευχαριστεί τον καθένα. Ναι, όπως γίνεται. Είναι απόλαυση. Τι να κάνουμε τώρα. Και άμα δεν δοκιμάσει, δεν ξέρει τι απόλαυση είναι εκείνη. Άκου, δηλαδή όλα μπαίνουν μέσα στο στόμα και καταλήγουν κάπου και μετά βγαίνουν. Όχι, από εκεί που βγαίνουν. Που μια τρύπα μπαίνουν και από την άλλη βγαίνουν. Και να μπαίνουν. Να πούμε. Πάμε παραπέρα. Ναι. Το σίγουρο είναι ο ποδόσφαιρο, ξέρετε ποιο είναι σήμερα. Ψηλό. Τεχνίτης και γρήγορα. Άκου να σου πω τώρα γιατί εγώ έχω ένσταση. Άκου τι λέει. Ναι. Όλα αυτά είναι πολύ δύσκολα να τα βρει μαζί πακέτο. Άκου τι λέει. Οι σύγχρονες, άκου τι λέει. Οι σύγχρονες απαιτήσεις επάνω στον ποδοσφαιριστή, που μερικοί λυγίζουν και πεθαίνουν κιόλας. Ναι. Εντάξει. Ναι. Είναι αυτό που λέει. Τεχνίτης γρήγορος. Πού να τους βρεις όλα αυτά. Ο Πάοκ. Πάοκ είναι ο φίλος. Δεν ξέρω. Πάοκ είναι. Ναι. Με τον ορφανό τον Κώστα μιλούσα μια μέρα και του είπα το εξής. Ο Πάοκ τη δεκαετία του 70. Ειδικά μετά το 72, από το 72-73 μέχρι το 78, μια πενταετία δηλαδή φουλαριστή, είχε τέχνη, ταχύτητα, εύκολο σκοράρισμα, δύναμη. Και είχε και δύναμη, είχε και μπόι. Δηλαδή άμα δεις, Κωστίκος, Ορφανός, Σεντερμπακ, Φουντουκίδης, Πέλιος, Άγγελος Αναστασιάδης, ακόμα και ο Ασλανίδης. Ήταν σκληροτράχυλα παιδιά, ναι, αυτά. Και μιλάω για μπόι. Ναι. Δεν ήταν κοντή ομάδα. Φορτούλα 1,90. Γούναρης 1,81. Μπακ δεξί. Ναι. Τα και ψηλή ομάδα. Γκολ. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει ούκο λίγα και με το κεφάλι. Στον αέρα. Ήταν και το πακέτο και ο αέρας εκεί. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν για την εποχή της εκείνη ομάδα πολύ ολοκληρωμένη. Είχε πολλά καλά στοιχεία. Μπακ που ανέβαιναν, που ανεβαίνουν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αλληλοκαλύψεις. Κοντός στο στυλ του Κάτσε, το Δαμανάκι. Κερμανίδης έξω δεξιά 1,82. Δεν ήταν ομάδα, δηλαδή ήταν και αθλητική ομάδα. Λοιπόν, εγώ επειδή τυχαίνω να ζω εκτός Ελλάδος. Μάλιστα. Και παρακολουθώ το αγγλικό ποδόσφαιρο. Προχθές βγήκε ένα παιδί 17 χρονών σε μια από τις μικρές ομάδες σχετικά της Premier League και κάνανε μια ανάλυση εδώ στο BBC στα αθλητικά και βγάλαν το παιδί, να πούμε, βγάλαν μάλλον το καπέλο στο παιδί, πρωτοεμφανιζόμενος αφρικανικής καταγωγής, Άγγλος τρίτης τέταρτης γενιάς. Ο όνομα δεν σας πω, αλλά θα κάνει μεγάλη εκπλήξη. Λοιπόν, να τρέξουμε για το τελευταίο. Ναι. Στην Ελλάδα ο Έλληνας τις τελευταίες 2 ή 3 δεκαετίες δεν ψηφίζει λόγω ιδεολογίας ή κοινού συμφέροντος. Καθαρά ψηφίζει για την πάρτη του. Όποιος τούνταξε ή του έφτιαξε ή θα τον κάνει καλά, με εκείνον πήγε. Ωραίος μάγκας είναι ο ακρότης. Εγώ ξέρω ότι ξεχνάει. Ωραία τα λέει. Ο Έλληνας ξεχνάει. Όχι, ωραίος μάγκας είναι ο ακρότης. Λέει για το ότι είμαστε παρτάκηδες. Έτσι. Να το τελειώσω, σε παρακαλώ. Φυσικά. Λοιπόν, αυτό όλο έβαλε την κατάληξη, μάλλον κατάληξη χώρα σε αυτό εδώ το επίπεδο του παρτισμού, του εγωισμού. Να σου κάνω μια ερώτηση όμως.
Εμείς τώρα κρίνουμε, εσύ και εγώ και όλοι μας, κρίνουμε τον κόσμο που ψηφίζει. Κρίνουμε εμάς, ρε. Κρίνουμε εμάς, ναι. Κρίνουμε τον Έλληνα. Κρίνουμε εμάς, ρε. Εμάς που ψηφίζουμε, εντάξει. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Ψηφίσαμε τους ΜΕΜ, ψηφίσαμε τους ΔΕ, ψηφίσαμε και τους άλλους και είδαμε πάνω κάτω όλοι το ίδιο. Άμα. Ρωτάω κι εγώ τώρα, αυτούς δεν πρέπει να τους κρίνουμε. Και να πούμε ότι αυτοί δεν λειτουργούν βάσει λογικής που λέμε. Άκουσε τι λέει ο ακροατής, ναι, πολύ κατάλαβα ωραία. Τι μου είπε. Όχι, είπε πολύ ωραίο πράγμα. Αυτή τη στιγμή υποθέτει ο ακροατής μας. Συγγνώμη Κώστα, αυτοί σου πετάξανε το τυρί, ρε. Ναι. Και εσύ τσίμπησες. Και αυτοί τρώγανε, να πούμε, τους τενεκέδες. Αυτό σου λέω κι εγώ τώρα. Ξέρεις τι λέει ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Ότι σήμερα που δεν έχουν να μας δώσουν, ναι, να μας ταΐσουν, να μας πετάξουν τα ψίχουλα, απαξιώσαμε τα κόμματα. Απαξιώσαμε τις εκλογές. Γιατί φτωχήναμε. Δεν έχουν να μας δώσουν. Άδειασαν τα ταμεία. Αυτό λέει. Οπότε εμείς δεν αλλάζουμε. Οπότε, με τίποτα. Οπότε εμείς δεν. Να σε καλά. Ωραία τα λέει. Πολύ ωραία τα λέει. Όσο για τέχνη, ταχύτητα και εκτέλεση, αυτά είναι πακέτα. Ναι, αλλά και το τέταρτο βρεις... είναι η δύναμη, η γενική αντοχή. Στη δύναμη να τη βρει στο ψηλό, αλλά την τέχνη και την ταχύτητα δεν νομίζω να τη βρει. Την ταχύτητα. Αυτά τώρα. Δεν μπορεί να σε ένα από τον κόλο-κόλο, α το απόγω τα έργα. Από τα κόλο-κόλο του Κοντρέρας που ξεχνάνε να γυρίσουν να μαρκάρουν, που τρακέρουν και πέφτουν κάτω ξερή, που μαρκάρουν στα 50 μέτρα, χέσε με συγχώρη για την έκφραση. Ναι, ναι. Άστα τους Βραζιλιάνους. Στη Ευρώπη είναι το τυρί. Ομάδες τύπου Σιμεώνε, τύπου Κλοπ και τέτοια θα ψάχνεις. Όχι το Βραζιλιάνο που έχει τη Βραζιλία, την εθνική Βραζιλία στα Τάρταρα. Και τη Χιλή. Χιλιανό παίκτη θα φέρει εδώ, ρε. Εγώ λέω, ρε φίλε. Σερσερί. Άλλο λέω εγώ. Ότι θέλω για σένα, γενικά. Άλλο ένα 90, άλλο ένα 80. Πιο γρήγορη σου. Ρε, καταλαβαίνει ότι σπάνε σε φορτώσουν παλτά Μάγιο μήνα. Ο Κοντρέρας ο πονηρός. Το κατάλαβε, ναι ή όχι. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Ο πονηρός. Εγώ είμαι. Εσύ. Αν θυμάστε ιστορικά, οπότε ξεκίνησε η διαμάχη Ηρακλή ΠΑΟΚ. Το 78. Σε ένα αγώνα που έληξε Σόπαρος. Φώναζε λίγο, δεν σε ακούσαμε λίγο καθόλου. Ξαναπάρτε από την αρχή. Αν θυμάστε, λέω, το 78, σε ένα αγώνα πάω και Ρακλή στο Καθατζόγλιο, που ήταν όλοι μαζί ο κόσμος, βγήκαν οι παοξίδες έξω και από το απέναντι κτίριο που ήταν το υποσταθμός της ΔΕΗ. Δεν ήταν το 78. Ναι. Το 78, νομίζω. Το 80 ήταν, γιατί τις πέτρες τις έβαγα κι εγώ. Ναι, ναι, ίσως στο κήπεδο. Στο κήπεδο ήταν. Ναι, σε Κύπρο σε αγώνα. Πάω Κυρακλής 0-1 στο Καφτατζόγλιο όμως. Με γκολ του Ορφανίδη στο δεύτερο λεπτό. Ναι. Βγήκαν απ' έξω οι παοξίδες με τα κοντρόνια. Ναι. Με τα κοντρόνια και ρίξαν. Μας κάναν τα κεφάλια. Ναι, 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 ναι. Μετά ήρθε το 81 η απόπειρα δωροδοκίας. 80 έγινε πάλι. Η ίδια χρονιά ήταν. Ναι, 80 η απόπειρα δωροδοκίας. Και από πότε έχει έρθει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, θυμάστε? Εγώ ήμουν εκεί, στο 2-3. Εσύ καλά, εντάξει, μπήκες με μέσον κάτι. Όχι, ήμασταν καμιά δεκαριά χιλιάδες. Στο 2-3 κάνεις λάθος, Ηρακλειδία. 10.000, όλο το πέταλο. Ήταν η τελευταία φορά που πήγαν οι παοξίδες. Όχι, ψέματα. Ναι, και στο Ναλιούτα. Στο 2-3 με το Γκόβατς που έβαλε το κόλπο. Και στο Ναλιούτα ήταν, όχι. Ήταν και στο. Το 1-0. Το Σάντος, το 1-1, όχι το 1-0. Το 1-0 και το 1-1 που θα μπαίναν μέσα, το 1-1. Έχει μια δεκαετία. Όχι, όχι, δεν έχει δεκαετία. Πέντε έξι χρόνια. Χρόνια. Έξι χρόνια. Έξι. Όχι, όχι, όχι. Ρε φίλε, στο 1-1 με το 2010 σου λόγο. Καλά, λέει, ήμουνα κι εγώ. Ήμουνα κι εγώ. Με τον μαύρο που έβαλε το κόλ, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε του Πάου. Ήμουνα, το ήμουνα με τον Αλιούτα το 1-1. Τα Γιάννενα, βρε, που πήραμε και έβαλε και τα ακυρώθηκε του. Δεν υπήρχε τότε αυτόνομη θύρα, ρε παιδί μου. Παπάθηκε τότε. Δεν υπήρχε καν αυτόνομη θύρα. Δεν δίνουν εισιτήρια, ναι, μην μπερδεύεσαι. Ναι, άλλο τον, άλλο το άλλο. Στάσου να ολοκληρώσει. Δεν δίνουν εισιτήρια. Ναι. Ναι. Και βγαίνοντας ύστερα εκείνη τη φορά οι παοξίδες, μπήκαν στα γραφεία του Γάμα Σίγμα δίπλα και πετάξαν τα κύπελα έξω και είχαν βανδαλισμούς. Αν θυμάστε. Αυτά όλα είναι μαζεμένα. Έχουν γραφτεί στην ιστορία. Μην λέτε πότε είχαμε φασαρίες και πότε δεν είχαμε. Ποτέ δεν είχαμε. Αυτά δεν ήταν τίποτα. Αυτά δεν ήταν τίποτα. Τι ήταν αυτά, σιγά. Η απόπειρα δωροδοκίας του Πέλιου. Ποιος την έκανε δηλαδή, ποιος την έκανε, τι φταίει η απόπειρα, πού κολλάει στον κόσμο αυτό? Πέσαμε κατηγορία, ρε. Και εντάξει, δεν έγινε απόπειρα, δεν κατάλαβα τώρα. Ναι, αλλά. Τι άλλα. Αυτός που έκανε την απόπειρα. Δηλαδή να χάσει το κύπελο ΠΑΟΚ επειδή να μην παίζει. Αθώθηκε αυτός που έκανε την απόπειρα. Δεν ξέρω τώρα, άμα είχε μέσον και αθώθηκε, δεν ξέρω, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό. Δεν ξέρω, άντε, πώς γίνεται. Άμα υπάρχει προϊστορία, υπάρχει προϊστορία.
Δεν μπορεί να σβήσουμε την ιστορία. Ε, αυτό λέω και εγώ. Η ιστορία δηλαδή έγινε απόπειρα δρογές να μην τιμωρηθεί η ομάδα. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται. Μην τα ξεχνάς, ρε φίλε. Δικαίωμά σου είναι. Δεν είναι. Όλα αυτά. Τι μου θυμίζει τώρα, ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει τώρα εκεί στη Δράμα. Ναι. 50 δραμινούς δοξέους, 50 όλοι και όλοι, ούτε 50 είναι, που δεν γουστάρουν τον ΠΑΟΚ. Οι 50. Όλος ο νόμος Δράμας κολυμπάει στο ασπρόμαυρο, αλλά οι 50 με το μυαλό τους είναι οι δοξέοι, οι γνήσιοι που λένε αυτοί οι αματώδες ακούγες, δεν θέλουν τον ΠΑΟΚ. Γιατί λέει ο ΠΑΟΚ κάποτε τους έριξε. Πρόσεξε να δεις τώρα. Χαραλαμπίδης. Εγώ μάλωσα με τον παλιό πρόεδρο της δόξας, τον Γρηγοριάδη, του τάπα εκεί χύμα και τσουβαλάτα μπροστά του. Λοιπόν, Χαραλαμπίδης στον Παναθηναϊκό. Μπανάσας στον Παναθηναϊκό. Λουκανίδης στον Παναθηναϊκό. Όλοι στον Παναθηναϊκό, αλλά έπρεπε ο ΠΑΟΚ να τους βοηθήσει, να τους δώσει παιχνίδι να σωθούνε. Όχι, ρε φιλέ, δεν κατάλαβα καλά. Να σε σώσει ο Παναθηναϊκός. Να σε σώσει. Του λέω, ρε, εσείς τα παίρνατε δυνατούς παίκτες από τον Παναθηναϊκό. Καλά κάναμε, μου είπε ο Γρηγοριάδης. Καλά κάναμε, μου είπε. Καλά κάνατε, του λέω. Και ο ΠΑΟΚ καλά σας έκανε, του λέω. Που είμαι δραμηνός, ε. Προχθές έλεγες ότι πήραμε παίκτες δανεικούς από τον ΠΑΟΚ. Πότε πήραμε? Όχι δανεικούς, εγώ δεν είπα δανεικούς. Εγώ είπα παίκτες από τον ΠΑΟΚ. Ναι, παίκτες από τον ΠΑΟΚ που είχαν διατελέσει τον ΠΑΟΚ. Ναι, φυσικά, πολύ, πάρα πολύ. Ο Γουχού και τα. Και μόνο ο Γουχού, καμιά εικοσαριά θα είναι. Ναι, ναι, εντάξει. Πολύ. Δανεικό δεν έχει πάρει. Δεν είπα εγώ δανεικούς, κάποιος άλλος θα πει δανεικούς. Ναι, ναι, κάποιος. Μπορμπόκης, Γεωργιάδης, Κατσικαμπής, ξέρω εγώ, Λαζάρα. Δεν είναι μεταγραφή, καλή. Ναι, σαν ελεύθερη, σαν μεταγραφή, εντάξει. Ναι. Δεν μειώνει αυτό το πράγμα όμως. Εγώ λέω σαν βοήθεια το βλέπω. Καμιά σχέση δεν έχει αυτό τώρα. Ναι. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Βεβαίως. Αλλά σε στυλ βοήθειας δεν έχουμε πάρει. Τα τελευταία χρόνια. Δεν ζητήσατε. Εγώ πιστεύω αν ζητήσατε μπορεί να σας δώσω. Και από άλλες ομάδες δεν πήραμε. Ναι. Στυλ βοήθεια, έτσι όπως πήρε ο Άρης, ας πούμε, τρεις μαζεμένους. Τάτο. Διαμαντάκο και Ζαραδούκα. Και πιο παλιά ακόμα που είχε πάρει Καπερνέκα και. Ποιον άλλον πήρε ακόμη. Και αυτοί πήραν, αλλά του βγάλαν την ψυχή, να ξέρεις. Φαίνεται τον Κουμαριά, μου φαίνεται. Ο Κουμαριάς, μπράβο. Τον Κουμαριά. Μίλτος Κουμαριάς, μπράβο. Τα λέμε. Πέντε από το τέλος. Καλημέρα. Λοιπόν, παιδιά, επαναλαμβάνω. Αυτό που λέω ότι για να ψηφίσουμε. Όσο οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν και δεν αποφασίζουν ότι σε αυτό το σύστημα έχει τελειώσει οριστικά, τόσο περισσότερο θα υποφέρουν. 40 χρόνια και ο κοινοβουλευτισμός διέλυσε τη χώρα. Είναι αργά, φίλε, 600. Ναι. Σωτήρης από Γιαννιτσά, γυρίζω από Πάτρα και σας ακούω. Πότε έρχεσαι, Γιαννιτσά? Πιο μετά. Ιερά τέρατα, Τζόρνταν και Ραπτό. Σχολιάστε τον ΠΑΟΚ με προπονητή τον Φατίχ Τερίμ. Τι κάνει, λέει ο Ρώσος. Θα πέφτουν φάπες μέσα στην Τούμπα. Έτσι. Χαιρετίσματα από Δράμα έχουμε. Έτσι, ο 444. Πέντε από το τέλος. Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά. Να το σοπάκι. Έλα, κύριε Κώστα. Καλημέρα. Λοιπόν. Προχθές πήγα εκεί στον Πασχάλη, ήμουνα. Εμάθες. Πού? Την Παρασκευή εκεί ήμουνα. Πού? Στην Κατερίνη. Πήγα παντού. Εν πάση περιπτώσει πήγα και από τον Πασχάλη και από το μαγαζί. Ήμουνα και με τον coach. Τώρα θα πάτε στο Αρένα, Όχι στο Αρένα, στο Σέντρα. Στο Σέντρα και λέω στο Αρένα. Στο κτέλ απέναντι. Το έχω πάει 2-3 φορές για να πει στην εκεί. Ωραία είναι εκεί. Το ξέρω στο Βασίλη. Το ξέρω εξόψεως, όχι να έχω παρτίδες. Έχω πάει κανένα 2-3 φορές. Από την πλατεία Κωστή απέχει αυτό το σέντρο όπως όσο απέχει η Καμάρα από την Αριστοτέλη. Μόλις μπαίνεις Κατερίνη τώρα, γιατί πρέπει να πάμε στην πλατεία και ξαναγυρίσουμε δηλαδή. Όχι, λέω όσο απέχει η Καμάρα από την Αριστοτέλους. Ναι. Λοιπόν, γύρω 800 μέτρα. Ναι. Ένα χιλιόμετρο δεν είναι καλά. Τώρα είναι γεγονός ότι η δεκαετία του 80 άρχισε να βγάζει πρώτα αθλητές και μετά ποδοσφαιριστές. Βέβαια, άλλαξε το ποδοσφαιρι. Λοιπόν, δηλαδή. Ήταν άλλο το σκαρί το να το πω στον εαυτό τότε. Ο πρώτος, για μένα ο πρώτος βιομηχανοποιημένος ποδοσφαιριστής, ας πούμε, μεγάλος, ήταν ο Γκούλιτ. Γκούλιτ. Ναι. Ενώ οι άλλοι τώρα τη Αλάνας, όπως ήταν ο Μαραντόνα, ήταν της Αλάνας παίχτης. Σήμερα πάλι ο Μέση, ο μεγαλύτερος παίχτης του πλανήτη, είναι με τρίο αναστήματος, γιατί όλα είναι σχετικά. Στην Ελλάδα τώρα, με δύο από τους μεγαλύτερους παίχτες όλων των εποχών, ο Μίμης, ο Δωμάτιος και ο Παπαγιάννου, ήταν κοντοί. Συμφωνείς αυτό λοιπόν, ότι όσο πιο κοντός είναι ο παίκτης, όσο πιο πολλά χαρίσματα έχει?
Κοιτάξτε να δεις. Σήμερα δεν είναι απόλυτο. Και ο Πέλκας είναι κοντός, τι χαρίσματα έχει. Καλά, πες μου ένα ψηλό εσύ παιχτάρα που είναι δίμετρος. Δηλαδή είναι κοντός. Είναι γρήγορος. Είναι. Ψηλό γρήγορος είναι. Τεχνίτης είναι. Τεχνίτης είναι. Πώς τεχνίτης είναι. Πακετρακίνη στα μπακτήρια. Άσο ρε, ξέρει μπάλα τώρα το παιχνίδι. Σε παρακαλώ τώρα. Σκόρε είναι. Για ποιον άλλη. Για τον Πέλκα. Ξέρει μπάλα. Έλα ρε τώρα. Άσε με τώρα. Ξέρει μπάλα. Δεν μπορεί να τριπλάρει τον αριστερό μπακτο Σοηλέδη. Μωρέ τώρα παράταμε κι εσύ τώρα. Πάνε παρακούλα. Άσε με τώρα. Ο Δημήτρης Σαραβάκος. Πεκτάρα. Τι πεκτάρα. Ή πεκτάρα. Ή πεκτάρα. Λοιπόν, άλλος κοντός παίκτης. Δηλαδή. Μπαρζόφ, ο Μπαρζόφ, ο Βούλγαρος. Πεκτάρας. Όχι, ο Στράτος ο Αποστολάκης. Πεκτάρας. Ο Στράτος ο Αποστολάκης. Πεκτάρας. Πεκτάρα. Ο άλλος ο κοντός από τα Γιάννενα που πήγε στον Ολυμπιακό, όπως το λέγανε, ο Μπονόβας. Άντε, σε παρακαλώ. Μετριότητα. Μετριότητα. Γι' αυτό ήθελα να πω το εξής, ότι είναι σχετικά όλα. Τώρα, ο Δωμάτιο Μίμης, ο Παπαϊάννου, είναι μέσα στους τρεις παίκτες όλων των εποχών. Και ο Παπαϊάννου κακό και με κεφάλι. Ναι, γιατί είχε χρόνο αιώρησης. Στεκόταν στον αέρα. Που για να το πετύχεις αυτό, επειδή ασχολείσαι με τον αθλητισμό, Κωστή, θα πρέπει να έχεις φοβερούς ραχίους μυς. Ναι. Για να μπορείς να κάθεις στον αέρα. Όταν η Έλκα Τεβέρνα, αυτό ήταν στον αέρα. Αυτό ήταν πάνω ακόμα. Έτσι. Στεκόταν στον αέρα. Το Δέδες ήταν ωραίος παίκτης του Πανιούνιου. Βεβαίως. Και ο Γκάλης το είχε αυτό που στεκόταν στον αέρα. Στεκόταν βέβαια. Άλλαξε γενιά, άλλα παιδιά είναι αυτά τώρα. Που στεκόταν στον αέρα. Αυτά τα παιδιά, κύριε Κώστα, τώρα είναι άλλη κατάσταση, άλλα παιδιά. Αυτά τα ώρα που είναι 25 και κάτω, 27 και κάτω, ξέρω εγώ τώρα, η επόμενη γενιά από εμάς, ας πούμε, είναι άλλα παιδιά. Είναι παιδιά πολύ μάλθακα αυτά τα παιδιά. Δεν έχουν αυτή τη δύναμη που είχαν οι προηγούμενοι, ρε παιδί μου. Εγώ το μόνο ψηλό 1,85 είναι 1,90 που είχε και φοβερή τεχνική κατάρτιση που θυμάμαι και τον έχω σαν παράδειγμα είναι ο Μάρκο Βαν Μπάστεν. Μάλιστα. Αυτή η τριπλέτα κάναν και τη διαφορά εκεί στην Ελλάδα. Ναι, η Γκούλιτ Βαν Μπάστεν. Ράικαρτ. Πολλές φορές έχω πει ότι η ομάδα είναι όπως είναι ο κορμός του δέντρου. Είναι το νούμερο 1, το νούμερο 5, το νούμερο 10 και το νούμερο 9. Και το 8 είναι μέσα. Τώρα μπήκε το 8. Αυτός ο κορμός έτσι είναι και τα υπόλοιπα νούμερα είναι τα κλαδιά. Καταργήθηκε αυτό το 10 είναι... και μπήκαν 2 οχτάρια μέσα τώρα. Ναι, καταργήθηκε. Έχει δίκιο, Κωστή. Καταργήθηκε το 10 και... Αυτό λέγεται άξονας τώρα. Ναι. Λοιπόν, αλλά πάντοτε... επειδή η διατροφή είναι διαφορετική τώρα, βλέπεις ότι βγαίνουν παιδιά με μέσο όρο ύψους πάνω από ένα 75. Αφού μεγαλωμένα με κούτις αυτά τώρα και με κορνφλέξ τώρα. Πάνω από ένα 75. Ο τερματοφύλακας τη δεκαετία του 60, ο 1,80, θεωρείται ψηλός. Βέβαια. Θεωρείται ψηλός. Εγώ, Κωστή, να φανταστείς τώρα με τον Κώστα του Καραπατή και με τον Αλέφαντο, έκανα πολύ παρέα. Πρέπει εδώ ο αφιλότιμος πριν από 3-4 χρόνια, 83-84 χρόνια. Ποιος? Ο Κώστας. Ο Κώστας ο Καραπατής είναι 87 χρονών. 87. Ήρθε στα 84 και έτσι πως κάθεσαι στην καρέκλα, σηκώνει το πόδι και πού πάει το αυτής. Έτσι έκανε και σε μένα. Στα 84. Ναι. Μήθε να πέσω από το κάθισμα. Ξέρεις τι διατάσεις κάνει ο Καραπατής κάθε πρωί. Τι πράγμα είναι αυτό, λέω. Κάθε μέρα περπατάει 5 χιλιόμετρα. Καλός προπονητής. Κάνει κοιλιακούς ραχαίους μονόζυγο στα 87 του ο Καραπατής. Ξέρεις, Κώστα. Πάει το πρωί η ώρα 7 στον Αρδιτό, φεύγει ώρα 8.30, πάει πίνει ένα καφέ με μέλι στο σπίτι, τρώει ένα μικρό πρωινό, κοιμάται. Πάει μετά περίπατο. Πριν έρθει ο Καραπατής. Θυμάμαι εγώ στη δόξα. Πριν έρθει ο Καραπατής, κοιτάξτε αυτό εκεί είχε έρθει.
Λοιπόν, ο Καραπατής, ο Καραπατής ήταν ο προπονητής, όπου ο Άρης αν έπαιρνε το διπλό μέσα στην Κατερίνη θα ήταν πολύ κοντά στο πρωτάθλημα και έστησε την ομάδα του Αλασιμεώνε, τράβηξε όλη την άμυνα του Άρη μπροστά, είχε 2-3 γρήγορους, έπαιζε ο πατέρας μου ο Σπυρίδωνας, ανεβήκαν όλοι ψηλά γιατί ήταν οπωσδήποτε έπρεπε να κερδίζουν. Εφάρμοσε τότε για πρώτη φορά στην Κατερίνη. Ναι, Κατενάτσιο. Στην Κατερίνη, η Κατερίνη έπαιζε 4-2-4. Αυτός εφάρμοσε στην Κατερίνη το 4-3-3. Το είχε πάρει από τον Μπόμπεκ. Από τον Γκλίσοβιτς του Άρη. Α, μπορεί, μπορεί, δεν το θυμάμαι αυτό. Ο Γκλίσοβιτς του Άρη. Τους έβαλε 2 γκολ σε έναν τεπίδεση. Έπαιζε ο Άρης 80-20 την κατοχή. Του είπανε του Καμπάνη στην Κατερίνη, δώσε μας λεφτά, σου δώσουμε το παιχνίδι. Δεν το έδωσε. Δεν πήρε, δεν έδωσε λεφτά. Μήπως θυμάσαι το σπάι του Ηρακλή καθόλου? Όχι, δεν το θυμάμαι. Ούτε γι' αυτόν το θυμάσαι. Και αυτό 4-3-3 έπαιζε. Και έβγαινε στην αντεπίδεση 2 φορές και έκανε το 2-0. Κοίταξε, αυτόν τον αγώνα τον έζησα. Γιατί το 69 ήταν νομίζω. Ναι. Ήμουν 23 ετών. Λοιπόν, ζητήσαμε τις εισπράξεις του αγώνα. Έτσι. Και δεν μας τις έδωσε ο σχολεμένος ο Καμπάνης. Και, μα ήσασταν γηπεδούχοι. Εμείς βγαίναμε στην κόντα, ξέρεις ότι οι εισπράξεις κοστί ήταν 60-40. 60-40, ναι. 60 έπαιρνε ο γηπεδούχος, 40 φιλοξενούμενος. Έτσι διατηρώντουσαν οι ομάδες οι μικρές. Οι ομάδες οι μικρές. Έχεις εγώ δίκιο. Πήγα με την ομάδα όταν ήμουν στη διοίκηση Τετάρτη και Κυριακή και, Λεωφόρο και Ρεσκάκη και έφερα ένα 200 από τα δύο τα μάτια. Ωραία φίλε. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Ένα 200 έφερα. Πολλά λεφτά, έτσι. Ένα 200 έφερα. Εμείς με τα 26 αεροπορικά εισιτήρια που μας δικαιολογούσανε τα παίρναμε εις χρήμα. Ναι. Και πληρώναμε και το πούλμαν και το ξενοδοχείο στην Αθήνα που κοιμόμασταν. Κατανοητό. Καταλάβες. Δηλαδή, αν δίνατε τις εισπράξεις, αν έδινε ο Άρης τις εισπράξεις, το δίνατε το μάτς. Ναι. Ναι. Ναι, αλλά το πήρε εγωιστικά. Θα σας πάρουμε και εμείς βγαίναμε στην κόντα. Είχαμε δύο πολύ γρήγορους μπροστά, το Φελεγίδη και τον Πανταζή που κάνανε και τα γκολ. Ναι. Και να φανταστείς ότι στο τρίτο λεπτό ο Τάκης Λουκανίδης, ο οποίος έπαιζε λίμπερο εκείνη την ημέρα, κάνει μια παλιά 40 μέτρα στο στράτο του Σακελαρίδη, στο τρίτο λεπτό. Ναι. Ο οποίος ήταν στις Καλαμαριάς πίσω του Παναθηναϊκού, ήρθε στον Άρη. Κάνει μια παλιά στο στράτο του Σακελαρίδη και βγαίνει τέτα-τέτ με το μπουρμπουτήρι και πλασάρει και βγάζει μπάλα σίγουρα ΣΥΡΙΖΑ. Εάν έμπαινε εκείνο το κόλ, πιστεύω ότι Άρη θα το έπαιρνε το παιχνίδι. Αλλά ο Κώστας τους έστησε με δυο ζώνες άμυνας. Είχαμε το κέντρο, ερχόταν ελεύθερα αυτή. Ναι. Ελεύθερα. Η μία ήταν πάνω στο κέντρο και άλλη ήταν πάνω στη μεγάλη περιοχή. Ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, Κωστή την Κυριακή κατά τις 7.30-8 η ώρα θα πείτε. Τετάρτη μεθαύριο. Την Τετάρτη λέω. Ναι. Φράγκα θα φέρεις. Θα φέρεις φράγκα. Εγώ πού να τα βρω τα φράγκα να τα φέρω, θα σου φέρω τον Κοντρότσο. Δάγκωσε τον Κοντρότσο. Τόση διαφήμιση που τον κάνουμε στο τηλεάστη, ναι. Πρέπει τουλάχιστον ένα 300 να μας δώσει. Τόση διαφήμιση, τα αυτά που κάνει ο Αλέφαντος, τα πώς τα λένε, τα ορθοπαιδικά, τα πιεσόμετρα, αυτά όλα με τον Κοντρότσο. Ένα 300 για πλάκα και το τραπέζι πρέπει να μας κάνει. Πες, έτσι πες τον Κοντρότσο. Κάτι που δεν ξέρεις. Για πες. Άκουσες. Όταν τον διώξανε τον Αλέφαντο δύο αγωνιστικές ενώ έχει βγει πρωταθλητής γιατί πήγε στο σπίτι του Λιάπη και τον πλάκωσε και τον τράβηξε δυο χαστούκια στο σπίτι της αραβωνιαστικιάς του. Τον είπε ο Λιάπης την Παρασκευή, ξέρεις, είμαι τραυματίας ενώ είχε βγάλει την προπόνηση. Εμένα θα δουλέψεις, εγώ τα περνά από δύο πόρνες στα Εξάρχεια, λέει, εσύ θα, 17 χρονών, εσύ θα με δουλέψεις βλάχο, του λέει και τον τραυματίο. Τώρα, κλείσε, άκουμε λίγο. Εγώ,
Ξέρεις, λοιπόν, να σου πω. Ξέρεις ποιαν είχε γκόμενο ο Αλέφαντος, ηθοποιό. Σπεράντα Βράνα. Ναι ρε φυλάκες. Ναι, στη Ρόδο όταν ήταν ναυτικός. Εγώ ναι, θέλω να... τον γούσταρε τον Αλέφαντο πολύ. Εγώ θέλω να το ρωτήσεις. Σιγά Τζόρνταν, άκουσε να σου πω. τον είχαν υποσχεθεί, ναι. Αν βγει πρωταθλητής θα πάρει 500 χιλιάρικα. Ναι, και αυτός πήγε και έδινε το λιάπι. Τόσο φελός ήταν. Έδινε το λιάπι. Τόσο φελός ήταν. Και τον έδωσε τότε ο σχορεμένος ο αδερφός, ο Κρεοπόλης, το μεγαλύτερο κολοπολείο στην Κατερίνη του Γιάννη του Κοντρόξου, 300 χιλιάρικα κράστα από την τσέπη του. Τον τρελό. Ναι. Τον έδωσε ο αδερφός του. 300 χιλιάρικα. Από την πάρτη του. Έτσι. Ο σχορημένος του Τζίμις ο Κοντρόξου. Κλείσε. Θα τα πούμε την Τετάρτη. Κλείσε. Επόμενη γράμμα. Ρε τι ακούσα τους παλιούς. Ρε Τζόρνταλ. Τι φλάκα. Έλα φίλε, ναι. Εκεί τον έχεις αυτόν που πουλάει παστέλια που φάγει τις μάπες του κάτω από τα γραφεία. Ορίστε. Ποιος κάνει το μάγκα. Ποιος. Αυτός εκεί που πουλάει παστέλια, εκεί τον έχεις πρώτα κάτω από τα γραφεία να μας πουλήσει μαγκιά. Ναι, έφαγα μερικές, έδωσα και μερικές. Έφαγε και αυτός μερικές. Κάτι λίγες τις έδωσα. Ποια γραφεία, ρε, τι λίγες, πώς να έδωσα. Πρόλαβα, ρίξα μερικές. Ποιο είναι, ποιο λέει. Γίναμε και φίλοι μετά. Μαλώσατε. Πότε. Τις προάλλες συναντηθήκαμε κάπου. Μαλώσατε. Έφαγα 2-3, έδωσα και έκανα 2-3. Εντάξει. Γιατί μαλώσατε τώρα, για τα κόμματα. Εντάξει. Στα κόμματα κοντά είστε. Στα κόμματα γιατί, αφού κοντά είστε. Έτσι ρε, μαλώσαμε ρε. Θέλουμε και μαλώνουμε, σε τι νοιάζει. Καλά ρε φίλε, τι άντρες είστε, μαλώνετε. Καμιά φορά είστε εσύ και αθλητής τώρα. Καμιά φορά γίνεσαι και φίλος από τη φασαρία να ξέρεις το ξύλο. Πας εκεί στον Παπαδόπουλο τον αρχηγό και το πες και αθλητής βαρά στο σάκο. Πού είσαι ρε, χάθηκες. Να κάνουμε, δουλειές έχουμε. Τι έγινε Κωστάκη, πάλι με τον Άρη και με την αδειοδότηση έχεις θέμα. Όχι δε. Την καθάριση. Εντάξει, περιμένω. Δεν μπορείς, σου έχει το σύνδρομο Κανελάκη, σου έχει γεμίσει τον εγκέφαλο. Έχει σύνδρομο Κανελάκη έχεις εσύ. Τι να κάνω, πήγα στην κηδεία προχθές. Λέω τι γίνεται πρόεδρε. Μου και λέει. Πρόεδρο, τον αδερφικό σου φίλο. Ναι. Αυτό να. Στείλαμε. Ένα ομορφόπεδο κάτω στην Αθήνα, λέει, το Γρόλιο, πράσινα μάτια, γαλανά. Το Χρήστο. Ναι, ξανθό παιδί, και τσακώθηκε με τη Μαρούπα. Αντί να τη πιάσει το χεράκι, να τη πει δυο όμορφες κουβέντες, με λέει. Αυτή τη στιγμή είπε ο άνθρωπος. Ποια Μαρούπα, βρε τώρα, ασχολούμαστε τώρα ολόκληρο Σάρι με τη Μαρούπα τώρα. Ναι. Μειονότητα είναι η Μαρούπα. Τι να μην πω τώρα τη λέξη, τι να κάνει η Μαρούπα τώρα. Πέντε έχει επιτροπή, η Μαρούπα είναι μία που λέει όχι. Ας πάει 4-1 να τελειώνουμε το. Ποια Μαρούπα τώρα. Ασχοληθούμε τώρα με τη Μαρούπα. Τώρα Νικολάκη στις προάλλες. Ναι. 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου, εγώ θα είμαι ανεβασμένος. Τελείως. Τι είσαι εσύ τώρα, εσύ ψάχνεις κι άλλα. Όχι, τι, δεν θέλω. Σε Κινέζους πωλείται η Βέρεια, τα καταστήματα θα πωληθούν σε Κινέζικη εταιρεία τροφίμων. Ναι, καλά. Τελείωσε, την έκανε την αγοροπολισία ο άνθρωπος. Βρε τι άγχος βγάζετε, βρε. Για να μην πουληθεί σε Κινέζους. Πήρε τι άγχος βγάζετε με τον Άρη, βρε. Ασχολείστε με τον Άρη, βρε, της γάμας νικής που παλεβαίνει στη Βήτα. Εκεί έχετε ομάδα που βάζει τα τρόπαια στο Μακεδονία Παλάς και το κάνει ανακαινήσεις. Κοντεύουν τα τρόπαια. Έχετε τον άλλον που με τα κοντέινερ έφερε τα λεφτά, τώρα δεν θα έχετε ποδοσφαιριστές να παίξει. Εκεί ασχολείστε με τον Άρη. Για το πασχετικό Άρη σήμερα που κέρδισε τον Παναθηναϊκό δεν λέτε τίποτα. Τι μαρινέλα έπαιξε σε αυτό το ραδιόφωνο. Τι μαρινέλα. Τι μαρινέλα. Σήμερα για το πασχετικό Άρη που κέρδισε τον υποτιθέμενο αυτοκράτορα να πούμε δεν λέτε τίποτα. Όχι υποτιθέμενο, ρε φίλε. Έλα βρε τώρα, έλα βρε τώρα. Αφήστε τα παλιά μάλια τώρα. Μια δεκαετία τα παίρνει. Τα ξύδια πήγε ο κύριος Παύλος Γιαννακόπουλος να πούμε με τον αδερφό του. Σε Μακάπη και σε κάτι άλλους τελικούς να πούμε και πήγαινε με 6-7 βαλίτσες. Όλα ρούχα ήταν. Τόσα ευρωπαϊκά πήρε τα πούμε. Έλα βρε τώρα σε ξαναρωτάω. Όλα ρούχα ήταν στις βαλίτσες. Έχουν πολλά ρούχα αυτοί. Είχε και ασπιρίνες μήπως μέσα. Τι είχε. Είχε ντεπών, παναντόλ, τι είχε. Φέτος γιατί δεν πήγανε πουθενά και πέρσι ρε φίλε. Θα ξεκουραστούν και κανένα δύο χρόνια. Ντεπών και ασπιρίνες. Ακριβήνανε. Η μεγαλύτερη ομάδα στο μπάσκετ στη χώρα είναι, ρε φίλε. Τι είναι η μεγαλύτερη ομάδα στο μπάσκετ στη χώρα. Δεν έχει κάνει ποτέ το 6 συνεχόμενα double, ρε φίλε, η μεγαλύτερη ομάδα στη χώρα.
Έξι συνεχόμενα τάπλ, μόνο μεγάλο Άρης έκανε. Πόσα ευρωπαϊκά πήρε, φίλε, ξέρεις. Ποια ευρωπαϊκά, και σου ξαναλέω τα ευρωπαϊκά, όλα οι βαλίτσες, λέω, μέσα ήταν όλες με ρούχα ή είχαν Παναντόλ, Ντεπών και ασπιρίνες. Εγώ μια ερώτηση κάνω τώρα, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Εγώ ξέρω, έγραψε ιστορία, φίλε, τα πήρε. Η ιστορία έγραψε καλά. Η Ρεάλ Μαδρίτης γράφει ότι έχει 9 πρωταθλητριών, αλλά θυμάστε τι εποχές θα πήρε. Και ποιος ήταν πρόεδρος στην Ισπανία. Έτσι. Τώρα και ο Ολυμπιακός πήρε. Εμείς κράζουμε, λέμε, κάνουμε, αλλά η ιστορία γράφει, ρε φίλε, τα πήρε. Εσείς δεν λέτε για τον Ολυμπιακό ότι από τα 44 που έχει τα 30 είναι πέτσινα. Αυτοί βάζουν από το 1928 και μετά για αυτή τα μετράρια. Δεν μετράνε από το. Από το 79, από το επαγγελματικό, άρα από το 59. Άρα και εγώ με τη λογική του κυρίου Ραπτόπουλου τώρα. Έχεις και εσύ τρία, βέβαια. Μισό λεπτό. Εγώ έχω 4 τίτλους. Βέβαια. Έχω 3 πρωταθλήματα και ένα κύπελο Ελλάδος. Με τη λογική του Ραπτόπουλου όμως. Άρα δηλαδή στην πόλη είμαι η δεύτερη ομάδα μετά από σένα. Ναι, με... στην κατηγορία του ποδοσφαίρου. Ναι. Πρόσεξε όμως. Είμαι πάνω από σένα στα πρωταθλήματα. Διότι έχεις 2 και έχω 3. Αυτό είναι μόνο σε μία κατηγορία, στα πρωταθλήματα. Σε όλες τις άλλες. Με τη λογική του Ραπτόπουλου, τη ραπτοπουλιακή λογική. Ναι. Έχω 3 πρωταθλήματα και έχεις 2. Ναι, έτσι είναι. Με τη άρα λογική... στην πόλη με μεγαλύτερο μέγεθος. Ναι, με τη λογική του Ραπτόπουλου, βέβαια. Με τη λογική του Ραπτόπουλου. Α, μπράβο. Λοιπόν, άμα μπούμε στο site της ΕΠΟ, έχει τις ομάδες που έχουν πάρει τα πρωταθλήματα Ελλάδος από την ημέρα της εξαγωγής των πρώτων. Με τη λογική της ΕΠΟ. Γιατί η ΕΠΟ είναι τώρα, ελέγχεται, είναι κόκκινη. Και επειδή ο Ολυμπιακός έχει τα 43, βάσει η λογική κόκκινης λοιπόν, βάζει από το 28-29 το πρωτάθλημα το 30. Άρα βάζει δηλαδή από εμένα πρώτα. Ναι, αλλά το εθνικό πρωτάθλημα ήταν από το 59-60. Εγώ δεν αντιλέγω μαζί σου. Εγώ αν βάλω όμως και χτυπήσω ΕΠΟ πρωταθλητές της ομάδας. Έχεις δίκιο, την ιστορία της. Ξεκινάει με το 1928 πρώτη ομάδα τον Άρη Θεσσαλονίκη. Α, μπράβο, εντάξει. Άρα δηλαδή τι να μου πουν όλοι οι υπόλοιποι. Αν είχε Ολυμπιακός 50, τι με νοιάζει εμένα. Ψέματα. Το πήρα πρώτος. Ψέματα. Έχω 27 πρωτάθλημα. Οπότε τώρα το πρόβλημα του Αριανού είναι μην πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα να και φτάσει τον Άρη, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Βέβαια, ρε φίλε, έχετε πρόβλημα τώρα. Γιατί αν πάρετε πρωτάθλημα θα μας φτάσει. Θα είμαστε 3-3. Ένα είναι αυτό και να μην σπάσει και το αίτητο του Άρη στην Ευρώπη, ας πούμε. Αυτό έχουμε. Πώς θα το αυτό θα το έχετε για πολλά χρόνια, γιατί δεν ξέρω πότε θα παίξει στην Ευρώπη. Είναι γραμμένο, δεν έχει σημασία. Τα χρόνια που παίξαμε. Πολλά χρόνια. Αυτό θα είναι ρεκόρ μεγάλο. Δεν μπορεί να το σπάσει κανένα αυτό. Δεν μας νίκησε κανείς. 24 αγώνες στο γήπεδο Χαριλάου με ξένες ομάδες. Ναι. Είμαι θα έτσι. Λοιπόν, αυτό το ρεκόρ, αυτό το ρεκόρ που έχετε στην Ευρώπη, μόνο μια ομάδα μπορεί να το σπάσει. Μόνο η Ρεάλ Μαδρίτης. Όχι, όχι, ο Αθηναϊκός, ρε φίλε. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε φίλε. Μπορεί να το σπάσει και η ΑΕΚ Ασάνδρας, ξέρω εγώ. Αν υπάρχει αυτή η ομάδα, δεν ξέρω εγώ τώρα. Λέω. Μπορεί να το σπάσει ο Ποσειδώνας του Καλαμαριάς. Ο Ποσειδώνας Μηχανιώνας, δεν πω εγώ τώρα. Ρε. Κύριε Ραπτόπουλε, τι δεν απαντάτε, κύριε Ραπτόπουλε. Απολαμβάνω την κουβέντα. Απολαμβάνεις την κουβέντα τώρα, εσύ έχεις πάθει σύνδρομο Κανελάκη. Πώς παθαίνουν οι πιλότοι να πούμε το σύνδρομο αυτό. Τι έχεις πάθει αυτό το σύνδρομο να πούμε. Εγώ ζω τη μέρα που θα παρακαλάτε να έρθει ο Κάλλας πίσω. Να δω τι θα βγαίνεις, πίσω, τι θα βγαίνεις και θα λες. Εκεί, ναι. Εσείς εκεί στη φυλάδα σας με το σύνδρομο Κανελάκη. Βγάλατε ότι παράγοντες του Άρη. Ο Μισιρλής. Παρακαλάνε τον Κάλλα. Ο Μισιρλής. Ο Μισιρλής είναι καλό, δυνατό στέλεχος. Έκανε... Ο Μισιρλής τώρα. Ο εικονολήπτης του Μακεδονία TV και μετέπειτα του Αντένα είναι δυνατό στέλεχος και παρακαλάει ο Μισιρλής να έρθει ο Κάλλας τώρα. Το συζητάει γιατί είναι ανοιχτό μυαλό ο Μισιρλής. Ο Μισιρλής. Βέβαια. Ανοιχτάει ο Μισιρλής, είναι ανοιχτό μυαλό ο Μισιρλής. Σουπεράς παλιός, μεγάλος, γιατί. Παλιός μεγάλος Αργιανός που κυκλοφορεί στην Καλαμαριά με τζιπ. Βρε τι φτώχεια υπάρχει σε αυτούς τους εικονολήπτες. Καλά, τι να κάνουμε, να τον ελέγξουμε γιατί η φορά. Δηλαδή, όχι φίλε, θα ελεγχθείτε όλοι με τα πόθεν έσχε σας πλέον. Όλοι. Όλοι. Θα σας ελέγχει έναν ένα προσωπικά ο Γιάννης ο Λαγός. Έναν ένα, τα πω δεν έσχεζα. Ο Γιάννης. Γιατί ζήτησες και από τον Αριανό. Ο Λαγός. Αντί να σας απαντήσει πολιτικά ρε παιδί μου. Έτσι δεν ζήτησες. Εγώ χαίρομαι που χαίρομαι που διοικούν. Χαίρομαι που διοικούν τη χώρα αυτή η ψευτοαριστερή. Εγώ το χαίρομαι ρε παιδί μου. Γιατί τρελαίνομαι. Είσαι χερέκακος δηλαδή. Κι άλλο θέλω να έχουν να κάτσουν αυτοί. Να κάτσουν 4 χρόνια θέλω. Κι άλλο. Ναι. 4 χρόνια να κυβερνήσει κανονικά, όπως λέει ο Τσίπρας. Με βάση την νομιμότητα, εγώ θα κυβερνήσω 4 χρόνια.
Εγώ θέλω να κάτσουν όχι 4-8. Δεν χαίρεσαι που θα περνά τα μνημόνια και δεν θα ανοίγει μύτη. Όταν το λιπαντικό θα φτάσει εκεί που δεν μπορεί να μπει ούτε κατσαβίδι ηλεκτρολόγου για να βγει, τότε θα καταλάβετε τι εστί Βερικοκό. Όταν φτάσει το λιπαντικό εκεί κάτω, μόνο το ότι καταλαβαίνει ο Έλληνας. Κάτσε, τώρα έρχεται καλοκαίρι σε ένα μήνα. Να μην γεμίσουμε και τη Χαλκιδική. Να μην πάμε Μύκονο. Έχουμε πιστοτικές ακόμα. Και πάρτε λιπαντικό. Βαλβολίνη, 90 που βάζουν τα φορτηγά. Χρακ, 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 χρακ. Κλείσε, φτάνει. Φτάνει, παλιόσκυλο, φτάνει. Μαλώσατε, ρε. Ναι. Πού? Συναντηθήκαμε εκεί κάπου τυχαία εκεί κοντά στα γραφεία. Ποια γραφεία? Τη Χρυσή Αυγή. Πού είναι αυτά? Στη ΔΕΗ πήγα εγώ, είχα κάτι δουλειά εκεί και του συνάντησα κατά εκεί. Σε ποια ΔΕΗ πα? Στην κεντρική, ρε φίλε, κάτω στο Βαρδάρι. Α, εκεί είναι η ΔΕΗ. Ε, πώ δεν έχει ΔΕΗ. Α, ναι, εκεί είναι η ΔΕΗ. Ναι. Α, ήταν εκεί σκοπό φύλακα. Ε, είχε γι' αυτό δουλειά εκεί πέρα, ποιο ξέρει πάνω κάτω. Και πιαστήκατε στον καυγά. Ναι. Έλα, ρε. Φάγαμε κανένα δύο, δώσαμε και κανένα δύο και εντάξει. Οι δυο σα μόνο. Ναι, ναι. Αυτό είναι ωραίο. Ε, πότε έγινε αυτό, δεν μου το πες. Ε, ξέχασα. Ξέχασα. Και τελικά γίνατε φίλοι. Ναι. Πήγες, γράφτηκες στο κόμμα μετά. Όχι. Α, ναι. Δεν γράφτηκα στο κόμμα. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ρε Κωστά. Καλώς τον. Ε, τι πλάκα. Τι γίνεται, καλησπέρα. Όλα καλά. Για τις ομάδες μαλώσατε. Εντάξει, για πολλά πράγματα, ρε φίλε. Μετά κάτσαμε για κανένα δυο ώρες εκεί μετά τις μάπες. Μετά πήπιατε και καφέ. Ναι. Ήσταν ισόρροπη. Λέγε, φίλε, σ' ακούμε, ναι. Τζόρνταν, Κινέζοι σας χωρίσανε. Ε? Κινέζοι σας χωρίσανε. Οι Κινέζοι φύγανε, ρε. Φύγανε από εκεί. Γεμάτοι, αδειάσαμε τους Κινέζους από εκεί. Φύγανε. Άντε, ρε. Θα είχε πλάκα να χώρισε το Θόδωρο Κινέζος. Δύσκολο. Δύσκολο. Λοιπόν. Ευτυχώς, Κώστα, ο Χρήστος Ηρακλειδέας βασικά είμαι. Ναι. Ευτυχώς που άνθρωποι σαν τον γιατρό και σαν τον Τάσο είναι λίγοι στο Ηρακλή. Ευτυχώς. Και για να τα βάλουμε τα πράγματα από την αρχή, όταν ήρθε πέρυσι από Παθανασάκης, η πρώτη συναντήση που έγινε με αυτόν τον 2010 πριν ακόμα αναλάβει εξ ολοκλήρου την ομάδα, τον είχε ζητήσει ο σύνδεσμος ότι επειδή ξέραμε ότι δεν είχαμε πάρει άδεια από πέρυσι, θα θυμάστε, για όσους δεν τα θυμούνται, ακουγόντας σενάριο θα παίρνουν δανεικούς από τον Ολυμπιακό πάλι, και το πρώτο πράγμα που είχαμε ξεκαθαρίσει από τότε... Το θυμάμαι. Α, μπράβο. Είπαμε ότι μόνοι μας μπορούμε, καλώς, δεν μπορούμε, θα έρθει η στιγμή που θα μπορούμε. Εσύ μπορείς να τα απεξέλθεις έτσι. Εγώ, παιδιά, μπορώ να τα απεξέλθω έτσι, μ' αρέσει η ιδεολογία σας και αυτά που μου λέτε, προχωράμε έτσι. Τώρα, και το είπαμε και όλα συγκεκριμένα. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Αλήθεια είναι αυτό που λέει. Το ξέρω εγώ, ναι. Για να το ξέρει ο κόσμος. Το ξέρω εγώ, το έχω πει εγώ. Ναι, ναι. Πολύ λογοκρισία ακούμε τελευταίο διάστημα. Και το λέμε, πρόεδρε, ό,τι και να γίνει, ό,τι δύσκολα και να έρθουν, θέλουμε αλήθειες. Από τα ψέματα που χτίσαμε. Αλήθειες και ό,τι είναι να το περάσουμε μαζί. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος τον πρώτο χρόνο το τήρησε. Το πρώτο τρίμηνο της φετινής... Ξέρεις γιατί νομίζεις... Ναι. Περίμενε λίγο, Τζόρνταν. Μέχρι και το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς το τήρησε. Από εκεί και μετά, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν υπάρχουν λεφτά, ρε φίλε. Πήραν τα μυαλά του αέρα, δεν ξέρω τι έγινε. Άρχισε να... η δημοσιότητα τον πείραξε, γιατί ήταν κάθετος και λίγο στην ΕΡΤ, έτσι. Στα ραδιόφωνα έκανε παρέλαση. Κάτι τον πείραξε, κάτι το χάλασε. Να σε κάνω μια ερώτηση. Πέρσι ξεκινήσατε μαζί και το στήριξατε, λες. Ξέρεις για ποιο λόγο. Επειδή πήγε καλά η ομάδα πέρσι, βγήκε η ομάδα. Φίλε, και να μην πήγαινε καλά η ομάδα, επειδή η αδειοδότηση δεν υπήρχε από την αρχή, έτσι, δεν θα ήταν αυτό που γίνεται τώρα. Γιατί δεν το στήριζετε τώρα? 100%. Απλά έτυχε και μας βγήκε η χρονιά. Έκανε καλή δουλειά ο Παπαδόπουλος με τον Μυθοφορίδη. Κατάλαβες, και του βγήκε επιπλέον ένα ελάττωμα ακόμα φέτος, ότι εγώ τα ξέρω όλα. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο λάθος. Αυτό το είχε. Εγώ τα ξέρω όλα. Μετά τον πρώτο χρόνο που θόλωσε και αυτός από την επιτυχία, του βγήκε στο κομμάτι του χαρακτήρα του το εγώ τα ξέρω όλα. Έχεις δίκιο εδώ. Λοιπόν, να σου πω και κάτι ακόμα, γιατί τον Τάσο το βρήκες πως το βρήκες και τον παίζεις όπως θέλεις. Ποιος, εγώ? Και σου λέω ευτυχώς και εσύ. Και ο Κώστας. Λοιπόν, τον είπες ότι με ποιο δικαίωμα λέμε εμείς οι οπαδοί του Παθανασάκη. Βεβαίως. Για τα εισιτήρια. Όχι μόνο εσείς. Γενικά ο κάθε οπαδός πάει στον πρόεδρο και το λέει.
Εγώ μου λέει ο Ολλανδός εχθές, πήγα εγώ προσωπικά τρεις φορές λέει και τον είπα. Εσύ ποιος είσαι και πήγες, ρωτάω εγώ. Λοιπόν, τι είσαι, σαν τι πήγες δηλαδή. Εγώ σε ρωτάω εσένα, εσύ πώς λες να μην πάω όταν είσαι άλλη ομάδα. Όταν εγώ δεν μπορώ να πλησιάσω τον πρόεδρό μου, εσύ με ποιο δικαίωμα λες πώς το κάνεις αυτό. Λοιπόν, το βλέπεις λογικό, δηλαδή σαν αντίληψη. Έτσι. Όχι, εγώ είπα κάτι άλλο του Ολλανδού εχθές. Λέω, εσύ με ποιο δικαίωμα πήγες ρε φίλε εκεί πέρα στον πρόεδρό σου και του είπες, σου είπα πρόεδρε αυτό. Και μου είπε λέει τρεις φορές αυτό αυτός. Με ποιο δικαίωμα ένας απλός οπαδός πήγε στον πρόεδρό του τώρα. Ρωτάω. Να δεις κάτι. Ναι. Έτσι. Επειδή εσείς... Κάνουμε διάλογο τώρα, έτσι. Ναι, διάλογο κάνουμε. Ναι. Ούτε σε κάνω. Μπορεί να θέλω να σταχώσω, να θέλω πάρα. Δεν έχω πρόβλημα. Άμα μπορείς να μου αποδείξεις το λάθος μου. Ναι. Δεν είναι, εντάξει, δεν έχει νόημα τώρα. Εντάξει, έχουμε φύγει από αυτά τα επίπεδα. Απλά να βάζουμε λίγο και πράγματα στη θέση του είναι όλη η ουσία τώρα τη συζήτηση που κάνουμε. Ναι. Εγώ θέλω με τον πρόεδρο, όπως ήρθε και ερχόταν στην Κερκίδα και συζητούσαμε και όλα πηγαίναν καλά. Έτσι, ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο. Όταν άρχισαν κάποιοι παράγοντες του Ηρακλή. Συγκεκριμένα είναι ένας δύο, τους ξέρουμε όλοι, να μην αναφέρουμε πάλι ονόματα. Να τον τραβάνε, γιατί ξαφνικά άρχισαν να τον τραβάνε. Και να τον λένε τα δικά τους. Και δεν ξέρω εγώ αν θέλουν να κάνουν τα δικά τους παιχνίδια. Είναι πολλά που έχουν γίνει στον Ηρακλή φέτος, Τζορντάν. Mm. Πέρα από το ότι εγώ τα ξέρω όλα που έχει. Πέρα από το ότι ενθουσιάστηκε με όλη αυτή τη διαφήμιση που έχει πάρει από την ομάδα, τη δημοσιότητα. Έτσι, γιατί ξαναλέω κάθε Κυριακή ήταν στην Αθλητική Κυριακή, στην ΕΡΤ. Τον τράβηξα και κανένα δυο. Λεφτά δεν έχει ο άνθρωπος. Ρε φίλε, να σε πω κάτι. Δεν μας πειράζει εσύ και δεν είμαστε πλέον Ηρακλειδείς, δεν είμαστε άνθρωποι που πέρσι τον αγκαλιάζαμε, τον λατρεύαμε. Ναι, την άδεια πώς θα πάρετε όμως, λεφτά δεν υπάρχουν. Τζόρνταν, άσε με να τελειώσω λίγο. Μην με επιμείνεις σε καμιά ερώτηση, δύο ερωτήσεις. Εντάξει, δηλαδή, άσε να τελειώσω και θα σε απαντήσω στην ερώτησή σου. Κόβεις τον ηρμό των άλλων. Ω, έγινε, σ' ακούω. Μην το κάνεις συνέχεια αυτό. Έτσι, αν μας έλεγε αλήθεια ότι παιδιά αυτό το διάστημα έχω πρόβλημα, κανείς μπορεί να μην έλεγε τίποτα. Κάποιοι θα λέγανε. Αλλά τουλάχιστον θα ψάχναμε να βρούμε λύση όπως έγινε και την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, και δεν θα υπήρχε αυτή η διάσπαση. Αλλά τα ψέματα, το κρυφτό που παίζει τώρα αυτό το διάστημα. Αυτό το κρυφτό και η ειρωνία είναι ό,τι χειρότερο, έτσι. Είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό δείχνει μόνο ενοχή, τίποτα άλλο. Ενοχή και κάτι πονηρό. Άμα ήταν καθαρός, και γι' αυτό σου λέω γιατί πιστεύω ότι κάποιοι τον επηρεάζουν, άμα ήταν καθαρός, δεν θα κρυβότανε, θα ερχόταν εκεί που το ζήτησε ο κόσμος να έρθει. Κανείς δεν υπήρχε περίπτωση να την πέσει, είναι δεδομένο αυτό, έτσι. Σίγουρα. Δεν έπεφτε κανείς. Σήμερα ήταν από να το μιλήσετε. Δεν ήταν από κανένα παράξενο, αλλά... Αυτή η στάνη, έτσι, η στάνη λέγοντας όλο το σύστημα του ποδοσφαίρου, αυτό το τι βγάζει. Mm. Τον Πινελίκ είναι μέσα στο πρόγραμμα, πώς θα γίνει. Μου λες, σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Θα σε κάνω μια ερώτηση τώρα. Πες. Τα προβλήματα όλοι ξέρουμε ότι με τα λεφτά λύνονται. Ο άνθρωπος δεν έχει πρόβλημα οικονομικό. Φαίνεται αυτό, όλη τη χρονιά φαίνεται. Και σου λέω, ναι. Τα βλέπαμε, είτε να συζητάμε. Αυτός πιθανόν να φοβήθηκε, ρε παιδί μου, το κράξιμο. Πιθανόν. Άμα το έλεγε από την αρχή, δεν θα υπήρχε κράξιμο. Θα ψάχναμε να βρούμε μια λύση. Μια διάδοχη κατάσταση. Είδες λοιπόν, να το διώξετε. Μόνος του, έλα. Να το διώξετε, να φύγει. Ρε, εσύ, άμα δεν μπορεί, τι να. Τέλος. Θα δούμε την Τετάρτη, δεν θα πάει. Θα το δούμε το έργο. Να σε καλά, θα το δούμε το έργο. Επειδή μπορεί να ακούει, συνήθως ξέρω ότι ακούει κάποιες εκπομπές, θα το συνιστούσα. Να βγάλει όλους αυτούς που έχει για αρχηγούς πάνω το κεφάλι του, να πάει σαν ταπεινός όπως ήρθε στον κόσμο του Ηρακλή, να πει μόνο την αλήθεια και εδώ είμαστε όλοι. Έτσι. Και τη θύρα 10 και τον κόσμο του Ηρακλή που κατηγόρησε για χρήματα, άμα χρειαστεί να βάλουμε χρήματα αυτή τη στιγμή, να είμαι σίγουρος ότι 20, 30, 50 ο καθένας θα τα βάλουμε. Αλλά αλήθεια θέλουμε. Εμείς όταν μιλήσαμε και είπαμε, θέλουμε ειλικρίνεια και μόνοι μας. Ούτε λυκοφιλίες, ούτε τίποτα. Και ξαναλέω στο τελευταία μου κουβέντα, ευτυχώς που οπαδοί σαν τον Τάσο και τον γιατρό είναι λίγοι στο Ηρακλή. Αυτοί θέλουν ομάδα μόνο να τη βλέπουν στην Αλφα Εθνική. Λες... Εμείς δεν θέλουμε αυτό. Λες... Εμείς θέλουμε περηφάνεια, τιμή, καθαρότητα και ας είναι και στη Γάμα Εθνική Τζόρνταν. Λες ότι είναι λίγοι αυτοί σαν τον Τάσο και τον Ηρακλή. Είναι λίγοι σαν τον Τάσο. Μήπως είναι πολλοί και δεν έρχονται στο γήπεδο. Να σε πω κάτι. Άμα έχουν αυτή την νοημοσύνη, καλύτερα που δεν έρχονται στο γήπεδο, φίλε. Δηλαδή, να είμαι εγώ
ο αυτός που θα σκύπω στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό, για να πηγαίνω την Κυριακή και να λέω παλαμάκια, παλαμάκια, ήρα ολέ. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω αυτό. Εγώ θέλω ή θα είμαι στην Α και θα προσπαθώ να κάνω κάτι καλό, κάτι θα με κάνει περήφανο, ή άτομα δεν μπορώ να τα απεξέλθω, στη Β. Έγινε Χριστό, έγινε Χριστό. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Έλα, πάμε, ναι. Έλα φίλε. 2 και 20 περί εκλογών. Έλα, πάμε. 6 χρόνια, 6 εκλογές, 6 κόμματα κυβερνήσαν. Ναι. Πασόκ, Νουδού, Λάος, Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Χαΐρι μηδέν. Τεχνοκράτες, Παπαδήμους, άλλαξε τίποτα. Τίποτα, χαΐρι μηδέν. Άρα λοιπόν μην περιμένουμε από εκλογές. Αν οι εκλογές αλλάζαν το σύστημα και τον κόσμο, θα τις βγάζαν παράνομες. Εδώ που ζούμε σε αυτή τη σαπίλα, ή το διαχειρίζεσαι. Και όντως, όπως είπε ο Τζόρνταν, ψάχνεις καλύτερο διαχειριστή κτλ. Ή το ανατρέπεις. Αν οι προχθές οι απεργίες δεν είχαν 10.000 κόσμο στη Θεσσαλονίκη, εγώ πήγα στο Πάμε το Σάββατο απόγευμα, 10.000 είχε. Αν είχε 100.000 στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω η Αθήνα, ακόμα δεν το έχουμε δοκιμάσει αυτό. Δεν έχουμε δοκιμάσει τη δικιά μας δύναμη. Αν δοκιμάσουμε αυτό και δεν πετύχει, τότε να πούμε ότι δεν γίνεται τίποτα. Ας τραβήξουμε όμως και αυτό το δρόμο λίγο, που όντως θέλει, μην πω τώρα, τέτοια ώρα κάκαλα θέλει. Να πεις ότι απεργείς, να συγκρουστείς με την εργοδοσία. Τέλος πάντων, κάποια βηματάκια γίνονται σε αυτές τις αυταπάτες που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όσον αφορά για τους χρυσαυγίτες που πολλοί στη Βουλή το παίζουν νταΐδες, αλλά έξω σε καμιά πορεία δεν τους έχω δει. 130 υπερωτήσεις, οι πιο κοινοβουλευτικοί από όλους είναι οι χρυσαυγίτες, ο Παπάς και οι άλλοι. 130 υπερωτήσεις υπέρ των εφοπλιστών. Κουβέντα για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Γιατί αυτό με τους εφοπλιστές, τι είναι αυτό? Πειραιάς, εκεί παίζονται τα συμφέροντα. Εκεί θέλουν να χτυπήσουν τους εργάτες. Καλά, και τώρα, και το, από την άλλη μεριά, τώρα ρε φίλε, να πούμε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Μόλις πάρουμε και εμείς την κυβέρνηση, οι κομμουνιστές, θα πάρουμε και τα δικαιώματα και τις αποδοχές και τα κέρδη και την περιουσία των πλουσίων. Να πούμε και τα μοιράζουμε στους φτωχούς τώρα πάλι. Τουλάχιστον το κουκού έχει τα κάκαλα και λέει. Ναι, μωρέ τώρα. Και αυτό είναι η δημοκρατία, ας πούμε, και το τίμιο τώρα, κατάλαβες. Δικτατορία του προλεταριάτου παλεύουμε να γίνει. Δεν θέλουμε και δημοκρατία δικιά τους. Ναι, θα πάρουμε την περιουσία. Εμείς παράγουμε τον πλούτο. Γιατί να μας τον κλέβουν? Εμείς τον παράγουμε. Άλλος πουνάει το κεφάλι του. Πώς θα πληρώσει το ένα, πώς θα πληρώσει το άλλο. Το τέβε, το έτσι, το άλλο. Εγώ δεν τα γουστάρω αυτά, δεν τα μπορώ. Δηλαδή θα πουνάει το κεφάλι. Εσύ θα κάνεις ένα μαγαζί τώρα, ένα εργοστάσιο παράδειγμα. Σιγά σιγά ανεβαίνεις σκαλί. Θα πουνάει το κεφάλι σου. Πώς θα πληρώσει τον ένα, πώς θα πληρώσει τον άλλο. Το προσωπικό σου, τους φόρους σου, τα αυτά σου. Και θα έρθει ξαφνικά μια μέρα των ημερών μετά τις εκλογές, να πούμε, ξέρω εγώ, τη στάδια του μηνός, τη Δευτέρα, ας τα πάρουν όλα. Εργοδότης, μπορώ να το εργοστάσιο μπορεί να δουλέψει και χωρίς εργοδότη. Χωρίς εργοδότη δεν μπορεί να δουλέψει. Τι λες, ρε μαλάκα, ρε. Τι λες, ρε άνθρωπε, πώς θα δουλέψει? Δηλαδή, ο εργάτης πώς θα βρει δουλειά χωρίς εργοδότη? Άτε, να σε πω εγώ το άλλο. Πώς θα γίνει αυτό? Σε αυτό το σύστημα. Θα φύγουν αυτοί. Πού εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα? Δηλαδή, ο εργάτης γιατί δουλεύει, για πες μου, για να παίρνει μόνο. Συγγνώμη λίγο. Σε ποια περιοχή? Να πάρει το μεροκάματό του μόνο, το εργατικό, τι θέλει να πάρει? Κάτσε τον αριθμό να το ρωτήσω. Πού εφαρμόστηκε αυτό που λέει? Για ένα διάστημα εφαρμόστηκε η Σοβιετική Ένωση, αλλά μετά τα γαμίσαν και εκεί. Επόμενη γραμμή. Ζάχαρη. Άρα υπάρχει, συγγνώμη, σε κόβει και λυπή. Ζάχαρη. Άρα είστε θεωρητικοί, να πούμε. Γιατί? Εσύ με τον Τσιγαρόβικα φύγει, λέει, είσαι ο τελευταίος. Ναι. Ποιο Τσιγαρόβικα, μωρέ? Αυτά που τα οποία ακούω τώρα τελευταία και μόνο τελευταίος κιόλας. Τι είναι αυτά που ακούω τώρα τελευταία? Αφού έξω από τα ρούχα μου να κάνω μπάνιο στο Πασαλιμάνι, εγώ γίνει τελικά. Άσε μα τώρα να. Έχουμε. Γεια σου Τζόρνταν. Εμείς μιλήσαμε, τα είπαμε. Γεια σου Κωστή. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν καταλάβει κάτι. Λοιπόν, ότι επιχείρηση με θεωρίες και λοιπά δεν υπάρχει. Ειδικά στη χώρα μας, όπου έχουμε ένα κράτος νταβατζίδικο, όποια κυβέρνηση κι αν είναι, νταβατζίδικο θα είναι. Λοιπόν, περάσανε και τα νέα μέτρα, είτε θέλετε είτε όχι. Γιατί? Γιατί βγαίνετε μωρέ έξω και καλά κάνετε. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αλλά με τις απεργίες δεν είναι τίποτα. Ξέρετε κάτι ποιο είναι? Μην πληρώσετε ένα μήνα, δύο μήνες κανένας. Αλλά όλοι πάνε και τρέχουνε. Με τον έμφυα, στα τέβε κλπ. Αφού τα ξέρετε ότι όλα αυτά είναι στη χαμπούζα πάνε. Γιατί πάτε? Φοβόσαστε. Λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται, να σου πω κάτι. 150, υπάρχει περίπτωση, συγγνώμη Τζόρνταν, υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μην ψηφίσει η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, αυτά ας πούμε τα καινούργια νομοσχέδια? Μα τι λέμε τώρα? Βγαίνει το Πάμε έξω και λοιπόν και τι έγινε δηλαδή? Δεν είχαμε 48 ώρες ας πούμε συγκοινωνίες και λοιπόν τι έγινε? Και τι έγινε? Χέστηκε η φωνάδα Σαλόνι, συγγνώμη.
Και λοιπόν ψηφιστήκανε ή όχι. Μην πληρώσει κανένας, γιατί κανείς δεν έχει λεφτά. Κανείς δεν έχει για να φάει, μόνο λίγοι. Έχουμε κρατήσει στην Ελλάδα ολιγαρχία. Έτσι, λοιπόν, δεν έχει χρήματα κανένας σήμερα. Άρα λοιπόν μην πληρώνει κανένας. Είμαστε μάγκες. Αυτό θα τσούξει την κάθε κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση λοιπόν αυτή και η κάθε κυβέρνηση, έτσι, αυτό που κάνει, ξέρετε ποιο είναι, ότι παρουσιάζει θεωρητικά στοιχεία όπως τα διάφορα Eurogroups, θα κάνουμε, γιατί τα οικονομικά είναι πρόβλεψη, κύριοι. Είναι πρόβλεψη. Θα κάνουμε, θα πετύχουμε, αν οι παράγοντες κατά τους οποίους συζητάμε θα παραμείνουν οι ίδιοι. Αυτό είναι. Λοιπόν, πάνε λοιπόν και ψηφίζουν αυτά τα ωραία νομοσχέδια, φωνάζουν και στη Βουλή πλακώνονται. Πάνε λοιπόν έξω μετά στα διάφορα Eurogroups και όλα καλά, όλα ωραία. Εμείς τα ψηφίσαμε, αλλά ο επάρατος λαός δεν έχει εσούμε για να μην πληρώσει. Μα είναι ποτέ δυνατόν. Τα βατζιλίδικα πράγματα. Άρα λοιπόν πώς αυτή η χώρα που πρόκειται για να γίνει σοφή, όταν ο κόσμος δεν αντιδρά σωστά. Τι βγαίνουν έξω. Πέρσι, ας πούμε, πριν από 4 χρόνια βγήκαν έξω, κάνανε βόλτες στο Σύνταγμα, πώς τους είπανε κιόλας. Τι βγήκανε και κάνανε. Τι βγήκανε. Μην πληρώσει κανένας, αλλά πάνε και τα κομματόσκυλα. Όλοι πληρώνουν. Έμφυα, τέλη κυκλοφορίας, τα πάντα. Γιατί πάνε. Αυτό ρωτάω. Μην πληρώσει κανένας, ρε φίλε. Δεν το κάνουνε, παρά μόνο φωνάζουμε. Φωνάζουμε. Πώς θα πληρώσει κανένας. Θεωρητική. Πώς θα πληρώσει κανένας δηλαδή. Η σύνταξη δεν θα δώσουν. Άκουσε να δεις. Από τα social media που όλα κατευθύνονται να δεις πόσο ωραία να μην γίνονται όλα. Αλλά δεν γίνονται, όλα είναι για το θεαθήνε. Άσε μας τώρα, έχω δηλαδή τόσα και τόσα χρόνια φωνάζουν όλοι, ας πούμε, και ξαναφωνάζουν και μετά όλα καλά ωραία και βγαίνουν και κάνουν βόλτες. Έμα έτσι γίνεται η δουλειά. Ή την κάνεις γάζα την υπόθεση ή όχι. Αυτά είναι. Τώρα από εκεί πέρα, απεργίες, ιστορίες και λοιπά, δεν είναι μέτρα αυτά. Οι άλλοι ψηφίζουν συνέχεια. Έχουν πάρει μέτρα. Άσε μας ρε τώρα το βιβλίο. Πότε το βγάλει. Α, στο βιβλίο εσύ τώρα να με δω πάει το βιβλίο. Κάθεται το βιβλίο θα βγει. Ο κόμις εδώ πέρα φωνάζει, πεινάει, ιστορίες έξω. Τώρα πού είσαι, Γιώργο? Α, στα λιμάνι μου. Ωραία. Πλάι στο Μαρινάκι. Μάλιστα. Κουνιούν τη βάλει. Αυτά είναι. Πάνε βρες τον αχάριστο ένα βιβλίο. Δώσε ένα βιβλίο. Κοίταξε να δεις. Εγώ να πάω να του χάσω το βιβλίο. Άμα μου κάνει δώρο ένα κότερο, θα πάω. Γιατί όχι. Βέβαια. Έτσι είναι. Λοιπόν, να συστήλω... τι συζητάμε από εκεί και πέρα. Κάνα μπλοκ λαγία να του δώσει. Κάνα μπλοκ λαγία να του δώσει. Τι θέλεις? Κάνα μπλοκ λαγία να του δώσει. Α, ό,τι θες να του δώσω. Ό,τι μου πεις εσύ να του δώσω. Λοιπόν, τι φωνάζουμε μετά από εκεί και πέρα. Και το κοίταξε, πάμε και το έργο τη. Ο Μαρινάκης λαχεία από σένα θα πάρει. Ο Σαββίδης δεν πρόκειται να πάρει. Που τον κάνει ζωμάτι. Ο Σαββίδης. Ο Σαββίδης δεν πρόκειται να πάρει ούτε ένα λαχείο. Ο Σαββίδης, αν υπήρχε περίπτωση. Ναι. Άμα τάξω φυσικό αέρια θα... Καλά δεν μου λες δε Κωστή εσύ. Συγγνώμη δηλαδή, είχε δίκιο ο άνθρωπος τώρα. Εσύ με τον Άρη, τι έχεις πάθει και φαγώνεσαι συνέχεια να. Καλά δεν πάει ο Άρης ας πούμε. Και τι φαγώνεσαι συνέχεια. Τι καλά πάει ρε, πού πάει καλά. Τι έχεις πάει, τι έχεις πάθει να. Τι σε πειράζει η ομάδα. Ήτανε φουτμπολί, θα πάει σου πελί και τελείωσε. Γιατί φωνάς. Εάν θα πάρει άδεια. Εντάξει, μπορεί να είναι λεπτομέρειες, να πάνε όλοι. Είναι νομικό, τι για, ναι. για τα play-offs, για τον Τζόρνο τι θα γίνει. Εγώ η Βαζέλα θα κάνει 4 νίκες συνεχώς. Άστο να λέει. Θα τους πατήσει. Εγώ λέω ότι ο Πάο και ο Κιρτζίκης είναι λέει στο Τέξας να με. Κιρτζίκης τώρα γελάει ο κόσμος τώρα ο Κιρτζίκης τώρα και τώρα να είχαμε να λέγαμε. Γελάνε όλοι τώρα με αυτούς εδώ πέρα. Τέλος πάντων, άκου να δεις τώρα. Ναι, εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ έχει την πιο γρήγορη ομάδα. Εδώ ακουγόμαστε όλοι και θα το δείτε τώρα μετά αύριο. Είναι πιο έτοιμος από ποτέ. Καλύτερη ομάδα από όλους έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει. Πιθανόν όμως να αδικηθεί. Αλλά εγώ πιστεύω θα το πολεμήσει και εντάξει. Λοιπόν, αν το δείξει το χορτάρι ότι είναι καλύτερος που θα το δείξει. Πόσα μάτς είναι όλα. Έξι είναι όλα. Όλα. Έξι. Ναι. Έξι. Ναι. Τέσσερις νίκες ο Παναθηναϊκός και δύο ισοπαλίες θα κάνει. Αλλά θα δούμε. Εγώ σου λέω. Εγώ Τζόρνταν. Τελευταία αγωνιστική νομίζω ότι θα είμαστε με κόσμο. Ναι. Θα γεμίσει Τούμπα Ιούνιο. Βεβαίως θα γεμίσει Τούμπα και πιθανόν να είναι και εκεί το. Ναι. Εγώ περιμένω κάτι. Ο Σαββίδης λεφτά έχει. Ναι. Πότε θα αξιωθεί να κάνει μια σύγχρονη και μοντέρνα ομάδα για την Ελλάδα.
Ο Σαββίδης, αυτό ο Σαββίδης, κύριε Μωυσογλου, είπε ναι. όταν ήρθε, για να δεις ότι ξέρει και από μπάλα πολύ τον περνάνε για τέτοιο, το πρόβλημα του Σαββίδη. Πιο άμπαλος δεν υπάρχει. Εντάξει, εγώ λέω τη δικιά μου άποψη για τον άνθρωπο. Πιο άμπαλος δεν υπάρχει. Και νομίζω ότι είπα για τον Σαββίδη, νομίζω έγινε κιόλας, δεν κάνω λάθος. Εν πάση περιπτώσει, εγώ νομίζω ο άνθρωπος όταν ήρθε εδώ πέρα είπε ότι τα λεφτά δεν τα πετάω στη λεκάνη. Είπε ότι και την Μπαρτσελόνα να φέρω έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο πρωτάθλημα δεν πάρω. Ξέρετε τι γίνεται με λίγα λόγια δηλαδή. Εάν δεν αλλάξουν πολλά πράγματα στο ποδόσφαιρο. Τις πρώτες μέρες το είπε αυτό. Και επίσης θεωρώ ότι το πρόβλημα του Σαββίδη ήταν οι συνεργάτες του. Δεν ήταν το πρόβλημα του Σαββίδη. Δέρμπι με τον Πλατανιά του χρόνου πάλι. Άσε να λέει. Πάλι ακόμα επάνω. Εμένα με Ατρόμητο. Και Πλατανιά ήταν ντέρμπι του ΠΑΟΚ. Εμένα δεν με χαλάει άμα κάνω ντέρμπι με τον Πλατανιά, αλλά στη ντέρμπι κορυφής, όχι ντέρμπι κάτω. Ντέρμπι με τον Πλατανιά, ποιος θα βγει τέταρτος. Άστα, για χαρά. Λέγε. Το θέμα είναι να κάνει μια ομάδα μοντέρνα, σύγχρονη. Τι μοντέρνα να κάνει, γεια σου, είναι Μωυσόγλου. Μόλις αλλάξουν. Τώρα φωνάζεις από την άλλη ότι θες παίκτες ψηλούς που να είναι γρήγοροι, κοντούς που να είναι γρήγοροι. Έτσι, εσύ θες μία. Έλα ρε Μωυσόγλου, μην κουράζεσαι τώρα. Με τα σκατοδοχεία που θα φέρω εγώ κοντρέρα τώρα. Έλα τώρα, καληνύχτα, φτάνει, καληνύχτα, φτάνει. Λοιπόν, άμα αλλάξει. Δεν πρόκειται να δείτε χαΐρι εδώ. Φτάνει. Τελείως. Μια χαρά θα δούμε. Ούτε έπο θα πάρει ούτε τίποτα. Καλά, καλά. Ακουγόμαστε εδώ, να ξέρεις. Τι ακουγόμαστε. Θα τη σημειώσω αυτή την εκπομπή, τη ημερομηνία, να μην την ψάχνω από το αρχείο. Και μόλις τον Οκτώβριο θα σου πει. Θα έρθει ο Μελισσανίδης με στην Τούμπα με την ΕΠΟ να σου κάνει ένα διπλό. Και αχειροκροτάτε την ΑΕΚ. Αυτό θα γίνει. Το θα δεν λέει τίποτα. Το θα του διατάξει. Πάμε για ύπνο γιατί έχουμε και ταξίδια. Να τον πάρω και τον Μωυσόγλου του Σαρά. Αν ακούει ο Μπόχο μας, μην πάρει ένα τηλέφωνο στο κινητό γιατί πρέπει να τον πω κάτι. Γιατί δεν βγήκε σήμερα. Φτάνει. Ναι. Τέλος, αύριο. Καλό βράδυ. Φτάνει, καλό βράδυ. Για 3 ώρα κουτί. 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 Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. 3 ώρα κουτί. 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 Καλό βράδυ. 3 ώρα κουτί.